Να σας ενημερώσουμε ότι δυστυχώς η κυρία Κογκίδου μας ενημέρωσε ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα για λόγους υγείας. Οπότε θα μπορώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία που έχω βρει. Προφανώς δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παρουσίαση που θα σας ετοιμάσει. Και τελευταία εισήγηση είναι του κυρίου Τσιάκαλου, που θα μας μιλήσει για την διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη ρατσιστική εκπαίδευση ουσιαστικά στην πράξη. Γιώργο. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι ακούτε. Δεν ακούγεται καλά. Εσένα σε ακούμε καλά πάντως, Γιώργο. Πάρα πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον. Τον κύριο Παπά δεν τον ακούγα καλά. Τώρα με ακούτε. Τώρα ναι. Α, ωραία. Μόνος μου δηλαδή. Τέλεια. Να σας ξαναπώ το πρόγραμμα, θέλετε. Όχι, όχι. Ακούστηκαν τα πω. Οι υπόλοιποι έστω και δύσκολα. Τέλεια. Okay. Γιώργο. Ναι. Μπορεί να πάρει το λόγο ο κύριος Δαούλας για τους χαιρετισμούς. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Λερσαίων. Εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου συγχαίρομαι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας για αυτές τις αξιόλογες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με θέματα ισχυρά κοινωνικά αυτή την εποχή και δεδομένη της γενικότερης κατάστασης, προφανώς αναδεικνύουν ζητήματα που πρέπει ως κοινωνία να μην τα αμελήσουμε ούτε στιγμή. Δεν θα μακρηγορήσω, θα ευχηθώ καλές επιτυχίες και πλήρη επιτυχία στη σημερινή ημερίδα. Θα δώσω μόνο από την πλευρά μου ως αντιδήμαρχος παιδείας ένα μικρό στίγμα που έχει να κάνει με το θέμα μας. Ο ρατσισμός ως κοινωνικό φαινόμενο είναι η διατάραξη των διανθρώπινων σχέσεων πάνω σε παντελώς αντιανθρώπινα αισθήματα. Και εδώ έρχεται βέβαια η παιδεία, η οποία γενικότερα και η εκπαίδευση ειδικότερα οφείλει να θωρακίσει την ανθρώπινη κοινωνία στην κατεύθυνση της οριστικής εξάλληψης του ρατσισμού σε κάθε έκφραση και μορφή από όπου και αν προέρχεται. Ο χρόνος εκτιμώ ότι είναι πολύτιμος για τους παρουσιαστές των θεμάτων. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαούλα. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, τώρα με ακούτε και καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είπα, με τον κύριο Νικολάου, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όσους δεν τον ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 βιογραφικά στοιχεία, ότι έχει σπουδάσει γενικά επιστήμη εισαγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία και έχει διδάξει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε αυτές τις δύο χώρες. Γενικά ασχολείται με, έχει γνωστικό αντικείμενο τη διαπολιτισμική παιδαγωγική. Αυτά σε πρώτες γραμμές, οπότε θέλουμε να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κύριε Νικολάου. Κύριε Δαούλα, κύριε Παπά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω των Οργανισμών Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων για την πρόσκληση. Είναι τιμητικό για μένα να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση στο ίδιο τραπέζι με αγαπητούς και άξιους, αξιόλογους συναδέλφους. Λυπάμαι που και η κυρία Κογκίδου λόγω αυτού του προβλήματος με τον εμβολιασμό δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά με την υγεία της. Αντιλαμβάνεστε ότι στα στενά περιθώρια ενός μισαώρου, ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί θα εκμεταλλευτούμε λίγο και το χρόνο που μας αφήνει η κυρία Κογκίδου, είναι πολύ δύσκολο να αναλύσουμε σε βάθος όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει, αν θέλετε, συμπεριλαμβάνει η διαπολιτισμική θεωρία. Είναι δύσκολο επίσης γιατί σε σχέση με τη διαπολιτισμική όλα αυτά τα χρόνια και στην πατρίδα μας αλλά και στον κόσμο υπάρχει
μία αρκετά μεγάλη παρεξήγηση, γιατί υπάρχει τελικά μία αρκετά μεγάλη δυσκολία να ορίσουμε το τι είναι ή το τι δεν είναι η διαπολιτισμικότητα καταρχάς και η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη συνέχεια. Αυτό βεβαίως έχει δώσει την δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολύτως αφομοιωτικές προσεγγίσεις ή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολύτως σχετικιστικές προσεγγίσεις να αυτοπροσδιορίζονται ως διαπολιτισμικοί, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο διδάσκουν, αυτό το οποίο γράφουν δεν έχει σχέση με τη διαπολιτισμικότητα. Αλλά και διεθνώς ο όρος έχει κακοπάθει, αν θέλετε, γιατί υπάρχει μια ενοιολογική σύγχυση τόσο από τους όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε, όσο και από το σημενόμενο των όρων αυτών. Και εξηγούμε, όταν στον αγγλοσαξονικό χώρο μιλούν για πολυπολιτισμική εκπαίδευση, για πολυπολιτισμικότητα, για multicultural education, σε ένα μεγάλο βαθμό εννοούν αυτό το οποίο εμείς στην υπηρετική Ευρώπη εννοούμε διαπολιτισμική εκπαίδευση. Και αν περάσουμε και τον Ατλαντικό και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε και άλλους όρους, όπως το cross-cultural education, το οποίο στην ελληνική βιβλιογραφία κάποιοι το μεταφράζουν διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει το εξής, ότι η γνώση περί την διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εισαγόμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό και κανονιστική, όπως λέει και ο Δαμανάκης. Και βεβαίως ο καθένας, παίρνοντας από το εξωτερικό διάφορους όρους, τους μεταφράζει όπως νομίζει και με τους όρους αυτούς εννοεί ό,τι νομίζει. Επομένως, σήμερα ίσως είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι αυτούς τους όρους, να τους διακρίνουμε από τους άλλους τρόπους διαχείρισης της εταιρότητας, διότι η διαπολιτισμικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε την εταιρότητα. Μια εταιρότητα όμως την οποία πολλές φορές εμφανίζουμε ότι είναι κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ή στον πλανήτη, ενώ στην πραγματικότητα η εταιρότητα είναι ο κανόνας. Και λέγοντας εταιρότητα, τι εννοούμε? Εάν θα πάρουμε συγγραφείς της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, κάποιοι προσδιορίζουν, ο Γκόντοβος για παράδειγμα, την εταιρότητα ως τη διαφορετική εθνική καταγωγή, τη διαφορετική εθνοτική καταγωγή, την διαφορετική γλώσσα ή τη διαφορετική θρησκεία. Θα έλεγα ότι είναι μια υπεραπλουστευμένη προσέγγιση αυτή, διότι στην πραγματικότητα η ετερότητα έχει να κάνει με βαθιά κοινωνικά χαρακτηριστικά και ξερώντας την κοινωνική καταγωγή, την κοινωνική προέλευση των ατόμων και κατά συνέπεια την πολιτισμική ταυτότητα που αυτή συνεπάγεται, πέφτουμε σε ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό λάθος. Θέλω με αυτό να πω για να το καταλάβουμε ότι το παιδί του Αλβανού πρέσβη, το οποίο πηγαίνει στο Αμερικανικό Κολέγιο στην Αθήνα, δεν έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα λέγαμε το καταδικάζουν σε μία απομόνωση, σε μία αδυναμία πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό ή στο κοινωνικό αγαθό. Κάθε άλλο, δεν έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Απ' την άλλη μεριά, ένα παιδί ενός εργάτη της ναυτικοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος μπορεί να είναι Έλληνας, να έχει ελληνική ηθαγένεια, να μιλάει ελληνικά. Το μιλάω ελληνικά τώρα εδώ πέρα και θα μπούμε σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας τι είδους ελληνικά μιλάμε. Αλλά παρόλα αυτά αυτό το άτομο έχει πραγματικά δυσκολίες
να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνική, μορφωτική, οικονομική, πολιτισμική πραγματικότητα της κυρίαρχης ομάδας μέσα στη χώρα. Επομένως, ίσως είναι η ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια τέτοια θέματα και να δούμε επίσης και σε πιο πολιτικοφιλοσοφικό πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε την διαπολιτισμικότητα, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει επιχειρηθεί να αποτελέσει, θα λέγαμε, ένα στοιχείο, ένα συγκείμενο της μετανεωτερικότητας, ενώ από την άλλη μεριά όσοι εμείς πιστεύουμε, παραμένουμε πιστοί στις αξίες της νεωτερικής εποχής και κατ' επέκταση των συλλογικοτήτων, της κοινή δράσης, της κοινωνικής συνοχής κλπ. Αντιπροτείνουμε την ένταξη της διαπολιτισμικότητας μέσα σε αυτό που οι εκπρόσωποι της σχολής της Φραγκφούρτης, της κριτικής σχολής, ονομάζουν δεύτερη ή ύστερη νεωτερικότητα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω με τη βοήθεια των διαφανειών να γίνω λίγο πιο σαφής και όσο προλαβαίνω να ξεκαθαρίσω λιγάκι αυτά τα πράγματα, τα οποία οπωσδήποτε θα γίνουν και αντικείμενο συζήτησης, φαντάζομαι, μετά και ερωτήσεων και απορριών κλπ. Πιστεύω να βλέπετε τις διαφάνειες. Ωραία. Οι πολιτικοί επιστήμονες, οι εκπρόσωποι της πολιτικής φιλοσοφίας ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε, διανύουμε μία κρίσιμη εποχή. Είμαστε στο κατώφλι ανάμεσα στην νεωτερική εποχή και αυτό το οποίο οι εκπρόσωποι της μετανεωτερικότητας ονομάζουν μετανεωτερικότητα. Postmodernism, postmodernity κλπ. Εδώ υπάρχουν αρκετά μεγάλες διαφωνίες. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω τι είναι μετανεωτερικότητα, τι είναι νεωτερικότητα. Θα πω απλώς ότι η νεωτερική εποχή σημάδεψε και καθόρισε τη δημιουργία των σύγχρονων εθνών κρατών, προτάσσοντας την ομοιογένεια και την συνείδηση του συνανήκειν σε μία συλλογικότητα, με λίγα λόγια δηλαδή προώθησε τις συλλογικότητες μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και αυτές οι συλλογικότητες οι οποίες είχαν, και κρατήστε το με ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί και να μην είχαν, αλλά επίστησαν ότι είχαν, κοινές μνήμες, κοινή ιστορία, κοινούς εχθρούς, κοινούς αγώνες, κοινούς συμμάχους. Αυτές οι συλλογικότητες συγκροτήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο με δύο τρόπους, είτε με το δίκαιο του εδάφους, γαλλικός τρόπος, βρετανικός τρόπος, δηλαδή συμμετέχω σε αυτή τη συλλογικότητα γιατί κατοικώ στο συγκεκριμένο έδαφος, είτε με το δίκαιο του αίματος, η βιογενετική προσέγγιση, κατοικώ σε αυτό το χώρο, σε αυτό το έδαφος, γιατί ανέκαθεν οι πρόγονοί μου, οι μακρινοί μου συγγενείς, κατοικούσαν σε αυτό. Στην Ελλάδα, μετά την δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους, επικράτησε αυτός ο τρόπος σκέψης και γι' αυτό άλλωστε η νομιμοποίηση της ύπαρξης του ελληνικού έθνους κράτους βασίζεται πάνω στην ιστορία των προγόνων, στα κατορθώματα των προγόνων, στην ιστορία την οποία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτοί οι δύο τρόποι συγκρότησης των συλλογικοτήτων που ανήκουν και οι δύο στην νεωτερική εποχή βεβαίως έχει προκαλέσει στην πορεία και στην διαδρομή, αν θέλετε, στη διαδικασία συγκρότησης των εθνοκρατών, της εθνογένεσης όπως λέμε, προκάλεσε και γενοκτονίες, προκάλεσε και διώξεις και εθνοκαθάσεις και πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε και πολύ περήφανοι να τα αναφέρουν. Από την άλλη μεριά όμως, συγκρότησε κοινωνίες οι οποίες ήταν συνεκτικές, κοινωνίες οι οποίες λειτουργούσαν ως συλλογικότητες, κοινωνίες οι οποίες δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν ή να αποδομηθούν από αμφισβητήσεις, από επιχειρήματα τα οποία θα κλόνιζαν την νομιμοποίηση μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Τα τελευταία χρόνια όμως, και κυρίως από τη δεκαετία του 60, αλλά πρωτίστως δεκαετία 70, δεκαετία 80, αρχίζει αυτός ο τρόπος συγκρότησης του έθνους κράτους να αμφισβητείται. Πρώτος ο Λιωτάρ το 1986 δημοσιεύει το βιβλίο του «La condition post-moderne», «Η μεταμοντέρνα κατάσταση». Και εκεί τι μας λέει ο Λιωτάρ, ότι εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι μακραίες διηγήσεις της νεωτερικότητας που συγκροτούσαν τα έθνη-κράτη μέσα από την ιστορία, μέσα από τους πολέμους, μέσα από τους εχθρούς, μέσα από την κοινή διαδρομή κλπ. Όλα αυτά είναι παραμύθια, διότι τα έθνη-κράτη σε τελευταία ανάλυση είναι κατασκευές, όλα αυτά συνιστούν εθνικά ιδεολογήματα, σημασία έχει η βιογραφία του καθενός και το τι είναι ο καθένας και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να στεκόμαστε στο τι είναι η συλλογικότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε στο τι είναι η ατομικότητα του καθενός. Αντιλαμβάνεστε ότι μία τέτοια προσέγγιση και μάλιστα από έναν πρώην μαρξιστή γοήτευσε πάρα πολύ την νεοφιλελεύθερη κοινότητα η οποία στοιχήθηκε πίσω από αυτό το νέο παράδειγμα και βεβαίως και με όλες αυτές τις θεωρίες που χαρακτηρίζουν τον νεοφιλελεύθερο τρόπο σκέψης και κυρίως τη θεωρία του ανθρώπινου δυναμικού βρήκαν πάρα πολύ γοητευτική την μετανεωτερική εποχή. Δείγματα έχουμε δει, βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αποδομούνται σιγά σιγά τα έθνη-κράτη, αρχίζει και αμφισβητείται η εθνική συλλογικότητα και περνάμε σε υπερεθνικούς, πιο χαλαρούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν την ένταξή μας μέσα σε μια συλλογικότητα, για παράδειγμα το γεγονός ότι είμαι Έλληνας πολίτης και συμμετέχω σε αυτή τη συλλογικότητα, αποδεικνύεται εντός εισαγωγικών από το γεγονός ότι πληρώνω φόρους. Δηλαδή, αποδέχομαι ότι εγώ είμαι ένα κομμάτι αυτής της συλλογικότητας και από το πλεόνασμα ή και το εισθέμα μερικές φορές του εισοδήματός μου, συμμετέχω σε ένα κοινό κουμπαρά προκειμένου οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να απολαμβάνουν κάποια πράγματα μέσα στην πατρίδα μου, δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία, αρρωγή στους αδύναμους κλπ. Το μετανεωτερικό παράδειγμα δεν θεωρεί τον άνθρωπο υποχρεωμένο να κάνει κάτι τέτοιο. Ο μετανεωτερικός άνθρωπος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει τα μέσα παραγωγής του στην Βουλγαρία, γιατί εκεί είναι φθηνό το εργατικό δυναμικό, να έχει τη φορολογική του έδρα στις νήσους Κέιμαν, γιατί απαλλάσσεται από τον φόρο, αλλά παρόλα αυτά να μένει στην Ελλάδα και να απολαμβάνει όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα άλλα, επιτρέψτε μου να πω, κορόιδα, με τους φόρους τους δημιουργούν μέσα στην χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ηθικές αντινομίες οι οποίες δεν χωνεύονται πάρα πολύ εύκολα. Και ακριβώς αυτή την ηθική αντινομία και το ηθικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει ηθικό σε ένα πολιτικό επίπεδο το αντιλήφθηκε
πολύ έγκαιρα η σχολή της Φραγκφούρτης, και γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί, διατυπώνοντας την κριτική θεωρία, μιλούν για μια δεύτερη νεωτερικότητα ή μια ύστερη νεωτερικότητα. Με λίγα λόγια, αρνούνται να ενταφιάσουν τις συλλογικότητες, οι οποίες πρέπει πάντοτε να υπάρχουν. Απλώς αυτές οι συλλογικότητες τώρα δομούνται όχι πάνω σε εθνικά ιδεολογήματα, μύθους, εθνικούς μύθους κλπ, αλλά πάνω σε πιο πολιτικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό ο Χάμπερ μας μιλάει και για τον πατριωτικό συνταγματικό πατριωτισμό, δηλαδή την αποδοχή αυτού του θεμελιώδους νόμου που καθορίζει τις ζωές μας, και εφόσον τον αποδεχόμαστε μπορούμε να θεωρούμαστε πολίτες αυτού του κράτους, άσχετα αν η εθνοτική προέλευσή μας μπορεί να είναι διαφορετική. Με λίγα λόγια, ένα έθνος δεν είναι πάντοτε εθνοτικά ομοιογενές. Πάρτε παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Τα έθνη αυτά δημιουργούν εθνική ταυτότητα, έχουν εθνική ταυτότητα τα μέλη των εθνών αυτών, αλλά δεν είναι εθνοτικά ομοιογενή. Άλλος είναι από την Ελλάδα, άλλος από την Ιταλία, άλλος από τη Γερμανία, άλλος από την Ιρλανδία κλπ. Πού κολλάει η διαπολιτισμικότητα τώρα μέσα σε αυτό το πράγμα? Επιχειρήθηκε από τους μετανεωτερικούς στο πλαίσιο της ανάδειξης της ετερότητας και, αν θέλετε, της αποδόμησης των συλλογικοτήτων, η επίδειξη, η ανάδυση, η ενίσχυση των ατομικών χαρακτηριστικών του κάθε μέλους μιας ομάδας, και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται η αποδόμηση της νομιμοποίησης της ομάδας αυτής να λειτουργεί ως μια συλλογικότητα με ομοειδή χαρακτηριστικά, και απενοχοποιεί, αν θέλετε, και το κάθε μέλος της ομάδας αυτής από την υποχρέωσή του να ακολουθεί, αν θέλετε, μια πολιτική η οποία αποφασίζεται από κοινού, είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών κλπ. Βλέπετε τέτοια παραδείγματα γενικά στον κόσμο μας, και βλέπετε και στοιχεία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αποδυναμώνουν και αποδομούν τα έθνη-κράτη, εκχωρούνται εξουσίες από τα έθνη-κράτη, και μάλιστα εκχωρούνται εξουσίες ανθρώπους ή σε συλλογικότητες, σε ομάδες, οι οποίες δεν έχουν την αντίστοιχη νομοποίηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα αποφασίζουν κάποιοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Διεθνές Νομισματικό Συμβούλιο, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί από κανένα. Είναι εκεί γιατί είναι εκεί και δεν αντλούν νομιμοποίηση από πουθενά. Και παρόλα αυτά, ακόμα και για να αγοράσουμε χαρτί υγείας στο Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε την έγκριση της των θεσμών ή της Τρόικα, διαλέξτε τον όρο που θέλετε να συγκρατήσετε, για να προχωράμε. Έτσι λοιπόν, για μας, οι οποίοι είμαστε και λίγο παλιωμοδίτες και εννοούμε να παραμένουμε νεωτερικοί, το ζήτημα είναι εάν μπορούμε να εντάξουμε τη διαπολιτισμική θεωρία μέσα στο ύστερο νεωτερικό ή δεύτερο νεωτερικό παράδειγμα, και να μην εκχωρήσουν αυτή την σπουδαία, θα λέγαμε, θεωρία. Γιατί η διαπολιτισμικότητα έχει εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία ως προς τη δομή της, ως προς τη θεωρητική της βάση, θέλω να πω. Να μην την εκχωρήσουμε σε ένα, θα λέγαμε, αμφιβόλου ηθικής νομιμοποίησης παράδειγμα, όπως είναι το μετανεωτερικό παράδειγμα. Εργαλείο σε κάποιο βαθμό της μετανεωτερικότητας,
Όχι ότι στην αφετηρία ξεκίνησαν μαζί, αλλά αξιοποιήθηκε ως εργαλείο, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση, λοιπόν, επηρεάζει πολλαπλώς τους ανθρώπους και τα κράτη και βέβαια, ξεκινώντας από το τελευταίο το οποίο βλέπετε στη διαφάνεια, την παγκοσμιοποίηση των αγορών, γιατί έτσι ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στο άτομο, επιπτώσεις στον πολιτισμό, επιπτώσεις στο ρόλο του εθνικού κράτους, το οποίο αποψηλώνεται από την εξουσία του, αλλαγές, μεταφορές, μετακινήσεις, στον τρόπο παραγωγής, στο χώρο, στο χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες και το βλέπουμε δραματικές αλλαγές. Αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η τηλεδιάσκεψη, φανταστείτε ότι είμαστε 50 άνθρωποι στα 4 σημεία της Ελλάδος και παρόλα αυτά επικοινωνούμε μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και αυτό βέβαια εγγράφεται στα θετικά, αλλά δεν είναι όλα θετικά. Οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας δεν είναι δικές μου αυτές, είναι από τον Νίκο τον Κότσικα. Έχουμε την αποεθνικοποίηση των εθνοκρατών. Δίπλα στις εθνικές σημαίες πλέον κυματίζουν και άλλες σημαίες επιχειρήσεων. Αν θα πάτε σε κράτη όπως είναι η Σλοβακία, όπως είναι η Τσεχία, θα δείτε ότι δίπλα στην εθνική σημαία υπάρχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό υπάρχει σε εμάς. Υπάρχει η σημαία της Volkswagen, διότι αν η Volkswagen κλείσει τα εργοστάσια της Skoda ή της Volkswagen που παράγονται αυτοκίνητα εκεί, οι οικονομίες αυτές καταραίουν. Επομένως υπάρχει άμεση εξάρτηση των οικονομιών των χωρών με την, θα λέγαμε, με την αγορά, με την οικονομία. Υπάρχουν ασυμμετρίες μεταξύ οικονομικού και πολιτικού, δηλαδή εκεί που η πολιτική θα έπρεπε να αποφασίζει και η οικονομία να είναι εργαλείο στα χέρια της πολιτικής, συμβαίνει το αντίστροφο. Η οικονομία παίρνει τις αποφάσεις και οι πολιτικοί καλούνται να συμμορφωθούν και να διευκολύνουν τις αποφάσεις αυτές. Υπάρχει αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης εργασίας, πόλωση, κοινωνίες που τρέχουν με δύο και με τρεις ταχύτητες, αποκλεισμός, μια νέα κατηγορία νεόπτωχων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο οικονομικό, μορφωτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό αγαθό της κάθε κοινωνίας και προφανέστατα κοινωνικές μεταβολές, οι οποίες θα ήθελα πάρα πολύ χρόνο να τις εξηγήσω, αλλά ίσως μας δοθεί η ευκαιρία κάποια άλλη φορά. Γι' αυτό και δεν θα σταθώ και σε αυτό το σχήμα, το οποίο, αν θέλετε, αποκρισταλώνει τις απόψεις του Manuel Castells για το πώς αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός. Απλώς θα ήθελα να κρατήσουμε εδώ τις συνέπειες ότι υπάρχει άρση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι λειτουργούμε περισσότερο με τα νεωτερικά παρά νεωτερικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Παλιά απεργούσαν οι καθηγητές στο Λύκειο και για ένδειξη συμπαράστασης και δεν ξέρω εγώ τι, απεργούσαν ταυτοχρόνως και οι δάσκαλοι και το ένα και ο άλλος κλάδος κλπ. Και υπήρχε μια τέτοια, αν θέλετε, στήριξη. Σήμερα απεργούν οι καθηγητές. Οι μισοί καθηγητές είναι εναντίον των άλλων καθηγητών, οι γονείς εναντίον των καθηγητών. Με λίγα λόγια, τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία μπαίνουν μπροστά και όχι τα δίκαια αιτήματα και οι αρχές και οι αξίες και δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει μια κατάργηση της δομής των τάξεων, έτσι όπως ξέραμε από την κλασική μαρξιστική θεωρία. Έχουμε πλέον αυτό το οποίο ονομάζει ο Castells εργαζόμενους θερματικά και εργαζόμενους της ελίτ, μορφωμένα έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο και οι δύο κατηγορίες, με τη διαφορά ότι η ΜΕΝ είναι αναλώσιμη μέσα σε μια εταιρεία, μέσα σε μια επιχείρηση, μέσα σε ένα οργανισμό, ενώ η άλλη είναι απαραίτητη, γιατί έχουν προχωρήσει πιο πέρα τις σπουδές τους, έχουν
πάει παραπέρα κλπ. Και βεβαίως αυτό το πράγμα δημιουργεί οπωσδήποτε συγκρούσεις. Στην Ελλάδα, γιατί αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για τη διαπολιτισμικότητα? Γιατί ξαφνικά, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, άρχισε να έρχεται προς τη χώρα μας ένα μεγάλο, μια μεγάλη μερίδα εργατικού δυναμικού, προερχόμενη κυρίως από την γειτονική Αλβανία, και η οποία κάλυψε σε έναν μεγάλο βαθμό ανάγκες τις οποίες είχαμε εκείνη την εποχή σε εργατικό, φθηνό εργατικό δυναμικό, προκειμένου να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της χώρας, εκμεταλλευόμενη την εργατική δύναμη αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά δεν επρόκειτο ποτέ να έρθουν με νόμιμο τρόπο, όπως συνέβη μετά τον πόλεμο στην Γερμανία, διότι τότε δεν θα συνέφεραν, δεν θα ήταν φθηνό εργατικό δυναμικό. Έπρεπε να έρθουν με τον τρόπο που ήρθαν, χωρίς δικαιώματα, χωρίς, θα λέγαμε, κοινωνική ασφάλιση ή οτιδήποτε άλλο, και βεβαίως εύκολα να απαλλασσόμεθα από αυτούς, εύκολα να τους καταδίδουμε, εύκολα να τους διώχνουμε πάλι πίσω για να ξανάρθουν κλπ. Αυτή η κατάσταση βεβαίως ομαλοποιήθηκε κάποια στιγμή με την χορήγηση αδειών παραμονής και αδειών εργασίας στους ανθρώπους αυτούς, όταν εκλήθησαν, ήταν η εποχή Γιαννίτση τότε, να στηρίξουν και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή ήταν η δεύτερη εκμετάλλευση, το δεύτερο στάδιο εκμετάλλευσης των ανθρώπων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν σημαντικά στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα, συνεισέφεραν σε αυτό το οποίο ονομάσαμε μικρό οικονομικό θαύμα τη δεκαετία του 90, και το οποίο μας οδήγησε βεβαίως στην ένταξή μας στην ΟΝΕ, και γι' αυτό κρατάμε τώρα τα ευρώπουλα στα χέρια μας αντί να κρατάμε τις δραχμούλες. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο, είναι μια άλλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, τότε σημειώθηκε το μεγάλο κύμα, δηλαδή τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, συνεχίστηκε όλη τη δεκαετία του 90, εν μέρη και του 2000, αλλάζοντας, αν θέλετε, η εθνική προέλευση των μεταναστών, γιατί κάποια στιγμή σταμάτησε να έρχεται κόσμος από την Αλβανία, αλλά έρχονταν από το Πακιστάν, από την Ινδία, από το Ιράν, από το Ιράκ, από τις Βαλκανικές χώρες κλπ. Σε κάθε περίπτωση υπολογίζουμε ότι ένα 10% του ελληνικού πληθυσμού, γκροσομοντό, είναι αλλοδαπής προέλευσης. Αυτό βεβαίως, φίλοι μου, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες μέσα στη χώρα. Επίσημα αναγνωρισμένη, και το έχει γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό, είναι η μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. Και γιατί μουσουλμανική και όχι τουρκική, πολύ απλά εξηγούμε ότι δεν είναι εθνοτικά ομοιογενείς, υπάρχουν Πομάκοι, υπάρχουν τουρκογενείς, υπάρχουν και Ρωμά. Και βεβαίως υπάρχουν και υπήρχαν και οι μουσουλμάνοι αρβανίτες στην Ήπειρο. Υπάρχει η μειονότητα των Ρωμά, αλλά υπάρχουν και άλλες εθνοτικές ομάδες που διαβιούν μέσα στην ελληνική επικράτεια και βεβαίως συγκροτούν και αυτοί το ελληνικό έθνος. Υπάρχουν οι λεγόμενοι Σλάβο-Μακεδόνες της Βόρειο-Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι Βλάχοι, υπάρχουν Αρβανίτες. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα από τη συγκρότησή της τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1830 μέχρι σήμερα δίνει σε μια μεγάλη διαδρομή εθνογένεσης στην πραγματικότητα, καταφέροντας πολύ πετυχημένα, πραγματικά πολύ πετυχημένα, όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να εντάξουν μέσα τους όλες αυτές τις εθνοτικές ομάδες πλην των μουσουλμάνων,
για πολύ συγκεκριμένους λόγους, και το Ρωμά για άλλους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την πολιτισμική τους, αν θέλετε, ταυτότητα και μια διάθεση διατήρησης αυτής της ταυτότητας και μη επιπολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαδρομή, όπως λέει και ο Ρενάν, πάντα χάνουμε κάποια πράγματα, υπάρχουν απώλειες σε πολιτισμικό επίπεδο, σε γλωσσικό επίπεδο κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ομοιογενές, λίγο πολύ έθνος, το οποίο από τη μία γωνιά μέχρι την άλλη μιλάει, καταλαβαίνει ελληνικά, την ίδια τυπική γλώσσα την οποία έχουμε, και έχει και το αίσθημα του ανήκει στην ελληνική συλλογικότητα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια όμως, συνάδελφοι, έχουμε και το εξής, ότι δημογραφικά αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Βλέπετε ότι εδώ με μπλε σκούρο είναι η Ελλάδα, ο δείκτης γονιμότητας είναι ο αριθμός των παιδιών δια τον αριθμό των γυναικών σε μια χώρα. Είναι πολύ χαμηλός, είναι κάτω από 1,3. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η φυσική αντικατάσταση του ζευγαριού και βεβαίως πολύ δύσκολο θα μιλούσαμε για αύξηση του πληθυσμού. Αυτή η μείωση του πληθυσμού σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ μεγάλα ποσοστά γερόντων, δημιουργεί προβλήματα μέσα στην αγορά εργασίας. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και βεβαίως αυτό το πράγμα λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχεία. Τι κάνει? Εφόσον λείπει εργατικό δυναμικό μέσα στη χώρα, αυξάνει μετανάστευση προς τη χώρα για να καλύψει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως αυτό δεν είναι απευκταίο. Αρκεί να προστατεύονται τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπήρξε σε αρχές δεκαετίας του 90, που σχεδόν ήμασταν ένα σκλαβοπάζαρο για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν, μέσα στη χώρα μας η ετερότητα είναι δεδομένη πλέον και ορατή. Πάντοτε υπήρχε, μερικές φορές ήταν συγκεκαλυμένη, τώρα πλέον τη βλέπουμε γύρω μας, τη βλέπουμε... είναι εμφανής. Αν θα βγούμε στο δρόμο, στην πλατεία της Λάρισας, στην Ομόνια, στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα κλπ, θα δούμε ότι ζούμε σε μια ετερογενή, θα λέγαμε, κοινωνία. Επομένως, τι κάνουμε, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση? Και εδώ αρχίζουν τα ζητήματα με τη διαπολιτισμικότητα, γιατί έρχεται ο άλλος συνάδελφος και μας λέει ότι πρέπει να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, πρέπει να εντάσσονται μέσα στο ελληνικό σχολείο, πρέπει να αφομοιώνονται μέσα στο ελληνικό σχολείο, το ένα, το άλλο κλπ. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι διαπολιτισμικότητα, μας λέει. Δεν είναι διαπολιτισμικότητα. Αυτό είναι αφομοίωση. Εκεί που υπάρχει έλλειψη χώρου για το διαφορετικό, εκεί όπου το ζητούμενο είναι η ομογενοποίηση, αυτό το πράγμα είναι αφομοίωση. Η αφομοίωση είναι το τελικό στάδιο του επιπολιτισμού. Ποτέ δεν υπάρχει τέλεια. Πρέπει να δεις για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Δεν είναι έτσι εύκολο. Μπορείτε να κλείσετε τα μικρόφωνα, παρακαλώ πολύ. Ποτέ δεν υπάρχει τέλεια αφομοίωση, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε αρκετά κράτη της Ευρώπης αυτό το πράγμα έχει λειτουργήσει, όπως έχει λειτουργήσει και στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό το οποίο εμείς ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τη διαφορά μεταξύ παθητικής και ενεργητικής αφομοίωσης. Και τι εννοώ? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έρχεται το κράτος και επιβάλλει ότι αν δεν αφομοιωθείς, αν δεν γίνεις σαν και εμάς, εάν δεν αφήσεις πίσω σου τη γλώσσα σου, τη θρησκεία σου, την παράδοσή σου, δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθείς και να ευδοκιμήσεις μέσα σε δικιά μας τη χώρα, γιατί εμείς θέλουμε μόνο Έλληνες. Και υπάρχει και μια ενεργητική αφομοίωση, έτσι εν πάση περιπτώσει εγώ την έχω ονομάσει, εκεί όπου το ίδιο το υποκείμενο, ο ίδιος ο μετανάστης, κάνοντας τη σύγκριση ανάμεσα στη ζωή που είχε, στη ζωή που έχει, στις συνθήκες ζωής, στις συνθήκες ελευθερίας,
σε μια χώρα κλπ. Θέλει ο ίδιος να αποτελέσει κομμάτι αυτής της κοινωνικής, αν θέλετε, ομάδας, πραγματικότητας αυτού του έθνους. Όταν λοιπόν το θέλει ο ίδιος, δεν ξέρω, και εδώ είναι ένα σημείο προς συζήτηση, αν εμείς έχουμε το δικαίωμα να του το αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν πρόκειται για διαπολιτισμικότητα, πρόκειται για αφομοίωση, αλλά πρόκειται για μια ενεργητική αφομοίωση στην κυρίαρχη ομάδα, η οποία γίνεται ίσως για τους δικούς μου λόγους, οι οποίοι λόγοι μπορεί να είναι συμφέρον, τρόπος καλύτερης ένταξης, έβρεση εργασίας, αποδοχή από τους άλλους κλπ. Δεν μπορώ να δω τα κίνητρα. Μάλλον μπορώ να τα δω, αλλά ίσως στην παρούσα φάση δεν με ενδιαφέρει. Από την άλλη μεριά, υπάρχει θεωρία του πολιτισμικού σχετικισμού. Τι μας λέει αυτή η θεωρία? Ότι κάθε κουλτούρα, όπου διαβάζεται πολιτισμός, διαβάζεται κουλτούρα εσείς, μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με βάση δικούς του προσανατολισμούς και τις αξίες του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις κουλτούρες, τις παραδόσεις, τρόπους ζωής, τρόπους συμπεριφοράς κλπ. Των άλλων, διότι για τους άλλους είναι η ζωή τους, αυτό έχουν μάθει, αυτό κάνουν, εμείς έχουμε κάτι άλλο. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν και οι άλλοι να κρίνουν αυτά τα οποία έχουμε εμείς και να μας δουν να τα αλλάξουν. Βεβαίως, αυτός ο οποίος ζητάει να αλλάξει ο άλλος είναι ο πιο ισχυρός συνήθως. Και ο πιο ισχυρός είναι ο αναπτυγμένος κόσμος στον οποίο ανήκουμε, ενώ ο πιο αδύναμος είναι ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Το επιχείρημα αυτό, αν θέλετε, καταλήγει, έτσι για να το πω πολύ χοντρικά και σχηματικά, ότι δεν έχω δικαίωμα, ρε παιδί μου, να κρίνω αν στον κλέφτη στο Ιράκ του κόβουν το χέρι στη Σαουδική Αραβία. Γιατί για να το κάνουν, είναι μέσα στην κουλτούρα τους, το έχουν επεξεργαστεί, το έχουν αποδεχθεί και το εφαρμόζουν. Άλλωστε και εμείς, σε κάποια ιστορική στιγμή, είχαμε ακροτηριασμούς ως μέθοδο τιμωρίας. Επίσημα. Και στο Βυζάντιο, αν θα σκεφτείτε, υπήρχαν. Κόβανε μύτες, βγάζανε μάτια, κόβανε αυτιά, κόβανε χέρια. Υπήρχε. Απλώς σε εμάς υπήρξε μία εξέλιξη και όλα αυτά θεωρήθηκαν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον άλλο γιατί φοράει μαντήλα. Τι φοράει, γιατί τι φοράει, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα του, στη θρησκεία του, στο είναι του. Το ζήτημα δημιουργείται όταν, γι' αυτό υπάρχουν και τρεις τελείες εδώ πέρα, όταν αυτές οι κουλτούρες καλούνται να συνυπάρξουν. Και όταν υπάρχουν θεμελιώδη πράγματα στις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές της μιας και της άλλης κουλτούρας, που συγκρούονται. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Η πολυγαμία, μια κοινωνική πρακτική του μουσουλμανικού κόσμου, θα μπορούσε να υπάρχει αίτημα να εφαρμοστεί και από τους μετανάστες που είναι μουσουλμάνοι και στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική επικράτεια όμως απαγορεύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή το ελληνικό κράτος. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Οι σχετικιστές λένε ότι η φροντίδα του κράτους είναι η δημιουργία και η προστασία του απαραίτητου ζωτικού χώρου για την ανάπτυξη του πολιτισμού της κουλτούρας μέσα από έναν αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, σταγματική κατοχυρωμένη ισότητα των εθνοτικών ομάδων και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων. Άρα λοιπόν, αν μέσα σε αυτή την ταυτότητα συμπεριλαμβάνεται και η πολυγαμία, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να λάβει μέρημνες έτσι ώστε και αυτές τις ομάδες να επιτρέπεται αυτό το πράγμα, αυτή η πρακτική. Πόσο έτοιμοι είμαστε ως κοινωνία
να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Εδώ μπαίνουν λοιπόν ερωτήματα και αρχίζουν ενδεχομένως οι συγκρούσεις. Διότι αν με ρωτήσετε, έτσι, και μένα αν μία από τις χώρες μου επρόκειτο να είναι η τέταρτη σύζυγος ενός μουσουλμάνου, θα είχα οπωσδήποτε αντιρρήσεις. Δεν θα μου άρεσε. Θα μου πείτε ζωή της. Ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα, αλλά τι να σας πω ότι θα μου άρεσε. Δεν θα μου άρεσε. Λοιπόν, επομένως, όταν ζουν μαζί, καλούνται να αλληλεπιδράσουν αυτές οι δύο κοινότητες, θα πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi. Αν δημιουργήσουμε ένα γκέτο μέσα στο οποίο η μειονότητα αυτή, η πολιτισμική, η θρησκευτική, οτιδήποτε άλλο, θα ζει σαν να ζούσε στη χώρα της, αλλά θα έχει δικαιώματα πολίτη, τότε δεν μιλάμε για διαπολιτισμικότητα, δεν μιλάμε καν για μια συνεκτική κοινωνία. Τότε μιλάμε για μια πολυκατοικία, όπου ο καθένας πηγαίνει και πληρώνει τα κοινόχρηστά του κάθε μήνα, αλλά μεταξύ τους οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επικοινωνία. Εάν θέλουμε λοιπόν μια τέτοια κοινωνία ή μια κοινωνία σούπερ μάρκετ όπου μπαίνει ο καθένας στο σούπερ μάρκετ και παίρνει από το ράφι ό,τι θέλει και αφήνει ό,τι δεν του αρέσει, πάει περίπατο η νεωτερικότητα, πάει περίπατο η συλλογικότητα, πάει περίπατο όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έχει γίνει για να δημιουργήσουμε συνεκτικές κοινωνίες. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι μία τέτοιου είδους πρακτική ξεφεύγει από αυτό το εξόχως προοδευτικό, θα λέγαμε πάρα πολύ τοποθετώντας στην κλίμακα αριστερά-δεξιά, πολύ αριστερό και προωθημένο αίτημα, την ίδια λογική έχει και η άκρα δεξιά, η οποία θέλει τις κοινότητες αυτές τις πολιτισμικές περιορισμένες, μέσα στα όρια τους, με έλεγχο, εκεί μπορούν να έχουν τα σχολιά τους, τα πολιτιστικά τους κέντρα, τον κινηματογράφο τους κλπ. Αλλά όχι παρά έξω, όχι παρά έξω. Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να συναντήσει το δικό του παιδί και να βρεθούν μαζί και να μου κάνουν πολιτισμικά, συγχωρήσε μου την έκφραση, μπασταρδάκια. Δεν την πιστεύω καθόλου, έτσι. Ούτε θέλω να είναι χήμα, γιατί όταν θα γουστάρω εγώ να απαλλαγώ από αυτούς, θέλω να τους βρω εκεί συγκεντρωμένους, να τους μαζέψω και να τους ξαποστείλω. Βλέπετε λοιπόν ότι παρά τις διαφορετικές αφετηρίες σε αυτό το παράδειγμα του δικαιώματος, δηλαδή του να ζω σε μια άλλη χώρα σαν να ζούσα στη δικιά μου, υπάρχει μία διαστροφή. Υπάρχει μία αφετηρία εξαιρετικά προοδευτική και μία αφετηρία εξαιρετικά συντηρητική και θα έλεγα αντιδραστική. Επομένως, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Και ως τρίτη, θα λέγαμε, εναλλακτική σε αυτή τη διαδικασία, και τα λέω, συνάδελφοι, πάρα πολύ σχηματικά, γιατί ξέρετε, κάθε ένα από αυτό το παράδειγμα έχει και τις εκφάνσεις του, τις διαφορετικές. Έχουμε τη διαπολιτισμικότητα. Θα πω εξ αρχής ότι η διαπολιτισμικότητα είναι το πιο δύσκολο στοίχημα. Είναι το πιο δύσκολο. Το να πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, είστε μέσα στα σχολεία μας, αφομοιωθείτε ή δρόμο. Ή το να πεις, κοίταξε, μεγάλε, θα σου φτιάξω μια γειτονιά, θα έχεις το σχολείο σου, θα έχεις το τζαμί σου, θα έχεις το πολιτιστικό σου κέντρο, θα έχεις την καφετέρια σου, κάνε το ραμαζάνι σου, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην μπλέκεσαι με εμάς. Αυτά είναι εύκολα πράγματα. Εύκολα πράγματα. Το πιο δύσκολο είναι αυτό το οποίο απαιτεί η διαπολιτισμική θεωρία, δηλαδή γνωριμία και αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κουλτούρων, έτσι. Και προσέξτε να δείτε εδώ, πολύ μικρή παρένθεση, κανονικά, ο όρος στην αγγλική γλώσσα, στην γαλλική γλώσσα, είναι intercultural, είναι interculturel, ο Γιώργος Τσάκαλος θα μου πει στα γερμανικά interculturel, πώς λέγεται, πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γερμανικά,
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε το συνθετικό inter, που είναι το διά, και culture, κουλτούρα, κουλτούρ. Λοιπόν, εμείς στην ελληνική γλώσσα, βέβαια, επειδή δεν έχουμε αντίστοιχη λέξη της κουλτούρας, χρησιμοποιούμε τη λέξη κουλτούρα στην ελληνική γλώσσα, αλλά αν θα λέγαμε διακουλτουραλισμός, που ενοιολογικά θα ήταν πιο σωστό, θα δολοφονούσαμε ελαφρώς την ελληνική γλώσσα και γι' αυτό επιλέξαμε το διαπολιτισμικότητα, το οποίο όμως δημιουργεί σύγχυση με τον άλλο τον πολιτισμό, δηλαδή το civilization των Άγγλων, το civilization των Γάλλων, που είναι κάτι διαφορετικό, διαφοροποιείται από την κουλτούρα. Εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα, αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες που συνθέτουν μια κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό αίτημα, δηλαδή αυτές οι κουλτούρες πρέπει να έρθουν κοντά, να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν και βεβαίως μέσα από αυτό το διάλογο η κάθε κουλτούρα και η κάθε συλλογικότητα θα κάνει και τις δικές της παραχωρήσεις. Θα αλλάξουν και οι δύο, και η κυρίαρχη ομάδα και η μειονοτική ομάδα. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές η μειονοτική ομάδα αλλάζει περισσότερο, γιατί η δύναμη της κυρίαρχης ομάδας είναι ισχυρότερη. Αλλά αν δεν αλλάζει καθόλου η κυρίαρχη ομάδα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαπολιτισμικότητα. Άρα λοιπόν προϋποθέτει αλλαγές και στους δύο η διαπολιτισμική προσέγγιση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα? Θέλοντας να εντάξουμε τη διαπολιτισμικότητα, όπως σας είπα στην αρχή, στο νεωτερικό παράδειγμα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αναγνώριση της ετερότητας, πράγμα το οποίο δεν ήταν δεδομένο στα χρόνια της νεωτερικότητας, της σκληρής νεωτερικότητας του 19ου αιώνα και αρχών του 20ου αιώνα. Εκεί το πρόταγμα ήταν η ομογενοποίηση. Τώρα θα πρέπει να αποδεχθούμε την ετερότητα. Ο άλλος είναι και έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός από εμάς. Κοινωνική συνοχή. Μας ενδιαφέρει να έχουμε κοινωνίες συνεκτικές, κοινωνίες αλληλεγγύης, κοινωνίες όπου ο ισχυρός θα νοιάζεται και τον αδύναμο. Κοινωνίες όπου το πρόβλημα του διπλανού μου, γιατί το παιδί του έχει πέσει στα ναρκωτικά, γιατί ο ίδιος δεν έχει εργασία, γιατί προσπαθεί να πάει στο νοσοκομείο να κάνει μια εγχείρηση αλλά δεν μπορεί να την κάνει, είναι και δικό μου πρόβλημα. Όχι μέσα από ένα πρίσμα φιλανθρωπίας, αλλά μέσα από ένα πρίσμα κοινωνικών αλλαγών και κοινωνικής πρόνοιας θεσμικών πραγμάτων που θα υπερασπίζονται και τον αδύναμο. Ισότητα. Και ισότητα, μια ισότητα θα λέγαμε αντισταθμιστικού περιεχομένου και όχι μια ισότητα στις παροχές. Έλεγε ο Μπουρντιέ ότι ίσες παροχές, εάν ίσες μεταξύ τους κοινωνικές ομάδες, διευρύνει το χάσμα. Εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε και τις αφετηρίες του καθενός. Και εκεί που υπάρχει ένδυα, εκεί που υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα. Και δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα βάθρα της διαπολιτισμικής θεωρίας. Αυτοί είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε τη διαπολιτισμικότητα. Τώρα βεβαίως μπορεί να έρθετε να μου πείτε, ωραία, κόψε την πλάκα κύριε Νικολάου, τι από όλα αυτά εφαρμόζεται, τι από όλα αυτά είναι εφικτό, τι από όλα αυτά τη χάνει της γενικότερης αποδοχής. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τον άλλον το διαφορετικό από εμάς, που βλέπουμε τον Πακιστανό στο λεωφορείο και δεν πάμε να καθίσουμε δίπλα του γιατί θεωρούμε ότι βρωμάει. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι. Ή να δώσουμε χειραψία στο γύφτο. Έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός, αλλά το αναγνωρίζουμε? Πόση δυσανεξία αισθανόμαστε από αυτή την πραγματικότητα? Κοινωνική συνοχή. Ωραία, χαιρετίσματα. Εδώ έχουμε κοινωνίες ως όσων εαυτών σωθεί.
Έχουμε κοινωνίες όπου θα λέγαμε λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Έχουμε κοινωνίες όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, στοχοποιούνται γιατί υποτίθεται δεν δουλεύουν και πληρώνονται. Ποια κοινωνική συμμετοχή, ποια ισότητα ή ποια δικαιοσύνη. Άρα δικαίως, φίλοι μου, θα μπορούσατε να μου πείτε ότι, ξέρεις τι, κόψε την πλάκα τώρα, για μια ουτοπία μας μιλάς, για τη διαπολιτισμικότητα, η οποία στηρίζεται σε 4 μεγάλες ουτοπίες. Ναι, θα σας απαντούσα ότι πράγματι είναι το πιο δύσκολο μοντέλο. Πράγματι είναι ουτοπικό. Όπως ουτοπία μεγάλη είναι και η εκπαίδευση, την οποία υπηρετούμε. Τι λέει η εκπαίδευση, ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης. Σε έναν κόσμο κακό, εμείς θα πάρουμε τα παιδιά μας, θα τα κλείσουμε σε ένα κλειστό σύστημα, θα τους περάσουμε αρχές, αξίες, συμπεριφορές, τάσεις καλών ανθρώπων και βγαίνοντας έξω αυτοί οι καλοί άνθρωποι θα αλλάξουν και την κοινωνία. Τα λέει ο Ρουσό που έχει ο φίλος μου Τουρτούρας εκεί πέρα εικόνα στο γραφείο του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ουτοπία. Πιο μεγάλη ουτοπία. Επομένως, δεν είναι κακό να είναι ουτοπική η διαπολιτισμική, η διαπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αρκεί να αποτελεί έναν φάρο ο οποίος σηματοδοτεί, αν θέλετε, την πορεία μας. Ενδεχομένως, εκείνη την ακτή να μην φτάσουμε ποτέ. Αλλά το ότι βαδίζουμε προς τα εκεί και έχουμε αυτόν τον φάρο οδηγό μας κάνει οπωσδήποτε καλύτερες κοινωνίες. Τώρα θα προσπεράσω αυτή τη διαφάνεια για να πω δύο λόγια για τις εκπαιδευτικές προεκτάσεις αυτών των μοντέλων που παρουσίασα και να κλείσω εδώ γιατί ίσως υπερεύει, οπωσδήποτε έχω υπερβεί, τον χρόνο. Στην αφομοιωτική λοιπόν προσέγγιση έχουμε σχολεία τα οποία είναι μονογλωσσικά, εθνοκεντρικά. Μέσα σε αυτά τα σχολεία ο μαθητής θα πρέπει να υποταχθεί για να επιβιώσει, πράγμα το οποίο δεν είναι το ζητούμενο. Στον σχετικισμό πάλι έχουμε μια εκπαιδευτική πολιτική διαχωρισμού, είτε αυτή συμβαίνει στο ίδιο το σχολικό σύστημα, δηλαδή έχουμε διαφορετικές τάξεις για αλλοδαπούς, είτε με τη δημιουργία ειδικών σχολικών δομών για τους διαφορετικούς, γιατί έχουμε και τα σχολεία, τα ανεξάρτητα, τα οποία είναι για τις μειονότητες. Στη διαπολιτισμικότητα, αντίθετα, όπου αποδεχόμαστε ή πρέπει να αποδεχθούμε την ετερότητα ως μια κατάσταση υπαρκτή, οι προτεραιότητες είναι στο σχολικό περιβάλλον η αποδοχή και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας του άλλου, η δημιουργία ενός κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας και γνωριμίας με τον άλλον και ο άλλος μπορεί να μην είναι μόνο αλλοδαπός, μπορεί να είναι και ο διπλανός μας άλλος που τα παλιόπαιδα μέσα στην τάξη δεν του κάνουν παρέα γιατί φοράει μπαλωμένα ρούχα και είναι φτωχός και τους χαλάει την εικόνα και δεν το συναναστρέφονται. Δεν είναι ανάγκη να μιλάει άλλη γλώσσα ή να είναι από την Αλβανία ή από το Πακιστάν. Και μία έγνοια του κράτους για παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση, αλλά βεβαίως και την κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή, με λίγα λόγια δημιουργία πολιτών, οι οποίοι μπορεί να έχουν την ιδιαιτερότητά τους, οπωσδήποτε μπορεί να κρατάνε στοιχεία της παράδοσής τους, αλλά πλέον ανήκουν και σε μία άλλη συλλογικότητα για το συμφέρον και το καλό και την πρόοδο και την εξέλιξη της οποίας και αυτοί αγωνίζονται. Αγαπητοί φίλοι, εδώ βάζω μία τελεία ή μία άνω τελεία, όπως λέει ο Χατζηνικολάου, και προφανώς περιμένω και τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ενστάσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Εντάξει, απλά δεν χορταίναμε να σας ακούμε, πιστεύω. Γι' αυτό χαλάει ο χρόνος που πήρατε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μπορούμε τώρα να δεχτούμε γενικά κάποιες ερωτήσεις, αν είναι ειδικά εστιασμένες σε αυτά που είπατε.
Οπότε, ναι, οπότε γενικά όσοι παρακολουθείτε ή σηκώστε το χεράκι αν θέλετε να μιλήσετε, βρίσκεται στο κουμπί των συμμετεχόντων, είτε μπορείτε να στείλετε γραπτά την ερώτησή σας. Γιάννη, είμαι σε μία τηλεδιάσκεψη, θα σε πάρω μετά. Θα σε πάρω εγώ. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι. Καλά, μην αγχώνεστε γενικά. Α, ο κύριος Τουρτούρας θέλει να κάνει μία ερώτηση. Λοιπόν, στον αγαπητό συνάδελφο, φίλο και πολλά ακόμα, κύριο Νικολάου, μήπως τελικά αυτά που είπατε, κύριε Νικολάου, περί κοινωνικής συμμετοχής και όλα αυτά τα βάθρα, όπως τα είπατε, τις βάσεις της διαπολιτισμικής θεωρίας, μήπως όλα αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν άμα ξαναγυρίσει ή τέλος πάντων προσεγγίσει η διαπολιτισμικότητα του μαρξισμού, γιατί μόνο μέσα σε μια ουτοπική μαρξιστική κοινωνία που δεν θα υπάρχουν ταξικά συμφέροντα και συγκρούσεις μπορεί να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική συνοχή, γιατί αλλιώς μιλάμε για κοινωνική συνοχή τύπου Σαμαρά, όπως έλεγαν πολλοί έτσι, διάφοροι πολιτικοί. Και όχι λάξη, ρε Χριστό. Έτσι, όχι, προφανώς. Αλλά κοινωνική συνοχή μέσα σε μια ταξικά διαιρεμένη και συγκρουόμενη κοινωνία ή κοινωνική ειρήνη, αυτά τα πράγματα δεν είναι ουτοπικά. Είναι υποκρισίες. Δεν λέω ότι είναι υποκρισία από μέρους της διαπολιτισμικής θεωρίας. Λέω ότι το να λένε κάποιες αστικές κυβερνήσεις ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα ή να το διαιωνίζουμε, νομίζω κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν μπορεί να συμβεί, διότι δεν θέλουν να συμβεί. Δικαιοσύνη, ισότητα και όλα αυτά τα πράγματα, αν πράγματι δεν υπάρχει μια θεωρία διαφορετική και μια πολιτική εφαρμογή διαφορετική, κατά τη δική μου άποψη, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως δίνουν πολλά ως προβληματισμό και υγιή προβληματισμό, αλλά στην πράξη νομίζω ότι πάντα θα μένουμε σε ένα σημείο. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκείνο που έλεγε ο Μάρξ, την έφοδο στον ουρανό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι απλά ένα προβληματισμό έτσι για να μπορέσει να γίνει να γενικευθεί λίγο και η συζήτηση να ανοίξει. Να απαντήσω. Λοιπόν, είναι γνωστό, εσύ το ξέρεις, ότι κι εγώ έχω μία μαρξιστική προσέγγιση, έτσι, κι εγώ είμαι μαρξιστής. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η σχολή της Φραγκφούρτης μαρξιστική, έτσι, νεομαρξιστική ονομάζεται, αλλά έχει αυτές τις καταβολές. Και οπωσδήποτε ανάμεσα, γιατί ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Η αριστερά, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας ρωτήσει και το παιδί σας, έτσι, και ποια είναι η διαφορά με ένα δεξιό. Σε κάποιους χώρους το έχουν ξεχάσει και έχουν ταυτιστεί, έτσι. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Η αριστερά κοιτάζει την ομάδα, κοιτάζει την κοινωνία, κοιτάζει το σύνολο και θα πρέπει το άτομο να λειτουργεί προς όφελος της ομάδας. Ενώ στην δεξιά, στις φιλελεύθερες ή νοφιλελεύθερες προσεγγίσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στο άτομο. Γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι αν το άτομο προοδεύσει, αν το άτομο αναπτυχθεί, αν το άτομο πάει καλά, σαν ατομομηχανή θα τραβήξει μπροστά και τις κοινωνίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις και θα λέγαμε και με διαφορετικά όπλα, έτσι, και εργαλεία η κάθε μία. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, στα θέματα της ισότητας, δεν στάθηκα πάρα πολύ. Αλλά δεν έχουμε μία ισότητα. Έτσι. Έχουμε την ισότητα της αστικής γαλλικής επανάστασης, όπου θα λέγαμε ότι το ζητούμενο ήταν ίσες παροχές σε όλους, κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε. Υπήρχε η αριστοκρατία η οποία απολάμβανε τα πάντα και υπήρχε και ο Λαουτζίκος κάτω, οι Σαν Κιουλότ, οι οποίοι
οι ξεβράκωτοι, έτσι, στα ελληνικά, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα. Και η Γαλλική Επανάσταση έλεγε σε όλους τα ίδια. Το ίδιο λέει και το αστικό κράτος. Σου δίνω τα ίδια, ίδια καλά σχολεία, ίδιους καλούς εκπαιδευτικούς, ίδιες καλές υποδομές, ίδια τα πάντα, και εσύ, σύμφωνα με το δυναμικό σου, αξιοποίησέ τα όπως μπορείς. Το ζήτημα είναι ότι είναι σαν να δίνεις σε μένα και στον Κεντέρη, τον θυμάσαι τον Κεντέρη, τον πρωταθλητή, τον Ολυμπιονίκη στα 200 μέτρα, να μας δίνεις τα ίδια παπούτσια, τα ίδια ρούχα, τον ίδιο εξοπλισμό και να μας λες τρέχτε από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, την είσοδο του Πανεπιστημίου. Πού θα πάω εγώ με τα 100 μου κιλά, αγύμναστος, καπνιστής και, εν πάση περιπτώσει, μη αθλημένος, σε σχέση με τον Κεντέρη, ο οποίος, έτσι, είναι αυτό που έλεγε ο Μπουρδιέ. Ίσες παροχές σε άνισες μεταξύ τους κατηγορίες διευρύνει την ανισότητα, δεν την κλείνει, δεν κλείνει την ψαλίδα. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Πράγμα το οποίο είναι, θα λέγαμε, μια μαρξιστική προσέγγιση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Δεκαετία του 60, μετά την έκθεση Coleman, όχι, καταρχάς, μετά το Sputnik Shock, το οποίο πάθανε οι Αμερικανοί, όταν είδαν ότι οι Σοβιετικοί στέλναν πρώτη διαστημόπλια στο διάστημα, έτσι, και αναρωτιόντουσαν, τότε είχε βγει το βιβλίο το περίφημο «Τι ξέρει ο Ιβάν παραπάνω από τον Τζόνι». Λοιπόν, αναθέσαν στον Goldman να μελετήσει το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είχε τρομερές ανισότητες. Και ο Goldman τους είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λειτουργήσουμε λίγο αντισταθμιστικά, εκεί που υπάρχει ανάγκη να ρίξουμε περισσότερα. Και προσπαθήσαν να το εφαρμόσουν, αλλά όταν αυτό το πράγμα λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία η οποία λειτουργεί με ανισότητες, δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι αποτελεσματικό. Διότι οι ανισότητες παραμένουν. Λοιπόν, επομένως, υπάρχει, αν θέλετε, και αυτό το βλέπουμε και σε άλλους τομείς, ακόμα και στην εκπαίδευση, ακόμα και στην οικονομία, ακόμα και ο καπιταλισμός είναι αρκετά έξυπνος, έτσι ώστε όταν το χρειάζεται να χρησιμοποιεί εργαλεία του σοσιαλισμού ή του κομμουνισμού για να ξεπερνάει τις κρίσεις του. Η αριστερά είναι λίγο πιο δυσκίνητη στο να χρησιμοποιήσει όταν χρειάζεται εργαλεία του καπιταλισμού. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηγεμονία αυτής της σκέψης του καπιταλισμού και όποιος πάει να τον αμφισβητήσει, ξέρετε, είναι κάπως περιθωριακός, περίεργος, γραφικός ή οτιδήποτε άλλο, αγαπητέ Χρήστο Τουρτούρα. Άλλη ερώτηση, βλέπω και στο chat έχουν υποβληθεί κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε βγει λίγο, συγγνώμη ακούτε. Ναι, απλώς η κυρία Γιάγκα ρωτάει ότι εμείς είμαστε προς το αφομοιωτικό ή διαπολιτισμικό. Μονολεκτικά θα της πω, είμαστε στο αφομοιωτικό παράδειγμα ακόμα περισσότερο, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι συγχαρητήρια. Συγκρίνεται τον τρόπο που η Γερμανία ενέταξε κοινωνικά και διαχειρίστηκε τη μετανάστευση των Άουσλεντλερ, πολωνό-γερμανικές συνέδριες, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων με την αντίστοιχη υποδοχή των Ρωσοποντίων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον γερμανικό κόσμο, αλλά έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο με τους Γερμανούς της Πολωνίας, αλλά και με τους Γερμανούς της Ανατολικής Γερμανίας, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στην ένταξή τους στην Γερμανία. Δηλαδή αυτούς τους Άουσλεντλερ, τους βλέπανε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και έπρεπε να περάσουμε τώρα 3 δεκαετίες για να αρχίσει να εξισορροπεί λίγο η κατάσταση. Άρα η Γερμανία είναι ένα ζωντανό εργαστήριο εφαρμογής των διαφόρων μοντέλων, όχι πάντοτε με πετυχημένο τρόπο.
Ο Μπάουμαν, αναφερόμενος σε δύο στατικές αντιμετώπισης των πιών, ανθρωποφαγική αφομοίωση και την ανθρωποεμετική αποκλεισμό. Σε ποια κατηγορία βρισκόμαστε στην... θα έλεγα από το δικό μου την εμπειρία τόσο χρόνο που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, ότι είναι ένα συνδυασμός των δύο. Έτσι. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Όποιος δεν αφομοιώνεται, αποκλείεται. Έτσι. Επομένως, υπάρχουν και τα δύο. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η θέληση, η βούληση, η αγωνία των ανθρώπων να ενταχθούν, και λέγοντας ένταξη εννοούν αφομοίωση. Γιατί το ελληνικό παράδειγμα δεν λειτουργεί με όρους διαπολιτισμικότητας. Βάζω μια τελεία λοιπόν, κύριε Παπά, εδώ. Συγγνώμη που είμαι λίγο πολυλογάς, αυτό το ξέρετε και την επόμενη φορά που θα με καλέσετε. Λοιπόν, και με χαρά θα ακούσω και τις συγκίσεις των δύο συναδέλφων που ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τόσο διεξοδική παρουσίαση και τουλάχιστον για μένα που δεν έχω. Δεν νομίζω ότι θα ακούσετε όλους τους συναδέλφους στο τέλος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν θα είναι 70 λεπτά η δεύτερος συνάδελφος, ένας άνθρωπος σε ηλικία 75 ετών δεν νομίζω ότι θα αντέξει πάρα πολύ. Αυτός είμαι εγώ δηλαδή. Θα ακολουθήσει αυτά και να μιλήσει κιόλας μετά. Ενώ με αυτό τώρα με οι ερωτήσεις μετά από τον κύριο Τουρτούρα, επειδή ο Τουρτούρας τώρα είναι και εντελώς δικός μου άνθρωπος του τμήματος. Να μην γίνουν αμέσως μετά από την ομιλία του. Αφήστε προς το τέλος για να ακουστούν, γιατί εντάξει, είναι όλα. Ήταν πολύ καλή αυτή του φίλου μου του Γιώργου. Πολύ καλές οι απαντήσεις του. Αλλά καταλαβαίνετε όταν γίνονται οι απαντήσεις αμέσως μετά από κάθε ομιλία, ήταν και η κυρία Κογκίδου τώρα και έκανε το ίδιο πράγμα και είχε τις απαντήσεις που είναι η σεξιστική υπόθεση, που είναι ακόμη ιδιαίτερη σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω κατά τις 3 η ώρα θα πρέπει να μιλήσω μετά. Γιώργο, ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με κανέναν. Δεν έχει. Είναι δεν κάτι το οποίο γίνεται, έτσι. Αυθόρμητα γίνεται αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, δεν είμαι ούτε μομφή ούτε τίποτα. Απλώς μονάχα λέω ότι προσέξτε, όταν έχουμε 3 ή 4, πρέπει κάπου να το διαχειριστεί κανείς. Έχεις δίκιο. Απλώς, πώς να το πω, ξέρω ότι είναι χαλκέντερος, οπότε... Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και βάζω την ηλικία πάντα μπροστά, αλλά εντάξει. Από λίγο έχω μία άλλη όμως. Αυτό είναι το θέμα μου. Στις 7 η ώρα έχω μία άλλη που θα κρατήσει μέχρι τις 11 μετά. Και είναι οι συνέχειες αυτές είναι για μένα... Γι' αυτό λέω ότι είσαι χαλκέντερος. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο και προχωράμε στα επόμενα. Βεβαίως. Οπότε, όπως ακούσατε, οι ερωτήσεις προς τον κύριο Τουρτούρα θα γίνουν μετά και από την ομιλία του κυρίου Τσιάκαλου, συνδυαστικά δηλαδή. Οπότε, περνάμε στον κύριο Τουρτούρα. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Έχει ιδιαίτερη σχέση με την πόλη μας, γιατί έχει τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία της Λάρισας και το τμήμα στο οποίο σήμερα διδάσκει. Θα μας μιλήσει γενικά για το ρατσισμό, το κοινωνικό αποκλεισμό και την εκπαίδευση, καθώς αυτό είναι και κομμάτι του γνωστικού του αντικειμένου, παιδαγωγική, σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός. Και είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Κύριε Τουρτούρα, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, προφανώς, ευχαριστώ σε εσάς και την μεγάλη και τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι βέβαια χαρά δικιά μου πάντα. Η πόλη είναι μια πολύ, πολύ οικία για μένα. Τα φοιτητικά χρόνια, όσο λίγα και να είναι, γιατί εμείς τότε υπηρετούσαμε 2 μόνο χρόνια, ήταν λίγα. Πάντα μένουν όμως στην ψυχή μας, είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω, δώστε μου 2 λεπτά. Βρίσκομαι ανάμεσα σε 2 ανθρώπους και βέβαια λείπει η κυρία Κογκίδου, ο τρίτος άνθρωπος, που χρωστάω πολλά. Καταρχήν χρωστάω πάρα πολλά στον καθηγητή μου, τον Γιώργο Τσιάκαλο, και πρέπει αυτά να τα λέμε, γιατί έτσι πρέπει οι άνθρωποι να τα λένε στους ανθρώπους, γιατί πρέπει, έτσι πρέπει να τα λένε. Λοιπόν, ο κ. Τσιάκαλος λοιπόν ήταν ο άνθρωπος που και την γνώση και την σκέψη τη δική μου διαμόρφωσε και βέβαια με έφερε σε ένα σημείο να βρίσκομαι τώρα εγώ ο λίγος, ας πούμε, σε μια τέτοια θέση να μπορώ να μιλώ για τέτοια θέματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Κογκίδου, της οποίας της εύχομαι περαστικά, μας παρακολουθεί, της χωριστώ πάρα πολλά κι αυτής. Η κυρία Κογκίδου και ο κύριος Τσιάκαλος για μένα ήταν ένα πρόσωπο. Λοιπόν, και ο κύριος Νικολάου, βέβαια, ο αγαπητός συνάδελφος, φίλος, είναι αυτός ο οποίος
με ενέπνευσε σε κάποια αρκετά πραγματάκια τα οποία μέσα από τις δικές του θεωρίες αποτέλεσαν για μένα τότε όταν ήμουν νεαρός υποψήφιος διδάκτορας σε θέματα ερωτήσεις, έρευνας, υποθέσεις εργασίας για τις έρευνες μου αργότερα. Και βέβαια είναι αυτός ο οποίος με στηρίζει ακόμα και τώρα στις διάφορες εξελίξεις μου κτλ. Κτλ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν ήξερα βέβαια ότι, δεδομένου ότι θα είδα και η κυρία Κογίδου, ότι θα ήταν αυτοί οι τρεις συνομιλητές μου μαζί με μένα για τέτοια θέματα, μπορεί να αντίσταζα λίγο και να σας έλεγα ότι ίσως δεν χρειάζομαι κιόλας. Γιατί τι να πω εγώ σε όλα αυτά τα θέματα όταν άλλοι άνθρωποι τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω κάποια πράγματα κι εγώ να πω. Προς επίρρωση βέβαια πολλών από αυτά τα σημαντικά που έθεσε ο κύριος Νικολάου πριν, μας έβαλε έναν προβληματισμό που πάει για το βάζει η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ να κάνω μια αναφορά γενικά, η οποία θα έχει και προεκτάσεις προς την εκπαίδευση, γιατί μας ενδιαφέρει. Αυτά όλα που θα σας πω είναι πράγματα τα οποία βγήκαν μέσα από μια σειρά από έρευνες που έχω κάνει πάνω σε διάφορους πληθυσμούς. Βεβαίως, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ίσως μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία σε μια άλλη πιο μεγάλη, έτσι, με περισσότερο χρόνο ημερίδα να τα αναλύσουμε. Σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν θα μπορέσω γιατί θα περιοριστώ στα 20 λεπτά. Το λέω για να μην συναχωριέται ο κύριος Τσιάκαλος, καθηγητής μου. Λοιπόν, εκείνο που θα ξεκινήσω, ξεκινώ λέγοντας πάλι προφανώς όλα αυτά που είπε ο κύριος Νικολάου και στην απάντηση που μου έδωσε ήταν καθοριστικός, σαφέστατος. Τι θα λέγαμε όμως για την κοινωνική συνοχή σήμερα, που το δόγμα σύμφωνα με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο διαστόματος του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας, είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση. Για δείτε λοιπόν κοινωνική αποστασιοποίηση ή μάλλον κοινωνική συνοχή μέσα από μια κοινωνική αποστασιοποίηση. Λοιπόν, άμα αυτό το δόγμα κυριαρχήσει, δεν ξέρω κατά πόσο η διαπολιτισμική θεωρία θα πρέπει λίγο να τροποποιηθεί για το θέμα της κοινωνικής συνοχής και να δούμε σε ποια όρια ξεκινάει μια κοινωνική και πού τελειώνει μια κοινωνική συνοχή στα πλαίσια μιας κοινωνικής αποστασιοποίησης που είναι πολύ ζωφερή. Λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε για κοινωνική συγκρότηση, λέγαμε κοινωνική συνοχή, αλλά μιλούσαμε για κοινωνικές σχέσεις. Η κοινωνική αποστασιοποίηση διαρριγνύει τις κοινωνικές σχέσεις. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κοινωνική συνοχή και σε επίπεδο ουτοπίας πλέον. Έτσι. Λοιπόν, λέω λοιπόν αυτά τα οποία θέλω εγώ να πω. Κατά τη δεκαετία του 90, μετά την κατάρρευση των οικονοποιών, πρωτίστως εκείνων των χωρών του αποκαλούμενου Ανατολικού Μπλοκ, μεγάλο μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα, κυρίως από την Αλβανία και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και μικρότερο από διάφορες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, κινήθηκε προς τη Δύση και επομένως προς τη χώρα μας, αλλάζοντας άρδιν το δημογραφικό τοπίο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και διαμορφώνοντας αυτόματα νέες κοινωνικές συνθήκες, αδιαφυσβήτου πλέον πολυπολιτισμικού χαρακτήρα. Βλέπετε, πριν αμφισβητούνταν ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Ελλάδας, παρόλο της χώρας μας, παρόλο που υπήρχαν, όπως είπε ο κ. Νικολάου, διάφορες μειονοτικές ομάδες, οι οποίες είχαν ιδιαίτερα στοιχεία πολιτισμικά, τα οποία δεν τα αναγνωρίζαμε όμως. Λοιπόν, στο παραπάνω πλαίσιο υπήρξαν σαφείς απαιτήσεις για κατάλληλη πολιτική διαχείριση των προβλημάτων που ανέκυψαν. Η νέα τότε πραγματικότητα εξέθεσε την ελληνική πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, εξαιτίας της αποσπασματικής και ανοργάνωτης προσπάθειάς της να δώσει λύσεις στο συνήθως προβαλλόμενο ως αναπάντεχο και οξύ πρόβλημα της υποδοχής και ένταξης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων από άλλες χώρες στην τοπική κοινωνία. Ακολούθησε μια νέα μεγάλη έλευση στη χώρα μας μεταναστευτικών πληθυσμιακών μαζών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας και ιδιαίτερα από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Κίνα. Σήμερα γνωρίζουμε καλά την περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος με μαζικές ροές προσφύγων από τη σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη Συρία, από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του καπιταλιστικού συμμαχικού μπλοκ, στο οποίο συγκαταλέγεται βέβαια και η χώρα μας. Ωστόσο, παρά την πρώτερη εμπειρία μας σε θέματα υποδοχής και διαχείρισης μεταναστευτικών πληθυσμών και παρά τις εν γνώση μας επιπτώσεις που θα είχαν στο συγκεκριμένο θέμα όλες τις συμφωνίες που γράψαμε κατά καιρούς, βλέπε για παράδειγμα Μάστριχτ, Μπολόνια, Σέγγεν, Δουβλίνο 1-2, βρισκόμαστε και πάλι στον ίδιο παρανομαστή. Και πάλι η χώρα δείχνει να συλλαμβάνεται εξ απείνης, ξανά ευνηδιάζεται και απαντά σπασμωδικά και ανοργάνωτα, επανεμφανίζει ένα έντονο και θεσμικά ρατσιστικό προφίλ στα πλαίσια αντιμετώπισης του προβλήματος. Η διαχρονικότητα της ανικανότητας μιας
αποτελεσματικής και ανθρώπινης διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος από όλες, ανεξαιρέτως, τις αστικές κυβερνήσεις που εναλλάχθηκαν στην εξουσία όλες αυτές τις δεκαετίες, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης του γεγονότος ότι απουσιάζει πλήρως η πολιτική βούληση για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αντίστοιχα, κατατονικά αντανακλαστικά, επέδειξε η ελληνική πολιτεία και στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου μια σειρά μέτρων εξίσου αναποτελεσματικών θεσπίστηκαν προκειμένου να υποστηρίξουν πολιτικές πρακτικές διάκρισης, αποκλεισμού ή, στην καλύτερη περίπτωση, αφομοίωσης των ξένων μαθητών και μαθητριών και των οικογενειών τους. Είναι αλήθεια ότι τα σχολεία της χώρας μας φιλοξενούν σήμερα μεγάλο αριθμό μαθητών και μαθητριών. Το 10% περίπου του συνολικού μαθητικού πληθυσμού στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσής μας, λέγανε οι έρευνες τουλάχιστον για την προηγούμενη δεκαετία, που φέρουν διαφοροποιημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στοιχειοθετούν επιμέρους κατηγοριοποίησης. Παλινοστούντες, ομογενείς, μετανάστες, απόδημοι, αλλοδαποί, πρόσφυγες. Κατηγοριοποιήσεις όχι και τόσο σαφείς ως προς την οριοθέτηση, αλλά και την πολιτική σκοπιμότητα της ύπαρξής τους, που αποτέλεσαν ωστόσο τη βάση για την εφαρμογή διαφοροποιημένων κατά περίπτωση πολιτικών από το επίσημο ελληνικό κράτος. Υπενθυμίζουμε κάποιες ρυθμίσεις σε θέματα οικονομικής φύσης και κοινωνικής πολιτικής, όπως δανειοδοτήσεις, επιδοματικές πολιτικές, συνθήκες ασφάλισης και γενικότερης κατοχύρωσης ή μη των συνθηκών εργασίας. Για κάποιες ομάδες έναντι κάποιων άλλων, αλλά και σε θέματα πολιτικού και διοικητικού περιεχομένου, όπως εύκολες ή αδύνατες ελληνοποιήσεις, ιδιαίτερες διατάξεις στον εκάστοτε ισχύοντα μεταναστευτικό νόμο, καθεστώς ανανέωσης των καρτών παραμονής και εργασίας, καθώς και άσκησης ή μη των πολιτικών δικαιωμάτων. Ρυθμίσεις που βέβαια θεσπίζονται εντελώς διαφοροποιημένα και ανάλογα με την ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία υπάγονται οι νεοεισελθόντες στην Ελλάδα, πλην της περίπτωσης των προσφύγων για τους οποίους συνήθως λείπει εξ ολοκλήρου η πολιτική βούληση για εξασφάλιση ασύλου, με αποτέλεσμα να τελούν αυτοί και αυτές γενικότερα σε καθεστώς προσωρινότητας και ομοίρειας. Παραπέμπουμε στο υφιστάμενο καθεστώς υποδοχής εντός εισαγωγικών από τη χώρα μας των Σύριων προσφύγων σήμερα και τον υποχρεωτικό περιορισμό τους στα κατεφημισμών κέντρα φιλοξενίας, που στην ουσία είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, μετά από υποχρεωτική καταγραφή τους μέσω ηλεκτρονικής συλλογής και λήψης αποτυπωμάτων, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων και διαδρομών τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε και αν τους επιτραπεί αυτό ποτέ. Από την άλλη μεριά, σε επίπεδο εκπαίδευσης, που αποτελεί έναν εκφύσεως διαφοροποιημένο χώρο, όπου το κάθε παιδί θα έπρεπε να έχει το πολύ ανθρώπινο δικαίωμα της εξασφάλισης πραγματικά ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευσή του, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών του, δυστυχώς εδώ είναι που εφαρμόζονται πρακτικές αδιαφοροποίητες για όλα τα παιδιά. Πρακτικές που στην ουσία τους εξυπηρετούν ευρύτερες πολιτικές αφομοίωσης ή ενσωμάτωση στην κυρίαρχη ιδεολογία, στο πλαίσιο μιας λογικής εξασφάλισης ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά μέσα από ενιαία αναλυτικά προγράμματα, κοινά διδακτικά εγχειρίδια, κοινά εφαρμοσμένες τυπικές μεθόδους διδασκαλίας. Θα έλεγε κανείς λοιπόν πως η επίσημη απάντηση της ελληνικής πολιτείας σε θέματα μετανάστευσης και προσφυγιάς χαρακτηρίζεται από διαφορά φάσης. Ο λάθος χρόνος απόκρισής της έχει ωστόσο πολύ σαφή προσανατολισμό προς τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης και του μεγάλου κεφαλαίου το οποίο υπηρετεί. Οι διάφορες τάξεις των εργαζόμενων, γηγενών και αλλοδαπών σύγχρονων προλετάριων, μέσω των διαφοροποιημένων επίσημων κοινωνικών πολιτικών, διατηρούνται σε καθεστώς πολυδιάσπασης και επιμερισμού των αναμφίβολα κοινών συμφερόντων τους και άρα απώλειας μιας ενιαίας ταξικής συνείδησης, που σε άλλη περίπτωση θα αποτελούσε κίνδυνο για τα συμφέροντα της κυρίαρχης ελίτ. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά τους, όντας σε καθεστώς ενιαίας και αδιαφοροποίητης, όπως είπαμε, εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε άνηση σχολικές διαδικασίες που τείνουν να προκαθορίζουν το σχολικό και κατ' επέκταση κοινωνικό τους μέλλον στο γενικότερο καταμερισμό εργασίας, αποκαλύπτοντας τον ιδεολογικό και αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου ως μηχανισμό της κυρίαρχης τάξης. Προφανώς, η παραπάνω κατάσταση είναι αποτέλεσμα εφαρμογής πολιτικών με άλλες προτεραιότητες από εκείνες που θα έπρεπε να έχει ένα κράτος που διαπνέεται από τις στοιχειώδεις έστω ουμανιστικές αρχές και υπηρετεί το συμφέρον του συνόλου των πολιτών του, αδιακρίτως ηθαγένειας, υπηκότητας ή κάτι άλλο. Το σημείο αυτό, αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχοντας υπόψη τη σημειολογική φόρτιση της σημερινής ημερίδας που είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, επιτρέψτε με να συνεχίσω την εισήγηση με ένα μνημόσυνο. Το μνημόσυνο της Σάρας, της μικρής μαθήτριας της πρώτης γυμνασίου από τη Σερβία,
η οποία πέθανε στον ύπνο της από δηλητηρίαση από τους καπνούς που εισέπνεε από το μαγκάλι με το οποίο ζεσθενόταν εκείνη, τα αδερφάκια της και οι γονείς της. Και ζεσθένονταν όλοι τους με το μαγκάλι επειδή η ΔΕΗ τους έκοψε το ρεύμα και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα άλλου τρόπου θέρμανσης. Η ελληνική κοινή γνώμη το 2013 βρέθηκε αντιμέτωπη με το τραγικό συμβάν του θανάτου της συγκεκριμένης μαθήτριας. Το πληροφορήθηκε, έδειξε να συγκινείται στιγμιαία και το ξεπέρασε μέσα στα τόσα άλλα που έχει ξεπεράσει τα 12 τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε μόνο για τα πλέον πρόσφατα. Η νεαρή κοπέλα ήταν μαθήτρια του 12ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η περίπτωση του οποίου με είχε ιδιαίτερα απασχολήσει, γιατί δέχτηκε τις συνέπειες της τόσο προσφυλούς για την τότε Υπουργό Παιδείας κυρία Διαμαντοπούλου, πολιτικής συγχώνευσης σχολείων. Στη βάση εκείνης της λογικής, λοιπόν, το συγκεκριμένο σχολείο συγχωνεύτηκε με το 16ο γυμνάσιο, με το οποίο και συστεγάζονταν προκειμένου να αυξήσουν αμφότερα την αποτελεσματικότητά τους, όπως διατηνόταν την περίοδο εκείνη του Υπουργείου. Ο προβληματισμός μου με οδήγησε, σε συνεργασία με τους δύο τότε διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων, στη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σχολείων τους, δεδομένης της ιδιαίτερης σύνθεσης του μαθητικού τους πληθυσμού. Βλέπετε, το 46% των μαθητών και μαθητριών τους κατά μέσο όρο κάθε χρονιά κατά τις δεκαετίες 2000 και 2010 ήταν παιδιά από άλλες χώρες και τα υπόλοιπα ήταν ντόπια παιδιά εργατικών οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Διερευνήθηκαν ακόμη και καταγράφηκαν οι ανάγκες των σχολείων, οι ελλείψεις τους σε θέματα υποδομής, όπως μη λειτουργία τάξεων υποδοχής ή τμήματων ενισχυτικής διδασκαλίας, καμία πρόνοια για διδασκαλία ή υποστήριξη των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στη μητρική τους γλώσσα, μη μετατροπή των δύο σχολείων σε γυμνάσια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ως όφιλη η πολιτεία να πράξει με βάση τα όσα προέβλεπε ο σχετικός νόμος. Στην εισήγησή μου που ακολούθησε σε συνέδριο στον Πειραιά, εστίασα τότε ιδιαίτερα στην οικονομική επιβάρυνση των μαθητών των δύο σχολείων και των οικογενειών τους και προσπάθησα να αποδείξω με μια σειρά αναλύσεων σε ποσοτικά δεδομένα που αφορούσαν τα δύο σχολεία ότι κάθε άλλο παρά θα έπρεπε να συγχωνευτούν τα σχολεία αυτά, αν απέβλεπε αληθινά η ηγεσία του Υπουργείου στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Βλέπετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα να απαντά πρωτίστως στις καθημερινές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών του, να συναισθάνεται τα προβλήματα αυτών και των οικογενειών τους, να αγωνίζεται εν τέλει να κρατήσει ζωντανή την αρχική υπόσχεση που δίνει σε όλα τα παιδιά για μια ίση και ανεμπόδιστη εκπαίδευση, αντίστοιχη στα ιδεώδη του ανθρωπισμού με όραμα μια κοινωνία ισότιμη και δημοκρατική. Αυτό όμως δεν μπορεί να το πετύχει ένα σχολείο μαμούθ, ένα σχολείο απρόσωπο, όπου κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια παραμένουν αφανείς, άτομα ενός συνόλου, χωρίς τη δυνατότητα ανάδειξης και συνεξέταση στην εκπαιδευτική του σταδιοδρομία όλων εκείνων των ζητημάτων που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη προσωπική του εξέλιξη και διαβίωση. Αυτά και άλλα πολλά, εμπειρικά τεκμηριωμένα, είχα πει τότε, προκειμένου να πείσω ότι η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου δεν εξαντλείται σε κάποιους δείκτες επίδοσης, ούτε και μεθοδεύεται στη βάση οικονομικής οικονομικών πογιανιτισμών νεοφιλελεύθερης απόχρωσης. Αντιθέτως, υπηρετείται με συνέπεια όταν αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών για κριτική ανάγνωση του κόσμου τους και στο μετασχηματισμό των ανισότιμων σχέσεων που τον διέπουν. Άλλωστε, εκπαίδευση και πολιτική και κοινωνία και οικονομία συμπλέκονται. Συνυπάρχουν μέσα στην ιστορία και όχι έξω από αυτήν. Ενώ μέσα από τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις την κινούν και την εξελίσσουν. Σαν τη μικρή Σάρα, είναι πολλά άλλα παιδιά των δημόσιων σχολείων της χώρας μας, όπως φάνηκε και στο πρώτο μέρος της εισήγησης που έκανα. Οι οικογένειές τους πλήττονται από σωρό προβλημάτων επιβίωσης, που βέβαια έχουν και άμεσο αντίκτυπο στη δική τους σχολική σταδιοδρομία. Συγχωνεύοντας τα σχολεία και αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, ιδιαίτερα σήμερα που εξαιτίας της πανδημίας απαιτείται αποσυφόρηση των τάξεων, το πρόβλημα της εκπαίδευσης μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο. Η περαιτέρω δε αναστολή της διαζώσης λειτουργίας τους οδηγεί σε αλλεπάλληλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά εμφράγματα. Ανακαλώντας τη μνήμη τα γεγονότα της περίοδου που προηγήθηκε του θανάτου της Σάρας, κυριαρχεί η αλαζονική απάντηση της επίσημης πολιτείας στις φωνές διαμαρτυρίας των μαθητών, των δασκάλων και γονιών ενάντια στην επικείμενη συγχώνευση των δύο εκείνων σχολείων, ξεκαθαρίζοντας η κυβέρνηση ότι η συγχώνευση ήταν αναπόφευκτη και η απόφαση είχε πάρθει για το καλό των ίδιων των παιδιών και της τοπικής κοινωνίας. Αμέσως μετά τον άδικο θάνατο της μικρής μαθήτριας, η ίδια αυτή πολιτεία έσκυβε υποκριτικά το κεφάλι, επιδεικνύοντας παντού τον φτιασιδωμένο θρήνο της. Η υποκρισία της φάνηκε και από τη γενναιόδορη εντός εισαγωγικών παραχώρηση του κυρίου Δένδια
τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης, να παρατείνει την απόφαση απέλασης από τη χώρα της άμυρης μάνας του παιδιού για ένα εξάμηνο, την οποία μάνα εγκαλούσε ταυτόχρονα για πλημελή άσκηση των γονεϊκών της καθηκόντων. Σημειολογικά, διαφαίνεται η πρόθεση του Υπουργού να πείσει ότι ούτε ο θάνατος ενός παιδιού δεν υπερβαίνει τον νόμο σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε όσο η μαθήτρια ήταν ζωντανή. Στον αποκαλούμενο ελληνικό παράδεισο, αφαίρεσαν από τη Σάρα όσο ζούσε τη δυνατότητα ισότιμης εκπαίδευσης με τα γηγενή παιδιά της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης της Θεσσαλονίκης, της πόλης, των οποίων θεωρείται αυτονόητο το δικαίωμα να φοιτούν σε καλά εντός εισαγωγικών αστικά και μικρά δημόσια σχολεία του κέντρου της πόλης ή σε επίσης καλά πάλι εντός εισαγωγικών και μικρά ιδιωτικά σχολεία. Αλλά της αφαίρεσαν και τη χαρά συνύπαρξη με τη μητέρα της. Εξαναγκάζοντας τη μητέρα αυτή, που τώρα εγκαλούν, σε βαριά και λαθρέα, άρα και απλήρωτη στο μεγαλύτερο μέρος της και ανασφάλιστη εργασία και πολύωρη απουσία από το σπίτι. Τέλος, αφαίρεσαν από τη Σάρα ακόμη και τη δυνατότητα να ζήσει, αφού αν άλλες ήταν οι συνθήκες διαβίωσής της ή αν ήταν οι γνωστές οι συνθήκες αυτές στο περιβάλλον του σχολείου και ήταν αυτό προσανατολισμένο στη βελτίωσή τους ή αν έστω η νεαρή μαθήτρια είχε απελαθεί, σήμερα δεν θα ήταν νεκρή. Αυτή, αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι η αλήθεια και είναι βαριά όταν αναδεικνύεται μέσα από θλιβερά περιστατικά, όταν ο προβληματισμός προκύπτει μέσα από την απώλεια. Είχα ευχηθεί τότε ότι ο άδικος θάνατος της μικρής Σάρας να στοιχειώσει όνειρα και ζωές όλων μας, ώστε να μην πάει χαμένη άλλη μια θυσία. Αυτά είχα ευχηθεί τότε. Από τότε, χιλιάδες άμυρων ανθρώπων βρήκαν φρικτό θάνατο από πνιγμό στα δικά μας εμπόρια ύδατα, προσπαθώντας να περάσουν στη χώρα μας από τη θάλασσα. Και εκατοντάδες άλλοι έχασαν τη ζωή τους ή διαμελίστηκαν στα ναρκοπίδια και τα σηματοπλέγματα του Εύρου, προσπαθώντας να περάσουν στη χώρα μας από τη στεριά. Δεκάδες χιλιάδες στηβάχθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε ελεηνά παραπήγματα προσφυγικών καταφυλισμών. Εκατοντάδες προφυλακίστηκαν και μαχαιρώθηκαν από τα τάγματα εφόδου της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες προσφυγόπουλα συνεχίζουν να παραμένουν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ή ταλαιπωρούνται μεταφερόμενα καθημερινά σε σχολεία γκέτο εκτός της πρωινής βάρκας των συμβατικών σχολείων της χώρας, στις αποκαλούμενες ΔΙΕΠ, τις γνωστές δηλαδή δομές υποστήριξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Εκατοντάδες ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη δράση διαφόρων ανεξέλεγκτων κατά τα άλλα ΜΚΟ που έχουν κυριολεκτικά υποκαταστήσει το κράτος, ιδιαίτερα στο θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Από τότε μέχρι τώρα, ανετιολόγητη παραμένει η εκτεταμένη σχολική αποτυχία και ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός παιδιών Ρωμά και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που επιτείνεται ακόμη περισσότερο με τα νέα ήθη που εισάγονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με την επιβολή πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, ανετιολόγητα, συνεχίζουν να υφίστανται ποικίλα γραφειοκρατικά προσκόμματα όσον αφορά την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες. Αναφέρω για παράδειγμα τη σχετικά πρόσφατη, περίπου 2 χρόνια πριν, παρεμπόδιση εγγραφής φοιτητή με πρόβλημα όρασης στο τμήμα φυσικής του Απιθύτα, εξαιτίας της δίθεν αδυναμίας από μέρους του να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά εργαστήρια του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αναφέρω την παντελή απουσία μέρημνας από την πολιτεία για εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εκπαίδευσης παιδιών με χρόνια νοσήματα κατά την νοσηλεία του στα νοσοκομεία. Στην περίπτωσή του, βλέπετε, δεν γίνεται κανένας λόγος για χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανετιολόγητα όλα τα παραπάνω, ναι. Αλλά όχι για ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα που επιβάλλει μια εκπαίδευση εμποτισμένη με όρους φυσικής επιλογής και ευγονικής. Επικράτησης, με άλλα λόγια, των ικανότερων και εξάλληψης εκείνων που δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν. Υιοθέτησης μονοπολιτισμικού προσανατολισμού και μιας πολύ συγκεκριμένης ταξικής συγκρότησης με απόρριψη οποιασδήποτε εθνικά, πολιτισμικά και ταξικά συγκροτημένης παρέτησης. Γιατί πώς αλλιώς, παρά με όρους εκπαιδευτικής ευγονικής, εξηγείται η ύπαρξη σχολείων γκέτο, όπως για παράδειγμα, ειδικών σχολείων για άτομα με αναπηρίες, γκετοποιημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τύπου ΔΙΕ που ήδη αναφέρθηκαν, διαπολιτισμικών σχολείων που ποτέ τους δεν λειτουργήσαν σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές τους για συνύπαρξη γηγενών και αλλοδαπών παιδιών σε αναλογία 55-45 αντίστοιχα. Πρότυπων πειραματικών σχολείων, όπου με τρόπο ταχυδακτυλουργικό δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του μαθητικού του πληθυσμού παιδιά προσφύγων μεταναστών και παλινοστούντων ή γηγενή παιδιά που δεν διακρίνονται για την απαιτούμενη αριστεία του.
Επίσης, πώς μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί μια γενικευμένη ανοχή σε άτυπες πρακτικές ντόπιων γονέων που παίρνουν τα παιδιά τους και τα μετεγράφουν σε άλλα σχολεία με αμυγή ντόπιο μαθητικό πληθυσμό ή ανοχή σε περιπτώσεις διευθυντών που δεν εγγράφουν ξένους μαθητές και μαθήτριες ή παιδιά Ρωμά στα σχολιά τους, προφασιζόμενοι διάφορα γραφειοκρατικά κολλήματα. Ακόμη, πώς εξηγείται η άτυπη αδιαφορία κάποιων εκπαιδευτικών στο να αναζητούν στην περίπτωση μόνιμης απουσίας τους από το σχολείο τους Ρωμά, τους Μουσουλμάνους και τους ξένους μαθητές και μαθήτριες των τάξεών τους. Φίλες και φίλοι, από το θάνατο της Σάρας και μετά, οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας αβασάνιστα συνέχισαν να στοχοποιούν ή και να συγχωνεύουν μικρά εντός εισαγωγικών σχολεία σε μεγαλύτερα και περισσότερο απρόσωπα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις συνέχισαν να υποχρηματοδοτούν το δημόσιο σχολείο, συρρυκνώντας τις προοπτικές ύπαρξής του και καταδικάζοντας τα λαϊκά στρώματα σε εκπαιδευτικές εκπτώσεις και παρεπόμενη ανεργία, διακηρύττοντας όμως ταυτόχρονα τον εξορθολογισμό του χώρου της εκπαίδευσης. Παράλληλα, συνέχισαν να αρνούνται να παράσχουν δίγλωσσα προγράμματα εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των ξενόγλωσσων σωματιών και μαθητριών μας, την ίδια στιγμή που ανερυθρίαστα εφαρμόζουν σε πιλωτικό επίπεδο χρόνια τώρα προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής μέσα από τη διδασκαλία στη συγκεκριμένη γλώσσα ολόκληρων διδακτικών αντικειμένων σε όλα τα παιδιά. Πρόκειται για τα περίφημα προγράμματα CLIL, στα οποία χρησιμοποιείται η Αγγλική ως γλώσσα διδασκαλίας μαθημάτων σε κάποια επιλεγμένα πειραματικά σχολεία. Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις συγκλίνουν στην ανάγκη οραματισμού ενός σχολείου που να συνδέεται με τη ζωή, την ίδια εκείνη στιγμή η πολιτεία προσανατολίζεται στην κατακύρωση ενός σχολείου ακόμη πιο απόμακρο από την κοινωνία. Ενός σχολείου που καλείται να υιοθετήσει ως αξιακό του σύστημα την κοινωνική αποστασιοποίηση που είχα πει και στην αρχή της εισήγησης, την αντικοινωνικότητα και την εξαποστάσεως απάντηση στο ζωτικότερο ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η εκπαίδευση και η εργασία του ανθρώπου σε επαφή με τη φύση και με τον συνάνθρωπό του. Είναι αλήθεια ότι στη βάση μιας συνολικής ανατροπής της υφιστάμενης κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης που εξυπηρετεί τις αρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και διαιωνίζει φαινόμενα μετανάστευσης, οικονομικής εκμετάλλευσης και πολιτικής καταπίεσης, φτώχειας και εξαθλίωσης, κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού μεγάλων πληθυσμιακών μαζών και ευρύτερης οικονομικής και ηθικής κρίσης, ολόκληρη η παραπάνω συζήτηση δεν θα είχε απολύτως κανένα νόημα, αφού ο άνθρωπος θα έπαβε να μετατρέπεται σε εμπόρευμα και να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους και της ισόρρευσης του πλούτου στα χέρια μιας εξαιρετικά μειοψηφούσας, πλην όμως κυρίαρχης ελίτ, και όλα όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα θα θεωρούνταν απριόρι δεδομένα και αυτονόητα. Μέχρι ωστόσο να συμβεί αυτό, να αλλάξει δηλαδή η κοινωνικο-οικονομική συγκρότηση της χώρας και των χωρών γενικότερα, είμαστε υποχρεωμένοι ως κοινωνία να αγωνιζόμαστε για να συμβεί. Στον αγώνα αυτόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνει η επιστήμη αμετακίνητη στις αρχές και τις δεσμεύσεις της και στο απόλυτο δικαίωμα και καθήκον να αντιπροτείνει την επιστημονική αλήθεια στην πολιτική απάτη και το μεθοδευμένο θεσμικό ρατσισμό. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πρωτοπώ, ειδικά με το παράδειγμα της Σάρας, είναι ότι χωρίς τα κάποιος που δεν ξέρει νούμερα ή οτιδήποτε, ακούγοντας μια ιστορία, ξέρει ότι τόσο αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και αν δεν κάνουμε κάτι, απλά θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται. Όπως είπατε, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Πριν περάσουμε στο κύριο Τσιάκαλο, να ευχαριστήσουμε την κυρία Κογκίδου, που παρόλο που δεν θα κάνει την εισήγησή της, μας παρακολουθεί με όποιες δυσκολίες. Οπότε σίγουρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έστω και για την παρουσία σας έτσι. Και να περάσουμε στη τελευταία εισήγηση από τον κύριο Τσιάκαλο. Μας ακούτε, κύριε Τσιάκαλε? Φυσικά σας ακούω. Τέλεια. Απλώς πατάω δύο φορές κάθε φορά και εσείς με ακούτε? Ναι, σας ακούμε και τώρα σας βλέπουμε κιόλας. Ωραία. Mm-hmm. Εγώ, πέστε μου γιατί δεν βλέπω όμως, όπως έβλεπα πρωτήτερα. Έχω την εντύπωση ότι είμαι σε θέση να μπορώ να κλείνω τα μικρόφωνο όλων σας. Κάτι έχει γίνει και είμαι σαν να είμαι κι εγώ συντονιστής. Ναι, σας βάλαμε όλους αν χρειαζόσασταν να κάνετε κάποιο διαμοιρασμό οθόνης. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Ωραία, ωραία. Σας ακούμε για να μας πείτε πιο πρακτικές εφαρμογές πάνω στην αντιρατσιστική εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο πρακτικές.
αλλά θα είναι οπωσδήποτε για την αντιρατσιστική εκπαίδευση, από αυτό που μου ζητήσατε. Δεν βλέπω κάπου τον εαυτό μου για να ξέρω αν τυχόν και στέκουμε κανονικά. Δηλαδή το κεφάλι μου και τα λοιπά ολόκληρος. Ναι, σας βλέπω. Κοιτάξτε, πρώτα να πω και εγώ ότι χαίρομαι που είμαι σε αυτή την εκδήλωση και δεν το λέω με τον τρόπο που ας πούμε, συνήθως το λέμε, πάντα χαιρόμαστε γιατί αλλιώς δεν θα δεχόμαστε να πάρουμε μέρος, αλλά γιατί βάλετε αυτό το θέμα. Είμαστε σε μια εποχή όπου τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους είναι πάρα πάρα πολλά, δηλαδή η πανδημία, είναι τα οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα και μια εκδήλωση που να λέει ασχολούμαστε με τον ρατσισμό και την αντιρατσιστική εκπαίδευση, την αντιρατσιστική δραστηριότητα, την αντιρατσιστική πράξη, είναι κάτι το οποίο δεν φάνηκε καθόλου. Καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το λόγο το ότι υπάρχει μία εκδήλωση που ονομάζεται έτσι, είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τελικά βρίσκονται σε μία σχέση με την εμφάνιση του ρατσισμού στην Ευρώπη με έναν πολύ δυνατό τρόπο. Και μάλιστα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη, τόσο σε κοινωνικό αλλά κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό τον λόγο του να ασχολείται κανείς με τον ρατσισμό σήμερα, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι χαίρομαι. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ποια πράγματα σκέφτηκα. Όταν στις 21 Μαρτίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, ήρθε η R3, συνήθως έρχονται εκείνη τη χρονιά κάποια κανάλια, για να μιλήσω για αυτό το θέμα, το οποίο παρουσιάσανε μετά στις ειδήσεις πράγματι εκτεταμένα. Η ερώτηση που δέχομαι πάντα σε αυτές τις ημέρες είναι, κύριε καθηγητά, τελικά εμείς οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές? Και κατά κανόνα περιμένουν να πω ναι, είμαστε, για ξέρετε. Η απάντησή μου ήταν, όπως πάντα, όχι, δεν είμαστε. Και η απάντηση όχι, δεν είμαστε, δεν έχει σχέση μονάχα με το γεγονός ότι όπου και να βρισκόμουν και να με ρωτούσαν στη Γερμανία, τελικά οι Γερμανοί είναι ρατσιστές, θα απαντούσα όχι, δεν είναι. Στις Ινδίες και σε οποιαδήποτε χώρα και να βρισκόμουν, σε οποιαδήποτε και να βρισκόμουν, ακόμη και εκείνη που δεν γνωρίζω, θα απαντούσα όχι, δεν είμαστε. Γιατί θα το έλεγα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν είναι η υπόθεση του ρατσισμού μια υπόθεση κράτους, ολόκληρου λαού, ολόκληρης μιας ομάδας, είναι υπόθεση ανθρώπων. Αλλά και εκεί ακόμη, και τώρα εξηγώ γιατί θα πω τα πράγματα που θα πω μετά, είμαι ο άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με τον ρατσισμό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τη λέξη ρατσιστής πάρα πολύ σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή, θα το πω αμέσως μετά, αλλά θα το πω από τώρα κιόλας. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι ευτυχώς στον κόσμο οι οποίοι είναι ρατσιστές συνολικά. Αλλά υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι κάποια στιγμή έχουν συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ρατσιστικές. Άρα δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος συνολικά, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Για να εξηγήσω ότι όταν ασχολούμαστε με το θέμα του ρατσισμού, όταν μιλούμε για ρατσισμό γενικά, για ρατσιστικές απόψεις, για ρατσιστικές θέσεις και όλα αυτά, μπορεί να μιλούμε για δύο διαφορετικά θέματα. Και το κάνουμε τόσο επιστημονικά, στην ακαδημαϊκή μας δηλαδή δουλειά, όσο και όταν και στην πολιτική μας πράξη. Ο ρατσισμός υπάρχει καταρχήν ως κοσμοθεωρία. Δεν λέω ιδεολογία, κοσμοθεωρία. Κοσμοθεωρία σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνω, καταλαβαίνω τον κόσμο, τον βλέπω τον κόσμο, διαβάζω τον κόσμο. Και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο έρχομαι να πω ότι η ανθρώπινη ιστορία εξελίχθηκε με τον εξής τρόπο. Και πάντα εκεί πέρα έχω μια ρατσιστική άποψη για αυτά. Θα εξηγήσω μετά τι είναι. Και το δεύτερο είναι ο ρατσισμός ως ένα φαινόμενο, καθημερινό φαινόμενο μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία ή σε πολλές κοινωνίες. Να πω λοιπόν τι είναι τα δύο αυτά πράγματα. Τι σημαίνει ως κοσμοθεωρία? Ρατσιστές που έχουν ως κοσμοθεωρία το ρατσισμό, άνθρωποι που έχουν θεωρία το ρατσισμό ως την κοσμοθεωρία τους, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εξηγούν, και αυτό κάνει αυτή η συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, εξηγούν την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας ως μια σύγκρουση των ανθρώπων μεταξύ τους
όχι του ενός με τον άλλον, αλλά των φυλών μεταξύ τους. Λένε δηλαδή ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μια έννοια στην οποία υπάγονται τα εκατομμύρια παλιότερα ανθρώπων ή τώρα δισεκατομμύρια ανθρώπων, χωρισμένα κατά έθνη, κατά γλώσσες, με οτιδήποτε είναι αυτό πράγμα, αλλά είναι ουσιαστικά, αποτελείται η ανθρωπότητα από φυλές, οι οποίες φυλές είναι μια βιολογική μονάδα. Βιολογική μονάδα η οποία έχει μέσα της ως μέλη της διάφορους ανθρώπους που έχουν τα ίδια βιολογικά χαρακτηριστικά και έχουν εξαιτίας των βιολογικών χαρακτηριστικών τους και τις ίδιες ιδιότητες, τις ίδιες συμπεριφορές, τις ίδιες και διαχωρίζονται από τις άλλες. Άρα λοιπόν, ρατσισμός ως κοσμοθεωρία σημαίνει ότι η εξέλιξη ανθρώπινης κοινωνίας στηρίζεται στο ότι υπάρχουν διαφορετικές φυλές και η ιστορία είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων ανάμεσα στις φυλές. Εμφανίζεται αυτό με το βιβλίο του Κόμιτα Ντε Γκομπινό 1854, το οποίο λέγεται «Σχετικά με την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών». Αυτό αργότερα, μαζί με τον κοινωνικό δαρβινισμό κτλ., οδηγεί στον ναζισμό και οδηγεί σε όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε από τον Χίτλερ. Και που αποτελεί, και εδώ είναι πολύ σημαντικό τώρα, χαρακτηριστικό όλων των εθνικοσοσιαλιστών, όλων των ναζιστών δηλαδή. Άρα, αν με ρωτεί, πει κάποιος, ξέρετε, η Χρυσή Αυγή είναι ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, και είναι. Είναι δηλαδή ένα κόμμα το οποίο χαρακτηρίζεται, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τότε μπορώ να πω ότι όποιος από αυτούς, όχι ο ψηφοφόρος τους, αλλά όποιος από αυτούς πράγματι είναι αυτό που έλεγε, όπως έλεγε ο Κασιδιάρης, όπως έλεγε ο Μιχαλολιάκος κτλ., τότε μπορώ να πω κατευθείαν, ναι, αυτός είναι ρατσιστής συνολικά. Ακόμη και αν τυχόν εμφανιστεί κάποια στιγμή και πει ότι «μα εγώ δεν έχω τίποτα ενάντια στους μαύρους, δεν έχω ενάντια στον ένα και στον άλλον», εφόσον είναι εκείνο, τότε είναι ρατσιστής. Αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους λέω, ναι, για αυτούς ισχύει η έννοια ρατσιστής. Τώρα, αν θα πει κανείς, υπάρχει τέτοιο πράγμα, μπορεί να πει κανείς ότι είναι σύγκρουση ανάμεσα στις φυλές, ναι, το είπε ο Ντε Γκομπινό αυτό το πράγμα, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος εκείνης εποχής, μέσα του 19ου αιώνα. Και επειδή ήταν επίσης, υπήρξε πρέσβη στην Αθήνα πιο μπροστά, για πολλά χρόνια, και ήταν και πρέσβη στην Τεχεράνη. Αργότερα ήταν και στην Στοκχόλμη. Ένας από τους πολύ μορφωμένους ανθρώπους, έγραψε ένα δίτομο έργο για τους Πέρσες γενικά. Μέχρι σήμερα είναι το πολύ σημαντικό έργο για τους Πέρσες από τότε, και χαρακτήριζε τους πολέμους, τους ελληνοπερσικούς πολέμους, 2.500 χρόνια από τη Σαλαμίνα φέτος στην αυτήν, τις θεωρούσε ως το πιο τραγικό γεγονός της ιστορίας. Γιατί έλεγε ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Καθώς οι Πέρσες και οι Έλληνες ήταν οι Άριοι, οι οποίοι έφτιαξαν τους πολύ σημαντικούς πολιτισμούς εκείνης της εποχής, και τι έγινε, πήγαν και συγκρουστήκαν σε εμφύλιο πόλεμο. Και αν λέτε, μα μπορεί κανείς να μιλάει για κοσμοθεωρίες, ήταν η απάντηση αυτού που συνέβη το 1848, όπου κυκλοφόρησε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Μανιφέστο έφερε την ιδέα ότι η εξέλιξη ιστορίας είναι μία σύγκρουση των κοινωνικών τάξεων. Βλέπετε λοιπόν μία εποχή που δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό ο ρατσισμός υπάρχει ως κοσμοθεωρία. Και αυτή τη στιγμή αυτή η κοσμοθεωρία είναι ορατή. Και πάλι να δυναμώνει στην Ευρώπη. Και όταν δυναμώνει στην Ευρώπη, κάποια στιγμή δυναμώνει και στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για τον ρατσισμό σήμερα. Τον βλέπουμε να γίνεται επίσημη πολιτική σε πολλές χώρες και να γίνεται σε κάποιους τομείς επίσημη πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και της δικιάς μας της χώρας μας. Το δεύτερο, το φαινόμενο, να πω εδώ πέρα ότι όταν έγραψα τον Οδηγό Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης το 1998, μόνο περιθωριακά σε δύο σελίδες είχα μέσα την υπόθεση του ναζισμού. Γιατί το 1998 αυτό που είχαμε ήταν αυτό που περιέγραψαν πρωτύτερα και οι δύο ομιλητές και το περιέγραψαν πολύ ωραία. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλούς που ερχόταν στην Ελλάδα, μετανάστες, πρόσφυγες, αλλά μετανάστες ονομάζαμε τότε, εκατομμύρια, και είχαμε πολύ συγκεκριμένες πράξεις εναντίον τους. Είχαμε αισθήματα εναντίον τους, είχαμε δημοσιεύματα εναντίον τους, αλλά είχαμε και θανάτους, είχαμε και φόνους. Είχαμε πάντως οπωσδήποτε και εκμετάλλευση, είχαμε τα πάντα. Συνεπώς εκείνη την εποχή θεωρούσα το πολύ σημαντικό πράγμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο αυτόν τον ρατσισμό που εμφανιζόταν. Και τώρα να πω τι εννοώ εκεί πέρα. Το ρατσισμό ως κοινωνικό φαινόμενο της εποχής ήταν εκείνο που έπρεπε
θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Από το 2012 και μετά, όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή, πρέπει να έκανα πολλές εκατοντάδες ομιλίες σε σχολεία και παντού, ασχολούμενος με το πρώτο θέμα. Γιατί η Χρυσή Αυγή είχε με το πρώτο θέμα να κάνει, όχι με το δεύτερο. Δεν θα υπήρχε ανεξάρτητα αν είχαμε μετανάστες ή είχαμε πρόσφυγες. Δεν είναι υποχρεωτικό εκείνο. Δεν υπήρχαν δηλαδή μετανάστες στην εποχή του Χίτλερ όταν νίκησε αυτό το πράγμα. Ούτε υπήρχαν μετανάστες στον 19ο αιώνα. Δεν αφορούσαν τον κομπινό οι μετανάστες. Άλλα πράγματα να αφορούσαν. Και ήταν πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν τι είναι εκείνο. Ως φαινόμενο τώρα, εγώ έχω δώσει έναν ορισμό που είναι κοντά σε αυτό που χρησιμοποιούσε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου λέμε ρατσισμός είναι ένα σύστημα από αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές ή και θεσμοθετημένα μέτρα, τα οποία οδηγούν ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση. Και αυτό μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε μία διακριτή ομάδα. Και συνήθως όσοι βλέπουν αυτήν την ομάδα και έχουν κάποιες αντιλήψεις για αυτήν ή έχουν κάποιες στάσεις απέναντι σε αυτήν την ομάδα ή πολύ περισσότερο να έχουν κάποιες συμπεριφορές εις βάρος της, έτσι ώστε η ομάδα να οδηγείται σε μια υποτελή διαβίωση, δηλαδή μια διαβίωση όχι αυτονομίας, δεν μιλώ για ισότητα, αλλά αυτόνομη να πω, η αυτονομία είναι σημαντική λέξη, αυτοί λένε, θεωρούν, έχουν στο μυαλό τους μέσα ότι αυτή η ομάδα είτε είναι κατώτερη, συνεπώς δεν μπορεί να έχει την ίδια αυτονομία που έχουν όλα τα υπόλοιπα άτομα, ή είναι επικίνδυνη. Ή και τα δύο μαζί. Έτσι λοιπόν, για το τι μπορεί να είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη γιατί είναι δολοφόνοι αυτοί. Είναι επικίνδυνη γιατί μας παίρνουν τις δουλειές. Είναι επικίνδυνη γιατί θα μας αλλοιώσουν την εθνική μας ταυτότητα. Είναι επικίνδυνη γιατί χίλια πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να υπάρχουν και υπήρχαν πάντα. Αυτό λοιπόν, δηλαδή το ένα πλέγμα από αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές ή και θεσμοθετημένα μέτρα, όπως είπα, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ρατσισμό για την καθημερινή μας ζωή. Τώρα, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί εδώ πέρα. Ρατσισμός σε αυτή την περίπτωση είναι, πρέπει να οδηγεί σε υποτελή διαβίωση. Αν τυχόν εγώ έχω αντιλήψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αρνητικές για κάποιους, έχω παραδείγματος χάρη, το ξέρουν, το έχουν ακούσει κάποιοι είναι φοιτητές μου και φοιτητριές μου, το έχουν ακούσει. Αν είσαι 50 χρόνια παντρεμένος με μια Γερμανίδα που καμιά φορά σου κάνει τη ζωή μαύρη, συνήθως όχι, αλλά καμιά φορά σου κάνει τη ζωή μαύρη, τότε έχεις και μια σειρά από αρνητικές αντιλήψεις για Γερμανούς. Έτσι δεν είναι. Και τι αλλάζει αυτό το πράγμα που έχω εγώ κάποιες αρνητικές αντιλήψεις για τους Γερμανούς. Όσο ήμουν στη Γερμανία 22 χρόνια, μετανάστης, αυτοί που μπορούσαν να είναι ρατσιστές ήταν οι Γερμανοί απέναντί μου. Γιατί είχαν τη δύναμη να μπορούν να επιβάλλουν απέναντί μου μία σειρά από πράγματα, καθώς δεν ήμουν Γερμανός πολίτης, δεν είχα, έτσι ώστε να μπορούν να με οδηγήσουν σε υποτέλη διαβίωση. Ή να μπορούν να με απειλούν εκεί πέρα. Εγώ δεν έχω τέτοια δυνατότητα στην Ελλάδα. Έχω τη δυνατότητα βέβαια απέναντι σε Αφγανούς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, για να οδηγήσω κάποιον σε υποτέλη διαβίωση, σημαίνει ότι έχω δύναμη. Και τη χρησιμοποιώ αυτή τη δύναμη. Αλλιώς δεν είναι ρατσισμός του να έχω οποιασδήποτε αντιλήψεις μονάχα, μόνο που οι αντιλήψεις όταν αρχίσω και τις κάνω και πράξη ή αρχίσω και τις διαδίδω και τις κάνω κάποια άλλη πράξη, τότε είναι αντιλήψεις οι οποίες οδηγούν σε ρατσιστική πράξη, είναι πως ρατσισμός. Δεν θα μείνω πολλή ώρα σε αυτό, αν και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή λέει, τι ρατσιστής που είσαι εσύ, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι είμαι ρατσιστής και φασίστας, όταν έλεγα, κοιτάξτε, μην καπνίζετε. Δεν είναι δυνατόν να καπνίζετε. Δηλαδή, είδα πρωτήτερα, μόλις τέλειωσε την ομιλία του Γιώργου στον Νικολάου, τάκ, άναψε τσιγάρο. Πόπου ένιωσα εγώ κιόλας να μου κάνει να μου κλείνει τη φωνή. Γιατί είναι γνωστό ότι μου κλείνει τη φωνή, μου κλείνει, τα αρχίζουν και τρέχουν τα μάτια μου κτλ. Δεν είναι ρατσισμός αυτό το πράγμα. Δεν οδηγεί σε υποτελή διαβίωση των άλλων. Ή ξέρω εγώ, λένε, όταν λες ανέκδοτα για ξανθιές, δεν είναι ρατσισμός. Κοιτάξτε, αν είναι μία ξανθιά μέσα στην παρέα μας ή αν όταν εγώ με αυτά που λέω εκεί πέρα οδηγώ πράγματι μία νεαρή κοπέλα η οποία είναι ξανθιά να την κάνει να νιώθει πολύ άσχημα εκεί μέσα, να νιώθει εκείνη τη στιγμή ότι δέχεται πραγματικά ευβάρος, ότι κοιτάζουν άσχημα κτλ. Είναι ρατσισμός. Το μόνο το ότι έχω στο μυαλό μου ανέκδοτα
δεν σημαίνει τίποτε. Και αν τυχόν η ξανθιά από την άλλη μεριά είναι η κυρία Μέρκελ, παραδείγματος χάρη, που είναι πραγματική ξανθιά από την άλλη τη μεριά, και μπορεί και να κάνει θέλει, στα παλέτη, στα παπούτσια θα πω για τις ξανθιές κανέναν. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αντίληψή μου και τι λέω, είναι και τι αποτελέσματα φέρνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι στο καθημερινό φαινόμενο. Τώρα ας πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτά που είπα τώρα. Τα πρακτικά που μου είπατε λοιπόν. Έχω λοιπόν δύο είδη ρατσισμού. Το πρώτο το ονόμασα. Είπανε μία κοσμοθεωρία, η οποία στηρίζεται, έχει επιστημονικές βάσεις. Οι οποίες επιστημονικές βάσεις όμως είναι ενάντια στην πραγματική επιστήμη. Είναι ενάντια στον ορθό λόγο. Μιλώντας γι' αυτό, το καλύτερο έργο που διάβασα εγώ είναι του Γκέρκ Λούκατς, ενός σημαντικού. Έγραψε λοιπόν και το ονόμασε «Η καταστροφή του ορθού λόγου», «Η καταστροφή της λογικής». Αυτό που είναι ο ρατσισμός, αυτός που οδήγησε στον ναζισμό, αυτός που οδήγησε ουσιαστικά στους θαλάμους αερίων, είναι μία κοσμοθεωρία η οποία δεν έχει καμία ουσιαστική συγκρότηση λογική, δηλαδή η άποψη ότι οι φυλές αποτελούν βιολογική μονάδα και ότι τα άτομα είναι στοιχεία της βιολογικής μονάδας. Η Χρυσή Αυγή σε ένα άρθρο και σε αυτό που δίδασκε στα στελέχη της, είχε ένα άρθρο στο οποίο έλεγε «Βιολογική μονάδα είναι η φυλή και όχι τα άτομα». Γι' αυτό τα άτομα δεν έχουν καμία αξία σε σχέση με τη φυλή, μόνο και να θυσιάζονται. Θα μείνω 5 λεπτάκια σε αυτό για να γίνει κατανοητό. Ήταν αυτό που έκανα πάντα, πώς αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτόν τον ρατσισμό. Δηλαδή στον ρατσισμό που είχαν νεαροί μαθητές στη Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου, σε κάποια σχολεία, τα οποία είχαν πάει και είχαν φοιτήσει στο σχολείο της Χρυσής Αυγής. Και δεν το γνωρίζανε από πού προερχόταν. Όταν λέμε σήμερα στην επιστήμη, λέμε βιολογική μονάδα είναι ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Δηλαδή βλέπω αυτή τη στιγμή τον Βαγγέλη τον Παπά και λέω ο Βαγγέλης ο Παπάς είναι η βιολογική μονάδα που πήρε και ένα όνομα. Ακόμη και η γάτα μου, μία γάτα είναι μία βιολογική μονάδα. Το είδος είμαστε οι άνθρωποι, αλλά βιολογική μονάδα είναι αυτή. Ο καθένας μας λοιπόν αποτελείται από μία σειρά από όργανα. Έχουμε έναν εγκέφαλο, ο οποίος δίνει τα πάντα, δηλαδή που κουνάω τα χέρια μου τώρα, ο εγκέφαλος το έκανε, παρόλο που το κάνω εγώ λέω αυθόρμητα, εκείνος έδωσε αυτό. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι τον εγκέφαλο κάποια σημεία του δεν λειτουργούν καλά με σχέση με την κίνηση των χεριών. Αν έχω Πάρκινσον δηλαδή, τότε τα χέρια μου κινούνται από μόνα τους. Δεν τα κατευθύνω και δεν μπορώ να κατευθύνω. Το σώμα μας έχει την καρδιά που είναι επίσης πολύ σημαντική. Αυτή στέλνει. Αλλά αν τυχόν και ο εγκέφαλος πάψει να υπάρχει, η καρδιά μπορεί να λειτουργεί ακόμη, αλλά εκείνη τη στιγμή είμαι πεθαμένος. Παρόλο που τα υπόλοιπα όργανα ζουν. Δεν υπάρχω, γι' αυτό λέμε κιόλας εγκεφαλικά είναι νεκρός. Ο εγκέφαλος είναι πολύ σημαντικός. Η καρδιά είναι επίσης πολύ σημαντική. Υπάρχουν μια σειρά, τυχόν και κάτι πάθω και μου κόψουν το ένα χέρι, μπορώ να υπάρχω. Και μου κόψουν και το δεύτερο χέρι, πάλι θα υπάρχω. Και αν μου κόψουν τα αυτιά και ούτω καθεξής. Άρα βλέπουμε ότι η βιολογική μονάδα άνθρωπος είναι οργανωμένη με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σχεδόν ιεραρχικό. Δηλαδή ο εγκέφαλος είναι πραγματικά εκείνος και ούτω καθεξής. Και σε αυτή τη βιολογική μονάδα υπάρχουν κάποια όργανα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να αφαιρεθούν. Πρέπει να αφαιρεθεί σκολικοειδίτης, παραδείγματος χάρη. Αμυγδαλές. Και τα δύο σε μένα αφαιρέθηκαν, άρα δεν είμαι πλήρης άνθρωπος εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Μου λείπουν δύο όργανα. Αλλά επειδή μου λείπουν, γι' αυτό το λόγο ζω και κάπως καλύτερα. Αν δεν είχαν αφήσει τότε, θα πάθαινε. Υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία τα κόβουν πάντα. Τα νύχια μου, παραδείγματος χάρη. Αν μεγαλώνουν πάρα πολύ, θα είχα πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει βιολογική μονάδα. Αν τυχόν τώρα πούμε όμως ότι η βιολογική μονάδα δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ένα όργανο, στην πραγματική βιολογική μονάδα που είναι η φυλή, τότε καταλαβαίνετε η φυλή θα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχει εγκέφαλο. Και ποιος είναι εγκέφαλος? Είναι αυτός που γεννήθηκε, που φτιάχτηκε από την αρχή, μέσα αυτή τη βιολογική μονάδα έγινε για να είναι ο ηγέτης, ο Führer, όπως λέγανε οι Γερμανοί. Ο οποίος από τη φύση είναι για εκεί πέρα. Σε εμάς ο αντίστοιχος είναι ο Μιχαλολιάκος. Δεν είναι όμορφος ή όχι,
με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσει να γίνεται, κάποια είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι γενικώς η οικονομία, την οποία οφείλει να αποφασίζει πώς θα είναι. Καπιταλιστική, αλλά που κάποια στιγμή κάποιους καπιταλιστές θα τους βγάζω απ' έξω εγώ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οτιδήποτε μπορούν να φανταστούν. Και εκεί πέρα, σε αυτήν λοιπόν την βιολογική μονάδα φυλή, κάποιοι θεωρούν ότι είναι σαν του σκολικοειδίτη, πρέπει να αφαιρεθεί. Κάποιοι στην πραγματικότητα είναι από την αρχή κιόλας ένα όργανο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Και γι' αυτόν τον λόγο εκείνα πρέπει να αφαιρεθούν. Ό,τι βιώσαμε στα στρατόπεδα συγκέντρωση και στους θαλάμους αερίων ήταν η άποψη ότι κάποιοι άνθρωποι, ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων, ήταν εκείνες οι οποίες με την ύπαρξή τους μέσα σε μια κοινωνία, ήταν εκείνες οι οποίες θα δημιουργούσαν κινδύνους στη φυλή. Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, που είχαν γεννηθεί με διάφορες αναπηρίες, όπως λέγανε, είτε θεωρούνταν ότι είναι νοητικά ανάπηροι, οτιδήποτε, θεωρούνταν ότι ήταν ένα όργανο το οποίο δεν είναι εντάξει, άρα πρέπει να αφαιρεθεί. Γι' αυτό αυτοί που ξεκίνησαν, όλα τα εγκλήματα ξεκίνησαν με το να σκοτώνουν ανάπηρους. Ανάπηρους Γερμανούς. Συνέχισαν με ομοφυλόφιλους, γιατί θεώρησαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένα βιολογικό χαρακτηριστικό. Είτε επειδή ως κοινωνικό, γιατί είναι κοινωνικά κιόλας, έχει κάτι που είναι άσχημο, γι' αυτό οδηγούν ως θαλάμους αερίων. Οι Γερμανούς οδηγούσαν εκεί πέρα. Το δεύτερο που ήταν για Εβραίους, που ήταν για Ρωμά κτλ., ήταν γιατί επειδή οι φυλές είναι μια βιολογική μονάδα, αν έρθουν και υπάρχει μιξία των φυλών, τότε είναι περίπου σαν σε μένα, σε κάποια στιγμή μου βάζανε, που έχω ομάδα αίματος 0, μου βάζανε ομάδα αίματος α. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει βιολογικό σε αυτή την περίπτωση. Σημαίνει αν υπήρχε αυτή η επιμιξία, τότε αυτό οδηγεί σε μια καταστροφή της φυλής και γι' αυτόν τον λόγο του να κρατώ χωριστά τις φυλές, του να τους οδηγώ ακόμη και στο θάνατο, αν τυχόν και δεν μπορώ να τους διαχωρίσω με άλλο τρόπο. Αυτό το πράγμα βοηθάει την ύπαρξη φυλής και επειδή η άρια φυλή για τους Γερμανούς είναι εκείνη που δημιουργεί τον ανώτερο πολιτισμό, γι' αυτόν τον λόγο του να σκοτώνω όλους τους υπόλοιπους, του να στέλνουν θάλαμους αερίων τους ανάπηρους, τους ομοφυλόφιλους, τους Εβραίους, τους Ρωμά, είναι εκείνο το οποίο έρχεται να κρατήσει τον πολιτισμό σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η λογική τους. Άρα λοιπόν, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Το κάνω. Ουσιαστικά σας έδειξα κιόλας ένα μάθημα σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Αυτοί που πηγαίνουν εκεί και νομίζουν ότι νεαροί που λένε εγώ θα θυσιαστώ και για τη φυλή μας και για όλα αυτά τα πράγματα, στο πλαίσιο του ναζισμού, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν αυτό που λένε. Που το έλεγε και αυτό το άρθρο της Χρυσής Αυγής. Το χρησιμοποίησα πολλές φορές και μπορείτε να το βρείτε μέσα στα δικά μου τα κείμενα, όπου λέει γι' αυτό το άτομο και το άτομο που συμμετέχει εκεί πέρα δεν έχει απέναντι στη φυλή δικαιώματα. Ούτε το δικαίωμα της ζωής. Αν είναι καλό για τη φυλή να φύγει το άτομο να θυσιαστεί, ουσιαστικά να θυσιαστεί, πραγματικά όπως το λέω, στο βωμό, όχι από μόνος του, ή σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ καλό. Άρα τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα για αυτήν την έννοια, η οποία είναι πολύ σημαντική και αυτή τη στιγμή, είναι να γνωρίζω πολύ καλά, να διαβάσω δηλαδή πολύ καλά σε τι συνίσταται ο ναζισμός, η ιδεολογία εκείνη, και να οδηγηθώ με αυτόν τον τρόπο, να βρω με τον τρόπο με τον οποίο θα αποδομήσω. Πού μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Τώρα εξαρτάται που θα το κάνεις. Αν το κάνεις σε ανθρώπους στους οποίους ενδιαφέρει η επιστήμη και είναι οι περισσότεροι πάρα πολλοί άνθρωποι, τότε θα τους εξηγήσεις γιατί η έννοια της φυλής ως βιολογική μονάδα δεν έχει κανένα νόημα. Είναι στην πραγματικότητα έξω από τη λογική. Εμείς είμαστε. Σας το εξήγησα λιγάκι. Αλλά το περιμένω να το κάνουν στα θρησκευτικά. Οι θεολόγοι πρέπει να το κάνουν. Τώρα θα μου πείτε γιατί, αφού είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο πρώτος θεσμός, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα που ονομάζεται εθνοφιλετισμός. Φιλετισμός και φιλετισμός που χρησιμοποιείται και σε σχέση με το έθνος και τα λοιπά, η πρώτη, την οποία αν την υιοθετούσαν αυτή την προσέγγιση από την αρχή και οι προτεσταντικές εκκλησίες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία που στην αρχή ήταν φιλικές απέναντι στον ναζισμό, και την υιοθετούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, θα είχαμε γλιτώσει πιθανόν από πάρα πολλά, από τα εκατομμύρια νεκρών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποια ήταν αυτή? Ήταν το 1872 η Σύνοδος Κωνσταντινούπολης των Ορθόδοξων Εκκλησιών, η οποία Σύνοδος απεφάνθη ότι ο εθνοφιλετισμός, ο ρατσισμός δηλαδή, αυτόν περιγράφω τόση ώρα εδώ πέρα, ο ρατσισμός
αυτός και ως πράξη αποτελεί τη χειρότερη αίρεση που υπάρχει. Γιατί έρχεται και λέει ότι άνθρωποι μπορούν να γίνουν θύματα διακρίσεων, ακόμη και να σκοτωθούν, και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι ως πρόσωπα είναι διαφορετικά από κάποια άλλα. Αλλά η πρώτη και αρχική έννοια, η αρχικό δόγμα του χριστιανισμού, όλων των χριστιανικών εκκλησιών, κυρίως όμως των Ορθοδόξων των Καθολικών, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος με τη γέννησή του αποτελεί κιόλας ένα πρόσωπο, το οποίο είναι απόλυτα ιδιαίτερο από όλα τα πρόσωπα, τα υπόλοιπα, αλλά έχει φτιαχτεί κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο του Θεού. Άρα κανείς δεν μπορεί να το διακρίνει. Όποιος κάνει διάκριση εις βάρος ενός προσώπου, μαύρο, άσπρο, οτιδήποτε πρόσωπο είναι αυτό το πράγμα, τότε ουσιαστικά έρχεται και είναι βλάσφημος απέναντι στον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και ταυτόχρονα να είναι ρατσιστής. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο στα θρησκευτικά από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου δεν διδάσκεται. Αυτό δεν διδάσκεται. Το σημαντικότερο πράγμα που έχει γίνει ποτέ απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε σήμερα. Υπήρχαν βέβαια Μητροπολίτες, όπως έχει πεθάνει ο Παύλος στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος μαζί κάναμε ομιλίες στη σχολεία μέσα με αυτό το θέμα, ρατσισμός. Ο ένας από τη δικιά του σκοπιά και εκείνος από την άλλη σκοπιά. Ο πιο φανατικός ήταν εκείνος. Γιατί έλεγε φανατικός με ποια έννοια. Γιατί έλεγε χριστιανός μου, λες εσύ ότι είσαι εκεί σε αυτό, δεν είσαι χριστιανός. Εκεί δηλαδή που έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να τον πω ρατσιστή και τα λοιπά, εκείνος ήταν πάρα πολύ. Και απόλυτα δίκιο είχε. Άρα λοιπόν βλέπετε γι' αυτό το κομματάκι πώς. Πρακτικά θα καλείτε λοιπόν έναν θεολόγο, θεολόγο όμως, πραγματικό, αυτόν τον Ορθόδοξο που γνωρίζει για το 1872 και γνωρίζει τι σημαίνει πρόσωπο. Και θα εξηγεί γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι ναζιστής και κανείς δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις βάρος των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν, ακόμη είτε είναι Αυγανός ή οτιδήποτε, δεν μπορείς εσύ να τον οδηγείς σε υποτελή διαβίωση. Τώρα το δεύτερο κομματάκι, που είμαι, στα πόσα λεφτά έχω φτάσει. Εντάξει, δεν έχω φτάσει τη μισή μου ώρα. Έχω ακόμη αρκετή ωρίτσα. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα, ως ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Εντάξει, η αντίληψή μου δεν σημαίνει ότι στο τέλος. Εγώ λέω παραδείγματος χάρη, όλοι όσοι έρχονται εδώ πέρα οι Άραβες είναι βρώμικοι, είναι τέτοιοι κτλ. Ωραία. Ας πούμε ότι την έχω εγώ αυτή την αντίληψη. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρει κανείς πώς θα συμπεριφερθώ μετά. Λοιπόν, εμείς έχουμε από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες, κάποιοι το γνωρίζουν, συνεχώς οικογένειες. Συνεχώς. Έχουμε πάρει στο σπίτι μας, δύο άτομα είμαστε, κάποια στιγμή ήμασταν 8 με δύο οικογένειες από τη Συρία. Μετά οικογένειες από το Ιράκ, τώρα Ιράκ, δύο άτομα, πατέρα και κόρη, ούτω καθεξής, έχουμε συνέχεια πάντα. Και αν είχα και τι σημασία έχει. Το μόνο που θα έκαιμνε, θα έλεγα, βρε τόσο βρώμικοι είναι αυτοί, ας έρθουν στο σπίτι μας να γίνουν επιτέλους να μάθουν καθαριότητα. Κακό είναι αυτό που θα έλεγα, εντάξει. Η πράξη μου όμως δεν είναι υποτελή διαβίωση. Εκτός και αν τυχόν έρχονταν εδώ μέσα και το μόνο που έκανε ήταν τι φαγητό, δεν θα φάτε τίποτα, προς αν τυχόν δεν δείξετε καθαριότητα. Παίζω τώρα, καταλαβαίνετε, η αντίληψη δεν σημαίνει τίποτε, γιατί αν έχω οποιαδήποτε αντίληψη μπορεί να έχω, αν είμαι ένας χριστιανός όμως, για τον οποίο λέει, ο οποίος ως χριστιανός συμπεριφέρεται, που λέει η αγάπη προς τον πλησίον είναι το σημαντικό πράγμα. Και πλησίον είναι οποιοδήποτε, ο άγνωστος είναι πλησίον. Ή είμαι ένας ο οποίος με τις ελληνικές αρχές, της αρχαιότητας λειτουργεί. Που λέει, πρόσεξε να δεις, ξένος σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος, για τους αρχαίους η έννοια ξένος είχε μέσα και την έννοια τον παίρνω και τον φιλοξενώ. Γι' αυτό δεν λέγανε ο φιλόξενος Δίας, ο ξένιος Δίας, γιατί η έννοια ξένος είχε την έννοια του φιλόξενου μαζί. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα του πώς τους βλέπω τους ξένους, τον παίρνω μέσα. Καταλαβαίνετε, ή αν είμαι και ένας ο οποίος πάλι χριστιανός, είμαι ένας αριστερός από εκείνους που λέει η αλληλεγγύη, δεν είναι να λέω λόγια μονάχα. Ξέρετε, εσείς οι κακοί που είσαστε ενάντια σε εκείνους, αλλά εμείς είμαστε υπέρ τους και κάθομαι συνέχεια στο σπίτι μου μέσα. Αλλά η αλληλεγγύη μου λέει είναι και πράξη όμως. Αλληλεγγύη σημαίνει στέκομαι δίπλα του. Και πώς στέκομαι δίπλα του, εγώ κάθομαι στο σπίτι μου και εκείνος είναι κάπου εκεί έξω. Δεν αλληλεγγύη, αυτό σημαίνει εγγύς ο ένας τον άλλον. Για μένα λοιπόν, αλληλεγγύη σημαίνει αν έχουν εκείνοι πρόσφυγες έξω και είναι εκείνοι στην πλατεία, είμαι και εγώ στην πλατεία μαζί τους. Αν είναι στην ειδωμένη, είμαι και εγώ στην ειδωμένη. Και αν έχω τους δέρνουν, με δέρνουν και εμένα μαζί.
Αντίχον δεν θέλω να τους δέρνουν και θέλω να είμαι στο σπίτι μου, τότε τους παίρνω και εγώ μέσα στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος, του τι απόψεις έχω, τι είναι από εκεί πέρα, άποψη σημαίνει αντίληψη. Είναι καθαρή, είναι τέτοια, είναι αλλιώτικη, δεν σημαίνει τίποτε. Βλέπετε, αυτό που έφερα στο τέλος, όταν είπα αν είμαι χριστιανός, αν είμαι σαν τους αρχαίους Έλληνες, αν είμαι, σαν... είμαι αριστερός, είναι αυτό που λέγεται στάσεις. Ανάλογα με τη στάση μου, διαχειρίζουμε τις αντιλήψεις με διαφορετικές στάσεις και την ίδια αντίληψη θα έχουν πιθανόν διαφορετική συμπεριφορά στο τέλος. Εντάξει, το πολύ βασικό είναι στο τέλος συμπεριφορά. Να λέω όλα μπορώ να έχω και καλές στάσεις και καλές αντιλήψεις, στο τέλος να λέω άσε εγώ θα τα λύσω όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ας ζήσω κι εγώ τελικά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι. Εντάξει, ή άλλους λόγους. Άρα λοιπόν τι έχω να κάνω εδώ πέρα. Κάποιοι άνθρωποι, το πολύ βασικό το λέω από τώρα κιόλας, είναι η έννοια των στάσεων. Γι' αυτό επέμενα στο πρώτο. Στο πρώτο επέμενα για να πω κοιτάξτε. Δηλαδή και που είπα ο ρατσισμός ως κοσμοθεωρία. Είπα υπάρχουν κοσμοθεωρίες και ας με συγχωρέσουν όσοι είναι πιστοί και λέω τώρα ως κοσμοθεωρία την έννοια της θρησκείας και τα λοιπά, με την ευρύτερη έννοια. Όπως και η αριστερή είναι κοσμοθεωρία. Τις δύο χρησιμοποίησα. Αλλά κοσμοθεωρίες είναι και οι φιλελεύθεροι. Αυτοί που λένε εγώ τον κόσμο το βλέπω ως εξής. Αυτές οι κοσμοθεωρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν είχαν λοιπόν εσύ από την αρχή λες κιόλας, πρόσκεινα ως χριστιανός, εγώ δεν μπορεί παρά να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η στάση μου απέναντι στους ανθρώπους. Ανεξάρτητα αν λέω ότι είναι βρώμικη, άσχημη, επικίνδυνη, οτιδήποτε. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το άντυχο θα οδηγηθεί και στην πράξη. Παραμένω στους χριστιανούς, εγώ όταν με ρωτούνε, εκεί πέρα τους λέω, κοιτάξτε, εμένα με ρωτάτε. Εγώ δεν είμαι κανένας ο οποίος θρησκεύει ή κάνει όλα αυτά πράγματα, αλλά ξέρω πολύ καλά αυτό το πράγμα και σέβομαι όλα αυτά. Τώρα τέλειωσε ένα μεγάλο κείμενό μου για τον Πάολο Φρέιρε. Πάολο Φρέιρε, ο πολύ σημαντικός παιδαγωγός, τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, τον γνωρίζουν κτλ. Και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, δεν τον γνωρίζουν πολύ καλά. Ταυτόχρονα θεωρείται για τους ανθρώπους που είναι αυτό που ονομάζεται η θεολογία της απελευθέρωσης, δηλαδή χριστιανούς, μάχημους χριστιανούς, οι οποίοι λένε εμείς ασχολούμαστε με τους φτωχούς, με τους καταπιεσμένους, με όλους αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Τον χρησιμοποιούν κυρίως τον Πάολο Φρέιρε. Ένας άνθρωπος που εμπνέει τους αριστερούς, οι αριστεροί δηλαδή δικός μας, και ταυτόχρονα τους χριστιανούς. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εκείνοι λοιπόν τι λένε. Λένε, κοίτα να δεις, εμείς ξεκινούμε από μια πολύ συγκεκριμένη, είμαστε χριστιανοί. Και πώς ξέρω αν η πράξη μου τώρα, όχι όταν πήγαινα στην εκκλησία και έκανα όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι το ένα τους για τους χριστιανούς. Αλλά υπάρχει και μια πράξη. Λέει, και γιατί η πράξη είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέει ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα σταθεί ο Χριστός και θα πει για τον καθέναν. Θα λέει, ξένος ήμουν και με πήρες μέσα. Και θα ρωτήσει και μου έδωσες τροφή και μου έδωσες τα πάντα. Και θα ρωτήσει αυτός τον οποίο είπε. Όχι, πρώτα θα πει και δεν με πήρες μέσα. Και γι' αυτό το λόγο εσύ ουσιαστικά δεν γίνεται να πας στον παράδεισο. Και θα ρωτήσει εκείνος μα πότε, εγώ ποτέ δεν ήρθε σε μένα. Και είπε, εγώ ήρθα με τη μορφή του πιο ταπεινότερου ανθρώπου, αδερφού μου. Εντάξει, και δεν με δέχτηκες και φεύγεις. Μετά λέει, έρχεται ο άλλος και λέει, ξένος ήμουν και με πήρες μέσα. Και λέει, εγώ πότε το έκανα αυτό. Με πήρες πάλι με την ίδια λογική. Δηλαδή τι λέει, πράξη ήταν αυτή που έκανες και δεν είναι οποιαδήποτε πράξη. Η πράξη ήταν σε αυτόν τον άνθρωπο τον ταπεινότερο από όλους τους ανθρώπους. Άρα πράξη είναι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι χριστιανοί. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε πολύ μάχη στα θέματα των κοσμοθεωριών. Ποιες κοσμοθεωρίες εμείς θα πρέπει να πούμε, κοιτάξτε, την έχετε αυτή την κοσμοθεωρία. Αλλά η κοσμοθεωρία έχει και πράξη πίσω από αυτό το πράγμα. Άρα εκεί πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα στα θρησκευτικά. Τι κάνετε στα θρησκευτικά. Ξέρω ποια άρφια πρέπει να φορέσουν τη Μεγάλη Παρασκευή ο Μητροπολίτης και οι άλλοι. Και τι θα κάνουν. Σημαντικό ίσως και σημαντικό. Πάω να το δω. Η πράξη όμως δεν ρωτάει ο Ιησούς εκείνη τη στιγμή τον χριστιανό, ξέρετε, ξέρεις τι πήγε στην εκκλησία. Δεν το είπε ούτε μία φορά. Σε όλο το εκείνο το. Το ίδιο και για τους αριστερούς. Τους αριστερούς δεν μας ρωτάει. Ο αριστερός έχει επίσης το ίδιο πράγμα. Έχει αυτό που ονομάζει ο Μάρξ
η ανθρώπινη κοινωνία, η κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα, στη 10η θέση για το Feuerbach. Τι λέει? Λέει, η δική μας θέση, η καθημερινή μας ζωή, η πολιτική μας δραστηριότητα βρίσκεται σε σχέση όχι με αυτά που φέρονται ως αξίες τώρα, λέει, της αστικής κοινωνίας, αλλά με αυτό που είναι η ανθρώπινη κοινωνία αργότερα, ενώ την κομμουνιστική κοινωνία. Ενώ δηλαδή όπου όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι θα είναι μεταξύ τους, θα σέβεται ο ένας τον άλλον και θα έχουν όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται. Όλοι θα σέβονται τον άλλον. Θα έχει και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Άρα δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να κάνω. Άρα, τώρα ξεκινήσω το λιώσω. Πρώτα στις αντιλήψεις. Υπάρχουν μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Άρα, αν τυχόν και έχω να μιλήσω, γιατί μίλησατε πρωτήτερα και ο Γιώργος και ο Χρήστος. Μιλήσατε για τους πρόσφυγες και πράγματι είναι το πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί είναι το πολύ σημαντικό θέμα οι πρόσφυγες? Γιατί τους πρόσφυγες χρησιμοποιούν σήμερα στις περισσότερες Ουγγαρίες, στην Πολωνία κτλ. Τον κίνδυνο από τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, οι οποίοι θα μας χαλάσουν τη θρησκεία, θα μας χαλάσουν την εθνική ταυτότητα, τη γλώσσα και όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι εγκληματίες. Αυτό χρησιμοποιούν οι ναζιστές για να δυναμώσουν. Και όταν δυναμώνουν ψηφοφόρους, φροντίζουν τους ψηφοφόρους να τους δώσουν και αυτή τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι έγινε και με τους Ναζί, με τον Χίτλερ εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν, πρέπει τις αντιλήψεις για αυτούς να τις αλλάξουμε. Ο κόσμος να γνωρίζει ότι, κοιτάξτε, δεν είναι τίποτα από αυτά. Και σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε και, και στα θέματα τα οποία έχουν οι συγκεκριμένοι, τις κοσμοθεωρίες τις οποίες έχουν, και βεβαίως η πράξη μας πρέπει να είναι μια πράξη διαφορετική. Και εδώ πέρα θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε πράγματι στην Ευρώπη, βιώνουμε ένα θέμα που αφορά τον ρατσισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη μια φορά, ρατσισμός είναι αυτό που είπα πρωτήτερα. Εντάξει, ως κοσμοθεωρία και ως εκείνο το πλέγμα αντιλήψεων στάσεων και συμπεριφορών. Που όμως για να είναι, να οδηγήσει υποτελή διαβίωση σημαίνει και άσκηση δύναμης, εξουσίας. Και μπορεί να είναι θεσμοθετημένα μέτρα, να μην είναι όλοι οι άνθρωποι να μην ακούν τίποτε και παρόλα αυτά να έχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βιώνουμε σε σχέση με τους πρόσφυγες αυτό που βιώνουμε, το γνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι περάσανε 30 άτομα ή περάσανε πέρσι 14.000 άτομα στην Ελλάδα. Και είπαν όλοι πάρα πολύ, συνεχίζει το κύμα των προσφύγων και των μεταναστών. Και τους είπανε μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες, οτιδήποτε. Και είπανε δεν τους θέλουμε πια στην Ευρώπη. Και πνίγηκαν την προηγούμενη χρονιά πάλι γύρω στις 4.500 άτομα στη Μεσόγειο. Περάσανε συνολικά γύρω στις 80.000 στη Μεσόγειο και 4.500 άτομα πνίγηκαν για να περάσουν αυτοί. Και λένε στην Ευρώπη, ξέρετε, δεν χρειαζόμαστε τόσο κόσμο. Ο Γιώργος, ο Νικολάου, είπε πρωτήτερα γιατί η Ευρώπη χρειάζεται στην πραγματικότητα πάρα πολύ κόσμο για να λειτουργήσει η οικονομία της. Και τι κάνει, αυτοκτονεί η Ευρώπη? Λέει δηλαδή, ας πάει η οικονομία μας κατά διόλου, μόνο να μην έρχονται καθόλου γιατί τους χρειαζόμαστε. Και γιατί κάνει, ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια το χρόνο, στο τέλος συνολικά είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, για να μην μπορούν να περνάνε άνθρωποι προς την Ελλάδα, προς την Ιταλία και προς την Ισπανία. Όταν λέω δεκάδες δισεκατομμύρια, έτσι είναι. Δουλεύει κόσμος πάρα πολύ. Και τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Δεν έρχονται δηλαδή καθόλου πρόσφυγες και μετανάστες? Η αλήθεια ποια είναι? Τη στιγμή που όλοι λένε ότι έρχονται ακόμη εδώ πέρα και δεν είναι δυνατόν και δεν τους σταματήσουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο το λιγότερο 45.000 άτομα που παίρνουν στην Ευρώπη, έρχονται από εδώ, από τις μεσογειακές χώρες. Παίρνουν στην Ευρώπη άσυλο και 55.000 από μια συγκεκριμένη χώρα. Που είναι από τη Βενεζουέλα. Από τη Βενεζουέλα έρχονται στην Ισπανία κανονικά με το αεροπλάνο, γιατί μπορούν να πετάξουν με το αεροπλάνο κανονικά από τη Νότια Αμερική και παίρνουν άσυλο. Γιατί η Βενεζουέλα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, αντίστοιχη, αντίθετα από το Αφγανιστάν, το οποίο παραδίδεται τώρα στο Ταλιμπάν, 20 χρόνια πόλεμο στην αυτήν, όπου θεωρείται, όπου η προσφυγιά από αυτού είναι η μεγαλύτερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή είναι 2,5 εκατομμύρια στο Αφγανιστάν και σε διάφορες άλλες χώρες και λέμε από εκείνο δεν επιτρέπεται να έρχονται. Και βεβαίως μέχρι το 2016-17 δεν επιτρεπόταν να έρχονται Ουκρανοί από την άλλη τη μεριά. Οι Ουκρανοί όμως το 17 τον Ιούνιο αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μαζί και η Ελλάδα, αποφάσισαν και είπαν για αυτούς δεν θα υπάρχει βίζα Σέγγεν, θα μπορούν να έρχονται. Και πιάνουν δουλειά, πιάνουν δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι ότι από το 2016 μέχρι πέρσι το 2020
πέρασαν και ζουν και δουλεύουν στην Ευρώπη 3,5 εκατομμύρια, τώρα πρέπει να πει 4 εκατομμύρια Ουκρανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4 εκατομμύρια. Το ίδιο χρονικό διάστημα ξοδέψαμε δισεκατομμύρια για να μην μπορέσουν να περάσουν στην Ελλάδα συνολικά από το 2017 μέχρι σήμερα, να περάσουν στην Ελλάδα συνολικά γύρω στις 150.000. Εντάξει. Ποιος αφορά λοιπόν? Αφορά τώρα και έρχεται το συγκεκριμένο για να πω. Δεν έρχονται, δεν επιτρέπει η Ευρώπη να έρθουν άνθρωποι που υπήρχαν από χώρες που δέχτηκαν στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και των Ευρωπαίων, στρατιωτικές επεμβάσεις, κανονικά, Αφγανιστάν, Ιράκ και εν μέρη Συρία και εν μέρη και το Πακιστάν. Γιατί? Γιατί εκεί ολοκληρώθηκαν κιόλας οι επεμβάσεις αυτές, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και επειδή η επέμβαση είχε γίνει για να τους φέρει τη δημοκρατία, την ασφάλεια και την οικονομική πρόοδο, τώρα λένε αυτά ολοκληρώθηκαν, συνεπώς δεν μπορεί να είναι στις πρόσφυγες. Ασφάλεια στο Αφγανιστάν, ασφάλεια στο Ιράκ. Και ασκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι από βομβιστικές ενέργειες. Γιατί αν τυχόν και τους δεχτούμε, τότε θα πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές οι επεμβάσεις στην πραγματικότητα δεν είχαν είτε κανένα αποτέλεσμα, άρα δεν πρέπει να τελειώσεις, θα παραμείνεις εκεί πέρα, είτε έγιναν για άλλο λόγο. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα την οποία αφορά είναι οι άνθρωποι που έρχονται από την Αφρική, την υποσαχάρια ζώνη. Σε αυτούς τώρα, γιατί να μην έρχονται αυτοί? Αυτοί βεβαίως είναι πανφτωχοί, είναι οικονομικοί μετανάστες σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό είναι και θέμα συγκρούσεων οι οποίες υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτοί, αφού δέχεσε 4 εκατομμύρια Ουκρανούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί να μην δεχτείς από εκεί? Είναι κατά κανόνα οι περισσότεροι τους είναι χριστιανοί. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι εδώ πέρα όταν μιλούν για αυτούς. Και είναι ταυτόχρονα άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχουν οι Ευρωπαίοι. Πάρα πολύ. Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μιλούν μία από τις δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αγγλικά ή η Γαλλικά, λόγω της αποικίας. Μιλούν σαν ένα μητρική τους γλώσσα. Άρα εύκολα ενσωματώνονται. Δεν έχουμε γκέτο με αυτά παρά μόνο τα δημιουργήσουν τα γκέτο. Εύκολα ενσωματώνονται στην αυτοκίνητα. Δεν τους δέχονται. Γιατί είναι μαύροι. Μαύρους δεν θέλουμε. Άλλο να παίρνεις ξανθούς Ουκρανούς και άλλο να παίρνεις μαύρους από την Αφρική. Και αυτό είναι ρατσισμός. Ένας θεσμικός ρατσισμός, ο οποίος για πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσει στην ίδια την Ευρώπη. Χωρίς να το λένε, αλλά που στην πράξη είναι. Άρα έχουμε πολλά να κάνουμε. Δεν θα πω περισσότερα λόγια. Κρατήστε το μυαλό σας. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη ο ρατσισμός. Υπόθηκαν πρωτήτρια για τον κοινωνικό ρατσισμό, υπόθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν μορφές του ρατσισμού οι οποίες καταπολεμούνται. Μια από τις πανάρχια μορφή του ρατσισμού είναι ο σεξισμός, για τον οποίο θα μιλούσε η κυρία Κογκίδου. Σεξισμός είναι ουσιαστικά ο ρατσισμός, γιατί οδηγείται σε υποτελή διαβίωση μια κατηγορία ανθρώπων, και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι κατώτεροι ή επικίνδυνοι. Συγκεκριμένη περίπτωση κατώτεροι. Για χιλιάδες χρόνια θεωρούνται ότι είναι κατώτεροι. Και συνεχίζει να υπάρχει ακόμη ως κάτι το... Αυτό είναι ο σεξισμός. Απέναντι σε αυτόν υπάρχει μια κινητοποίηση. Υπάρχει κινητοποίηση γιατί πια έχει γίνει σε επίπεδο αντιλήψεων κατανοητό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως που εξαιτίας του γεγονότος ότι κερδίζουν, το λέω σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή ξέρουν ότι κερδίζουν, συνεχίζουν να είναι έτσι. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που αυτονόητα πληρώνουν λιγότερο στις γυναίκες από τους άντρες και θεωρείται σχεδόν κανονικό, παίρνουν αρκετά λεφτά σχέση με προηγουμένως, είναι καλά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία μάχη εκεί πέρα, η οποία μάχη πάει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ισχύει σε διάφορες μειονότητες. Παντού έχουμε ακόμη ρατσισμό. Εκεί που έχουμε πάρα πολύ όμως μεγάλο πρόβλημα είναι με τους πρόσφυγες, όχι γιατί φταίνουν οι πρόσφυγες, αλλά γιατί εμείς φτιάχνουμε κατηγορίες ανθρώπων, τις οποίες όμως τις φτιάχνουμε πάλι γιατί κάποιος συμφέρει. Και συμφέρει πράγματι, και τώρα παίρνω και εγώ στα πολιτικά, γιατί αν τυχόν και ας πούμε πολεμικές εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν όπλα και οι οποίες είναι κερδισμένες των τελευταίων 20 χρόνων τόσο από τους πολέμους που γινόταν, αλλά κυρίως από το μεταναστευτικό όπως το ονομάζουν, είναι εκείνες οι οποίες ενδιαφέρονται να υπάρχουν πρόσφυγες ως κίνδυνος. Και εφόσον υπάρχει ως κίνδυνος, τότε το να παίρνεις δύο φρεγάτες είναι πιο σημαντικό
από το να καταπολεμάς ακόμη την επιδημία, το λέω σε εμάς. Αυτά όλα θα τα πετάξεις. Τέλειωσα. Wow. Τι από αυτά θα βάλω. Λίστε. Ελιστεργίου. Κάτι είπατε. Μάλλον άνοιξε το μικρόφωνο της καταλάβας. Μπορεί να συνεχίσετε. Όχι, τέλειωσα. Τέλειωσα γιατί είναι. Είπαμε. Κλέψαμε κάτι από την κυρία Κογκίδωλα και τις ερωτήσεις. Οκ, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγησή σας. Οπότε, ναι, τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω για επόμενες ερωτήσεις. Μπορεί να απευθύνεται στον κύριο Τουρτούρα, στον κύριο Τσιάκα, αλλά μπορεί και στους τρεις ομιλητές, άμα θέλετε να σχολιάσουν κάτι. Είτε σηκώνοντας το χέρι, είτε γράφοντας την ερώτησή σας. Μάλλον δεν βλέπω διάθεση. Απλώς να επιτρέπετε... Κύριε, ναι, κύριε Δελγιάννη, συγγνώμη. Ναι, δύο λόγια μόνο. Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας σήμερα. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που μπορεί, όπως είπε ο κύριος Τσάκαλος, να μην είναι σε ένα πρώτο επίπεδο της επικαιρότητας, αλλά νομίζω ότι από την άλλη βλέπουμε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα ότι αυτό που συνήθως αποκαλούμε ως ρητορική του μίσους έχει εξαπλωθεί ως βασικό στοιχείο οποιασδήποτε συζήτησης, οποιοδήποτε διαλόγου. Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες. Νομίζω ότι και οι τρεις εισηγήσεις είχαν αυτό το στοιχείο. Να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες, να ξέρουμε πότε χρησιμοποιούμε τι και να μην βάζουμε εύκολα ετικέτες. Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια της Λάρισας για να γίνει μια πόλη που μαθαίνει σε συνεργασία με άλλες πόλεις στον κόσμο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Δικτύου της UNESCO, των Learning Cities. Είχαμε καλέσει εδώ τον καθηγητή, τον Ted Fleming, από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, προκειμένου να κάνει μια συζήτηση, μια εισήγηση για το πώς διαμορφώνονται δημοκρατικές κοινωνίες. Θα μου μείνει ότι μέσα σε ένα κοινό το οποίο ήθελε... σε αυτή τη συζήτηση που γινόταν, σε αυτό το διάλογο που γινόταν, να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του καθηγητή για την περίφημη ιστορία που έγινε στη Μυτιλίνη και όχι μόνο στη Μυτιλίνη, με γονείς μαθητών που δεν επέτρεπαν τα παιδιά τα προσφυγόπουλα να πάνε στα σχολεία. Ήθελε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και μια καταδίκη. Το κοινό το ήθελε αυτό, ήθελε να το ακούσει. Αυτό το οποίο μας είπε ήταν ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα και υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αυτό που μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να πάει μπροστά της κοινωνίας είναι ο δημοκρατικός διάλογος. Δεν χρειάζονται ετικέτες, δεν χρειάζεται απριόρι να απορρίπτεις μία άποψη. Χρειάζεται να επιμένεις το διάλογο, γιατί ο διάλογος διαμορφώνει και ελεύθερους πολίτες και ξεκαθαρίζει και τις έννοιες. Αν προσπαθήσεις να κόψεις αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας, νομίζω ότι κλείνουν τα αυτιά και σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι η κραυγή. Και νομίζω από τέτοιες κραυγές έχουμε πάρα πολλές. Και θα ήθελα να κλείσω πραγματικά με το ότι είναι σημαντικό ότι στη Λάρισα, σε ένα επίπεδο τοπικής κοινωνίας, όταν υπήρχαν τέτοιες κραυγές, υπήρχε μια συμμαχία τοπικής αυτοδιοίκησης των νοσοκομείων, του ιατρικού κόσμου, του εκπαιδευτικού κόσμου, που πήγαμε σχολείο-σχολείο να πείσουμε τους συλλόγους γονέων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
προκειμένου να διαμορφώσουμε όρους αποδοχής ενός, θα λέγαμε, αυτονόητου δικαιώματος, που όμως δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα πάντα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα. Νομίζω ότι είμαστε από τις λίγες πόλεις που καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε κερδίσει και τον πόλεμο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Και νομίζω ότι μια τέτοια εκδήλωση με τη δικιά σας παρουσία σαν τη σημερινή είναι ένα πετραδάκι, ένα κομμάτι σε ένα puzzle που θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αν επιτρέπετε, κύριε Παπά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Λάρισας που μας έδωσε την δυνατότητα να εκθέσουμε αυτές τις απόψεις. Θεωρώ ότι είχαμε πολύ εξαιρετικές εισηγήσεις τόσο από τον κύριο Τσιάκαλο και όσο και τον Χρήστο τον Τουρτούρα. Εγώ απλώς θα πω και θα επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσιάκαλος προηγουμένως, ότι η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστες, απλώς αυτό το οποίο κάνει είναι στην ουσία να τους επιλέγει. Δηλαδή, έχει βάλει κάποια κριτήρια, τα οποία είναι είτε η χώρα προέλευσης, είτε το επίπεδο κατάρτισης, και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με το σε ποιους επιτρέπει και σε ποιους δεν επιτρέπει να έρθουν. Και σε κάποιο βαθμό, όταν έτσι βολεύεται, δημιουργεί αποθετήρια ψυχών στα ελληνικά νησιά ή στα ελληνικά κέντρα υποδοχής μεταναστών, γιατί πολύ απλά αυτούς δεν τους θέλει, δεν τους χρειάζεται. Δημογραφικά πάντως, δημογραφικά μιλώντας, για να λειτουργήσει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, διότι αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μία δημογραφική κάμψη στην Γυραιά Ήπειρο, συνολικά. Λιγάκι εδώ πέρα. Ακούγομαι? Ναι, Γιώργο. Μονάχα στο τελευταίο. Εδώ πέρα υπάρχει μία παρεξήγηση. Εγώ μίλησα για εκείνο που δεν έχει σχέση με το επίπεδο κατάρτισης, Γιώργο. Δηλαδή, η Ευρώπη παίρνει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη επαγγελματική κατάρτιση. Γιατί έχει δύο διαφορετικά προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι αυτό που τους ανθρώπους με ιδιαίτερη κατάρτιση. Σε αυτό προβλέπεται ήδη στην συνθήκη Σέγγεν ότι οι χώρες έχουν το δικαίωμα να δίνουν βίζα για ανθρώπους που έχουν, τους χρειάζονται. Δηλαδή η Γερμανία δίνει κάθε χρόνο πάνω από 50.000 βίζες για ανθρώπους από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, ακόμη και από αυτές τις χώρες. Όταν είναι γιατροί, όταν είναι. Το κάνει εντελώς συνειδητά αυτό το πράγμα. Μπορεί να παίρνει από το Μεξικό, από οπουδήποτε παίρνει πάντως. Το ίδιο κάνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Και το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα υπήρχε αυτή η άποψη, όταν άνοιξε η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, τα σύνορα, τους πήραν ήταν καταρτισμένοι. Όχι, δεν ήταν καταρτισμένοι. Ήταν 200.000 άτομα, τους οποίους πήρε έτσι. Και γνωρίζω πάρα πολλές οικογένειες. Τους πήρε γιατί είχε μια πολύ συγκεκριμένη λογική αυτή στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δηλαδή στη Γερμανία είχαν υπολογίσει ότι αν κλείσουν τα σύνορα, και ήταν πολύ ενδιαφέρον, εγώ το έλεγα τότε, το 2016-2017, αν κλείσουν τα σύνορα, αν βάλουν στα σύνορα να ελέγχουν πια τώρα μία σειρά από πράγματα, τότε το Volkswagen το αυτοκίνητο που κατασκεύαζαν στη Γερμανία θα γινόταν κατά 7% ακριβότερο στην παραγωγή του. Άρα έλεγαν και 2 εκατομμύρια να έρθουν και τα λοιπά, παρόλα αυτά κερδίζουμε εμείς. Εντάξει, δεν πέρασε αυτή η λογική γιατί πέρασαν μια σειρά από άλλα. Χρειαζόταν όμως ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν πολύ απλές δουλειές. Γι' αυτό και ανοίξατε τώρα προς την Ουκρανία. Δεν είναι καταρτισμένοι. Ενώ δεν παίρνουν, τους καταρτισμένους παίρνουν από παντού, οπουδήποτε. Λένε απλούς ανθρώπους, εργάτες που μπορεί να είναι και λίγο καταρτισμένοι, όχι, δεν θέλουν να είναι μαύροι. Γι' αυτό επιμένω ότι στην πραγματικότητα έχουμε αυτόν τον καιρό, εδώ και χρόνια, έχουμε ένα θεσμοθετημένο ρατσισμό της κλασικής μορφής. Τους μαύρους δεν θέλω, από την Αφρική. Γι' αυτό έγραψα εγώ και σε κάποιες συνεντεύξεις που δίνω και στο εξωτερικό συνέχεια έγραψα, κοιτάξτε, λένε ότι άλλη θρησκεία. Αλλά οι άνθρωποι που έρχονται από την Γκάνα, από την Νιγηρία και τα λοιπά, οι χριστιανοί, είναι καθολικοί. Καθολικοί. Γιατί λοιπόν οι Πολωνοί, οι οποίοι δεν θέλουν άλλη θρησκεία, δεν πρέπει να τους πούνε φανατικοί.
δική μας μια μικρή οικογένεια που έχουμε έτσι μαζί στην Αθήνα και το μικρό κοριτσάκι το λένε σαν τη γυναίκα μου Ζήκρη τώρα, καθημερινά θα μπει στο Facebook, θα δεις συνέχεια τη σχέση με τη θρησκεία. Εντελώς θρησκεία. Πιο θρησκεία από τους Πολωνούς. Γιατί οι Πολωνοί λένε δεν τη θέλουμε λοιπόν. Ξέρει αγγλικά, μπορεί να κάνει άνθρωπο καταρτισμένος κτλ. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Πολύ θρησκεία Πολωνοί, με τον Πάπα και με όλα αυτά τα πράγματα μαζί και δεν την παίρνουν. Το μόνο που τη χαρακτηρίζει είναι μαύρη. Μαύρη και μαύρο το κοριτσάκι της. Δεν τη θέλουν λοιπόν. Γι' αυτό επιμένω εγώ πάρα πολύ να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέω, ας προσέχουμε ότι οι ρατσισμοί υπάρχουν πολλού. Έχουμε μία επιστροφή, γιατί ιδιαίτερα οι ακαδημαϊκοί έχουν συνηθίσει με τη λογική του πολιτισμικού ρατσισμού κτλ. Και καμιά φορά ούτε κάνουμε με τον τρόπο. Το μάθαμε αυτό το πράγμα. Έχουμε σκληρό ρατσισμό αυτή τη στιγμή. Σκληρό ρατσισμό. Είσαι μαύρος, θα πεθάνεις για όλα. Μαύροι πεθαίνουν στην. Όταν λέμε 4.000 πνιγήκανε, πνιγήκαν μαύροι. Μαύρα παιδάκια πνιγήκαν. Άρα λοιπόν, μην τα αφήνει κανείς. Βλέπει μια ταινία για τον 19ο αιώνα, βλέπει στην Αμερική τον 18ο αιώνα από τη σκλαβιά και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρεί. Μαύρους πουλάνε στη Λιβύη. Αυτός πληρώνει στη Λιβύη, πληρώνει όλες αυτές τις καταστάσεις για να παίρνουν τους μαύρους που πουλάνε. Το γνωρίζουν. Οι New York Times εμφανίσαν ολόκληρη την εικόνα, το βίντεο. 200 ευρώ κάνει να αγοράσει έναν μαύρο εργάτη, ο οποίος θα δουλεύει στο σπίτι σου μετά, στον αγρό σου, έτσι. Και τους αγοράζουν. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δείχνουμε, να το λέμε. Γι' αυτό και παίρνω τόσο πολύ όμως και στην πράξη. Δηλαδή να λέω, είμαι αριστερός, είμαι χριστιανός, είμαι φιλελεύθερος. Φιλελεύθερος είσαι και τη δουλειά την αποδέχεσαι. Αν δεν την αποδέχεσαι, πώς χρηματοδοτείς αυτούς στη Λιβύη. Πώς επιτρέπεις να πνίγονται ο κόσμος. Γιατί δεν τους παίρνεις αυτούς στη δική σου τη χώρα. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Άρα είναι, αυτή τη στιγμή ζούμε έναν τέτοιο ρατσισμό. Οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει. Πρέπει να ασχολείσαι πολύ με τους αριθμούς και να βλέπεις τι ακριβώς έχουν κάνει για να το καταλάβεις. Και επειδή εγώ ασχολούμαι πολύ με αυτούς τους αριθμούς και με όλα αυτά τα πράγματα, δεν είμαι κανένας ιδιαίτερα στην αυτή, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ σε αυτά. Ναι, ανάβω από ό,τι καταλαβαίνετε. Όχι, έχεις δίκιο να επιμένεις. Απλώς θέλω να πω, επειδή εμείς ως χώρα δεν είμαστε αποδέκτης τέτοιων μεταναστευτικών κινήσεων ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, ενώ ανθρώπων από την υποσαχάρια Αφρική, γι' αυτό δεν συζητιέται και πάρα πολύ το θέμα στην χώρα μας. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος και μόνο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται συνολικά με το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εσύ, και έχεις μία εικόνα αυτών των ροών, το θέτεις και πολύ καλά κάνεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Γενικά, η πρώτη ερώτηση που υπάρχει στο chat, γιατί βλέπω ακόμη μία που στάλθηκε τώρα, απευθύνεται και στους τρεις και επειδή έχουμε και φοιτητές παιδαγωγικής που έκαναν εγγραφή ή παρακολουθούν, θα θέλαμε να ρωτήσουμε και να σχολιάσετε αν τα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών σχολών θεωρούνται επαρκή στο να εντάξουν τους νέους φοιτητές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όποιος θέλει, μιλάει ελεύθερα. Εντάξει, κοιτάξτε. Δεν είναι διαπολιτισμική μονάχα, με την αντιρατσιστική, έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι από μόνη της. Λοιπόν, το 1986 που ξεκίνησε το παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης και ήμουν ο μόνος καθηγητής στην αρχή, στην αυτή μέχρι που να έρθουν και οι υπόλοιποι, κάναμε το πρόγραμμα σπουδών. Το έκανα δηλαδή. Και μετά, όταν ήταν και οι υπόλοιποι, το περάσαμε κανονικά. Είχαμε τότε ως υποχρεωτικό μάθημα αντιρατσιστική εκπαίδευση και ως χωριστό υποχρεωτικό τη μη σεξιστική αγωγή. Δύο μαθήματα σε αυτά. Του τι ακούσαμε εκείνη την εποχή, εμείς δεν έχουμε ρατσισμούς, δεν έχουμε τέτοια πράγματα κτλ. Ήταν άλλο πράγμα. Γιατί δεν μη σεξιστική αγωγή, εκεί ήταν πια που λέγανε. Δηλαδή, ούτε σεξ θα έχουμε τώρα, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Ήταν τα δύο τα οποία δεν τα θέλανε. Και το τρίτο που δεν το θέλανε, και εκεί πέρα και στη σύγκλη το είχα ακούσει απίστευτα πράγματα, είπα χρειαζόμαστε και υποδομή, ήταν όταν είπαμε υπολογιστές στην εκπαίδευση. Είπαμε αυτό για δάσκαλοι, αφού για δημοτικά σχολεία. Τι, εδώ πέρα δεν έχει το φυσικό και δεν κάνουν εκεί πέρα, θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι όλα έρχονται. Υπάρχουν όμως, νομίζω δεν υπάρχει τρόπο να μην έχει διαπολιτισμική εκπαίδευση στην αυτήν. Όλα υπάρχουν. Όλα έχουν. Και από ό,τι βλέπω τους ανθρώπους που το κάνουν είναι και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα δεν είμαστε εκεί που βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80 ή του 90. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση από τα παιδαγωγικά τμήματα. Μετά έχω να απαντήσω μια ερώτηση.
αν με επιτρέπετε και εμένα μία γνώμη να εκφράσω, είναι αλήθεια αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσιάκαλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδαγωγικό τμήμα που να μην έχει μάθημα τουλάχιστον ένα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Υπάρχουν παρόλα αυτά τμήματα και θα έλεγα στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της, όχι το μεγαλύτερο, είναι το Αριστοτέλειο, ας πούμε στο δεύτερο μεγαλύτερο ή το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Καποδιστριακό, όπου στο παιδαγωγικό τμήμα δεν υπάρχει συνάδελφος με το γνωστικό αντικείμενο διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σοβαρά. Βεβαίως, δεν έχουν εκλέξει ποτέ κανένα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, επειδή εγώ είμαι λίγο γκρινιάρης συνήθως. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το μάθημα. Έχει σημασία και το ποιος το κάνει το μάθημα. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε ονόματα. Ο Γιώργος μπορεί να καταλάβει, αλλά αν μου το κάνει κάποιος ο οποίος ως διαπολιτισμική εκπαίδευση διδάσκει την αφομοιωτική εκπαίδευση με ισχυρή δόση εθνικισμού μέσα, λοιπόν, τι να το κάνω, δηλαδή στραβά τους τα μαθαίνει. Παρόλα αυτά, ναι, σχεδόν σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα και τα τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης υπάρχει το μάθημα, υπάρχει μια σχετική ευαισθητοποίηση. Εγώ θέλω, και όχι επειδή είναι ο Γιώργος και ο Χρήστος εδώ, αλλά να εξάρω το παιδαγωγικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και πρωτοπόρο ήταν και έχει δώσει και μια έτσι, πολύ μεγάλη διάσταση στο θέμα αυτό και με θέματα σεξισμού, αποκλεισμού, διαπολιτισμικότητας κλπ. Μέχρι του βαθμού να σας κατηγορήσουν κάποια στιγμή, κύριε Τσιάκαλε, ότι ήταν υπερβολικό τέλος πάντων αυτό το πράγμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά εσείς πολύ καλά κάνατε και το συνεχίσατε και δεν υπακούσατε εις τας υποδείξεις. Μπορώ λίγο να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτά? Ναι, βεβαίως. Αυτό που είπε ο κύριος Τσιάκαλος πριν, έτσι είναι. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι γεμάτο με τέτοια μαθήματα. Προφανώς, όπως είπε και ο κ. Νικολάου, όλα τα παιδαγωγικά τμήματα λίγο ή πολύ έχουν το μάθημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, όμως, δεν ξέρω αν το συνδυάζουν με αντιρατσιστική εκπαίδευση και με άλλα πράγματα, όπως το αντισεξιστική κτλ. Γιατί είναι σημαντικό να συνδυάζεται το διαπολιτισμικό κομμάτι με το αντιρατσιστικό για να μπορέσουμε κάπου να προλάβουμε και τέτοια πράγματα που κατέθεσε ο κ. Νικολάου, ότι ανθρώπους οι οποίοι κάνουν, διδάσκουν το διαπολιτισμικό κομμάτι με μια άλλη προσέγγιση. Αν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν και το αντιρατσιστικό, βεβαίως αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλίδα στο να μπορέσουμε να δώσουμε ένα προσανατολισμό όπως θα έπρεπε να δώσουμε και στο διαπολιτισμικό. Εκείνο όμως που εγώ θα ήθελα να πω επίσης είναι το γεγονός ότι με τα λύπη μου βλέπω ότι υπάρχουν και προγράμματα διαπολιτισμικότητας τα οποία είναι κάποιων ωρών, άλλα είναι επιδοτούμενα, άλλα είναι χωρίς επιδοτήσεις, τα οποία βέβαια δίνουν πιστοποιήσεις που τις πιστοποιήσεις αυτές τις χρησιμοποιούν νέοι άνθρωποι για να μπορέσουν να βρουν μια θέση εργασίας. Και έτσι λοιπόν καταντάμε τελικά το διαπολιτισμικό κομμάτι να αποτελεί πόλο έλξης μόνο και μόνο ωφελημιστικά και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν και χάνεται εντελώς ο προσανατολισμός. Το ίδιο έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια και με την ειδική αγωγή. Πιο μπροστά υπήρξε η διαπολιτισμική εκπαίδευση, δηλαδή στην αγωνία τους οι νέοι και οι νέες να καταλάβουν μια θέση εργασίας στην αγορά εργασίας, έναν τρόπο να διοριστούν στην εκπαίδευση, έρχονται λοιπόν και μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα χωρίς να έχουν την πραγματική προσέγγιση που θα έπρεπε. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν δίνεις τέτοιου είδους προγράμματα με τέτοιο προσανατολισμό, βλέπεις τελικά ότι και αυτοί που τα παρέχουν αυτά τα προγράμματα, αυτοί που διδάσκουν ενδεχομένως αυτά τα προγράμματα, δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να διδάξουν και να δώσουν τον προσανατολισμό που θα έπρεπε να δώσουν. Αυτή είναι δική μου ταπεινή άποψη. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις τρεις τοποθετήσεις. Μία επόμενη ερώτηση που απευθύνεται στον κύριο Τσιάκαλο είναι αν, όπως είπαμε, οι αντιλήψεις που δεν οδηγούν σε υποτελή διαβίωση κάποιων ανθρώπων δεν είναι ρατσισμός. Αν αυτές τις αντιλήψεις τις φυτέψουν ως σπόρο σε παιδιά που μπορεί να οδηγήσουν σε διαμόρφωση ενήλικων ρατσιστών, δεν αποτελεί έμεσο ρατσισμό? Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Το έκανα πολύ γρήγορα εκεί πέρα. Είπα ότι οι αντιλήψεις είναι σημαντικές και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Από μόνοι τους δεν είναι. Έφερα ένα παράδειγμα εκεί πέρα. Είπα ότι αν τυχόν και ήταν μια ξαφιά μέσα στην ομάδα,
ακόμη και η έκφραση των αντιλήψεων εκείνη οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Και είπα μετά ότι πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή, και ακριβώς αυτό που είπε εδώ πέρα η Βασιλική, η οποία, όταν εγώ εκφράζω απόψεις, έχω κάποια αντίληψη και τις εκφράζω αυτές τις απόψεις και με αυτόν τον τρόπο διαπαιδαγωγώ άλλους, τότε οι άλλοι με βάση τις δικές τους στάσεις και τις δικές τους διαθέσεις να κάνουν κάποιο πράγμα, μπορεί ουσιαστικά να είναι εκείνος ο οποίος θα τους οδηγήσει στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη ρατσιστική πράξη. Άρα δεν θα πει έμεσο, γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Και δεν κολλάω, τώρα μπορεί να το καταλαβαίνει κανείς όπως θέλει. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγούν στον ρατσισμό. Χρειάζεται να πω τίποτε, μπορώ μόνο για τον εαυτό μου να μιλάω. Άρα οι αντιλήψεις είναι κάτι που μπορεί να τον θεμελιώσουν, τον ρατσισμό, τη ρατσιστική πράξη στο τέλος. Όπως και οι στάσεις μπορεί να είναι τέτοιες που να το θεμελιώσουν. Όποιος είναι κοινωνιοδαρβινιστής, όπως λέει παραδείγματος χάρη, καθόλου δεν έχει ούτε με αριστερά, ούτε με χριστιανισμούς, ούτε με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά λέει ότι κοίτα να δεις σε αυτόν τον κόσμο τι να κάνουμε. Κάποιοι είναι πιο έξυπνοι, κάποιοι είναι λιγότερο έξυπνοι. Εγώ θα έχω καλύτερες αυτές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνεις εμένα, γιατί έτσι είναι ο κόσμος. Λειτουργεί. Αυτό μπορεί να είναι η βάση για ρατσισμό από εκεί πέρα, σε σχέση με την αντίληψη κάποιου άλλου. Δηλαδή, αν έχω του περάσει την ιδέα ότι έτσι είναι ο κόσμος και ο άλλος έχει και την αντίληψη ταυτόχρονα ότι ναι, είναι κατώτεροι όμως οι μαύροι, γιατί έτσι είναι, είτε για πολιτισμικούς λόγους ή οποιουσδήποτε λόγους, τότε στο τέλος έχουμε ρατσισμό. Ήθελα μόνο να πω, έχουμε ανθρώπους που έχουν αρνητικές αντιλήψεις, αρνητικές στάσεις και στο τέλος κάνουν και αρνητικές συμπεριφορές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στις αντιλήψεις δεν έχουν καμία άποψη. Στις στάσεις δεν έχουν επίσης καμία άποψη, αλλά στις συμπεριφορές σου λένε με συμφέρει να κάνω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Να τον έχω και να είναι υποτελής μου. Δεν υπάρχει στην αυτή. Μπορεί να έχει στάση που να είναι θετική και στο τέλος παρόλα αυτά να είναι αρνητική η συμπεριφορά του, λέγοντας εγώ τα ζυγίζω τα πράγματα και προτιμώ να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι απλό. Γιατί όμως επιμένω τόσο πολύ να το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί ρατσισμός σημαίνει στο τέλος ότι πρέπει να υπάρχει δύναμη, εξουσία. Γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες, οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπως λέγανε κτλ. Οι Ρωμά εκεί πέρα είχαν, ας πούμε, στην Σοβιετική Ένωση, εγώ έχω εδώ πέρα βιβλία με τη γραμματική της συγκεκριμένης αυτής, τα λεξικά τους, είχαν θέατρο, είχαν εφημερίδες, είχαν διάφορα τέτοια πράγματα. Έλεγες λοιπόν ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ρατσισμός και δεν υπήρχε. Μόλις έπεσαν αυτά τα καθεστώτα, την άλλη μέρα κιόλας εμφανιστήκαν ομάδες, παραδείγματος χάρη στη Ρουμανία, που δεν υπήρχε πιο μπροστά. Στη Ρουμανία υπήρχαν και άνθρωποι, ο Γεώργη, παραδείγματος χάρη, εξαιρετικός, συνεργαστήκαμε πολλές φορές μαζί, εξαιρετικός κοινωνιολόγος, σε αυτή τη χώρα έχει σπουδάσει. Όπως σε εμάς δεν υπήρχε εκείνη την εποχή ότι η σκέψη θα πάει στο γυμνάσιο ένα παιδί στην αυτή. Είχε σπουδάσει. Στη Βουλγαρία είχαμε επίσης άνθρωπο, ο οποίος πάλι το γνωριστήκαμε εμείς πάλι, σε υψηλό επίπεδο. Στην Αλβανία υπήρχε ένας ο οποίος ήταν ο γλωσσολόγος. Είναι δηλαδή, υπάρχουν οι άνθρωποι ακόμη και τώρα. Την επόμενη μέρα από την κατάρρευση των καθεστώτων, άρχισαν να υπάρχουν ολόκληρα επιθέσεις, σκοτωμοί, φόνοι, όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε στην Τσεχία να κάνουν τείχος για να μην μπορούν να παίρνουν από την άλλη τη μεριά, από το να βγαίνουν έξω οι αυτοί. Δηλαδή, κανονικό για τις παλιές εποχές. Να μην μιλήσω για την Ουγγαρία, Ρουμανία κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στο επίπεδο των αντιλήψεων συνέχισε να υπάρχουν απόψεις σχετικά με τους γύφτους, όπως τους λέγανε και τους λένε και τώρα στην αυτή. Απόψεις. Αλλά υπήρχε ένα κράτος το οποίο ερχόταν με την εξουσία που είχε και απαγόρευε σε εκείνους να κάνουν οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση. Μόλις αυτή η εξουσία σταμάτησε, και αντίθετα έχει και μια πολιτική ακριβώς αντίθετη, οι άλλοι έχουν τη δύναμη και σκοτώνουν και κόσμο από πάνω. Καταλαβαίνετε, επιμένω τόσο πολύ στην εξουσία. Γιατί πολλά πράγματα, δηλαδή όταν κάποιος πηγαίνει και λέει, ας πούμε σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, έρχονται τα δύο λεωφορεία με τους πρόσφυγες για να πάνε σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Και βγαίνουν κάποιοι, πολύ γνωστοί, εγώ έχω μιλήσει μαζί τους και πώς είναι αυτοί, από την περιοχή, ενώ τώρα στα Βρασνά κτλ. Και πετροβολούν το λεωφορείο, πετροβολούν τους αστυνομικούς ακόμη, και οι αστυνομικοί μετά από αυτό το πράγμα παίρνουν τη διαταγή ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω από εκεί πέρα και να τους πάρουν στη Χαλκίδα όλους. Ουσιαστικά τι κάνανε? Χωρίς να κάνουν τίποτα από εκεί πέρα. Είπαν ότι εντάξει, δεχόμαστε αυτή τη δύναμη που είχατε εσείς να πετάτε πέτρες.
Μόλις πηγαίνει, επειδή υπόθηκε πρώτα το παράδειγμα της Λέσβου. Το είπε ο κ. Δελιγιάννης, νομίζω, είχε μιλήσει για τη Λέσβου. Είχαν βάλει λοιπόν στο σχολείο τότε, πήγαν οι γονείς και βάλουν αλυσίδα. Και είπαν ότι και λιδαριά και τα λοιπά. Και είπαν ότι δεν μπαίνει κανείς, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε, δεν στέλνουμε τα παιδιά μας, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Την επόμενη μέρα ή δύο μέρες αργότερα, είπε ο εισαγγελέας ότι αν οι άνθρωποι εκεί πέρα, θέλω τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι, είδαμε τις φωτογραφίες και ξεκινώ απέναντι στους δίωξη. Για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πήγαν και την ανοίξαν την πόρτα. Βλέπετε λοιπόν, έχει κανείς τη δύναμη να επιβάλλει αυτά τα πράγματα. Την έχει τη δύναμη, αν το επιτρέπει και η δύναμη. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στα κράτη όμως. Αν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Αν δεν το επιτρέπει, κάθε φορά λέμε για άλλα πράγματα ότι κοιτάξτε, έχει μονοπόλιο στη βία και στην εξουσία το κράτος. Λοιπόν, αν τυχόν εκεί πέρα που εμφανίζονται ρατσιστικές πράξεις από πολίτες, δεν παρεμβαίνει το κράτος, δεν είναι μονάχα ο λόγος μίσους, υπάρχουν οι πράξεις ιδιαίτερα. Δηλαδή, ο λόγος του μίσους οδηγεί τελικά σε πράξεις ανθρώπους. Αν τυχόν δεν εμφανίζεσαι εκεί πέρα και του λες, και αν τυχόν θεωρείς επιπλέον ότι οι ανακοινώσεις του μίσους, επειδή προκαλούν πράγματι σε σχέση με αυτό που η κυρία Κοντογή, η Βασιλική πρωτήτερα, προκαλούν ορισμένους να κάνουν πράξεις επειδή εσύ είπες κάποια πράγματα τέτοια. Εγώ λέω, φαντάζεστε εμένα να αλλάξω αυτή τη στιγμή, με γνωρίζουν όλοι, και να πω ότι άλλαξα. Είδα το φως μου τώρα πια, όπως συνέβη με πολλούς από τους ανθρώπους που γνώρισα το 1968 στη Γερμανία, φοβερά αριστερούς, πιο αριστερούς από μένα, οι οποίοι τώρα είναι ηγέτες στο Ναζιστικό Κόμμα μέσα. Σκεφτείτε, συνέβαινε σε μένα το ίδιο πράγμα. Αύριο έλεγα λοιπόν, είδα το φως μου τώρα και βλέπω ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Τους γνώρισα από κοντά, τους έκανα κτλ. Τα λόγια μου δεν θα οδηγούσαν πολλούς σε πράξεις. Θα οδηγούσαν σε πράξεις. Άρα απαντώ και σε εκείνο, αλλά σημαίνει μόνο αυτός που θα επέτρεπε αυτά τα λόγια μου να εμφανίζονται και να οδηγούν τους άλλους στους πράξεις, δηλαδή το κράτος, αν το επέτρεπε αυτό το πράγμα, τότε θα οδηγούμασταν εκεί που θα οδηγούμασταν. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στις αντιλήψεις λιγότερο και περισσότερο στην εξουσία. Νομίζω όμως ότι έγινε κατανοητό το. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία, όταν ήταν κράτος, οι εθνότητες ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους, μεικτοί γάμοι κλπ. Όταν διαλύθηκε αυτό το πράγμα και απελευθερώθηκε, υπήρχαν εθνοκαθάρσεις από ημέν, τους δε κλπ. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό παράδειγμα και έχεις δίκιο. Προς επίρρωση αυτό που είπε ο κ. Σιάγκαλος, θα ήθελα να πω ότι βεβαίως στην πρώην Σοβιετική Ένωση οι Ρωμά όχι μόνο αλφαβητίζονταν, αλλά δεν διέφεραν σε τίποτα και έχουμε διάφορα τέτοια ντοκουμέντα και αναφορές. Αλλά εγώ θα σας καταθέσω μία δικιά μου ερευνητική εμπειρία. Παίρνοντας 5 φουρνιές Ρωμά από το Δεδροπόταμο, από την περιοχή του Δεδροποτάμου και μαζιτώντας και στον Εύωσμο κάποιους ανθρώπους από αυτούς, είδα ότι έχουν πολύ μεγάλη διαρροή, εξαιρετικά μεγάλη διαρροή σε επίπεδο γυμνασίου, δηλαδή υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βέβαια σε επίπεδο μεταυποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε επίπεδο λυκείου, εκεί είναι ολική διαρροή. Δεν φτάνουν καν, μόνο ένα παιδί είχε φτάσει από τις 5 φουρνίες που είχα πάρει εγώ και τα έψαχνα αυτά τα παιδάκια από το δημοτικό. Ωστόσο όμως, προς έκπληξη έτσι θετική για μένα, συνάντησα μια φουρνιά Αλβανορωμά ή μάλλον μια φουρνιά κάποιους Αλβανορωμά, έτσι τους λέγανε, οι οποίοι ήταν οι Ρωμά που είχαν έρθει από την Αλβανία. Τα παιδιά αυτά λοιπόν παλεύανε να κρατηθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή υπήρξε εκεί, εγώ έτσι τουλάχιστον το μετέφρασα, υπήρξε ένα πολιτισμικό κεφάλαιο το οποίο έφερναν αυτά τα παιδιά από τις χώρες εκείνες, τις οποίες εμείς μάθαμε να σνομπάρουμε. Έτσι, την Αλβανία. Τι ήταν η Αλβανία και τι ήταν η Αλβανία για τους Έλληνες, οι οποίοι όταν έρχονταν οι Αλβανοί ζούσαν μια επίφαση πλούτου και σε αυτή την επίφαση πλούτου που παίζαν καζίνο και χρηματιστήρια και όλα αυτά, οι Αλβανοί ήταν ένα τίποτα. Ωστόσο όμως αυτά τα κράτη φέρανε τη σφραγίδα ενός κομμουνιστικού εκπαιδευτικού και κοινωνικού καθεστώτος που έδινε πολλά πράγματα. Αυτό τα λέω προς επίρρωση των λόγων του κυρίου Τσιάκαλου, που όντως με την πτώση όλου αυτού του πράγματος βλέπουμε ένα σωρό άλλα, αλλά παρόλα αυτά άνθρωποι που συνεχίζουν να έρχονται από εκεί έχουν ένα πολιτισμικό κεφάλαιο. Ρωμά ήταν και εκείνοι και προφανώς δεν ήταν, πώς το λένε, οι περιβαλλοντικές συνθήκες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που τους κάνανε να είναι φιλομαθείς και δημιουργήσαν τροχοπέδι και στάθηκαν ως τροχοπέδι στη δικιά μας Ήπειρο, εδώ, στη δικιά μας μάλλον χώρα. Αυτά.
Αυτό είναι ένα εύρημα ερευνητικό μέσα από τη δικιά μου έρευνα που έχω κάνει. Βαγγέλη, επειδή βλέπω εδώ και ώρα μία ερώτηση από την κυρία Μαρία Γαλαντόμου, να την απαντήσουμε. Ναι, ναι. Η ερώτηση είναι, θεωρείτε ότι οι διδάσκοντες στην ελληνική ως ξένη δεύτερη γλώσσα έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και άρα διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα? Και σας ευχαριστεί πολύ για τις εισηγήσεις σας. Το θεμέλιο το έχουν. Το αν το έχουν πραγματικά και αυτήν τη διαπολιτισμική επάρκεια, δεν το ξέρω, γιατί θα πρέπει βεβαίως να ασχολούνται και με τις κοινωνίες και να καταλαβαίνουν. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους για πολλούς λόγους. Γιατί όπως ζούσαν οι άνθρωποι σε ένα άλλο μέρος, είχαν άλλες συνήθειες. Πολιτισμός είναι τα πρότυπα που έχω στην καθημερινή μου ζωή, αλλά και τα πρότυπα του πώς διαχειρίζουμε διάφορα προβλήματα. Να σας πω το κύριο πρόβλημα που είχαμε εμείς πάντα όλο τον καιρό εδώ πέρα στο σπίτι μέσα. Χρειάζεται να κάνω. Το πρόβλημα του αν τυχόν μπορείς να έχεις το καλοριφέρ αναμένο και ταυτόχρονα τα παράθυρα όλη τη μέρα ανοιχτά. Που είναι πάρα πολύ υγιεινό βέβαια, γιατί έχεις συνέχεια καθαρό αέρα στην αυτή. Μπορείς το φως να το έχεις συνέχεια αναμένο. Χρειαζόταν πάρα πολύ καιρό, θα μου πεις, αυτό τώρα είναι πολιτισμός, πολιτισμός είναι. Γιατί αυτό δημιουργεί και συγκρούσεις ακόμη. Να σας πω ποιο είναι το κύριο πρόβλημα. Ότι στη Συρία, αυτοί από όπου έχουν έρθει άνθρωποι, δεν πλήρωναν ποτέ το ρεύμα και το νερό ήταν δωρεάν. Ποτέ δεν σκεφτήκαν ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, κοστίζει. Δεν ήταν προσωπική υπόθεση. Όχι απλώς είχαν, αλλά ήταν δωρεάν. Δεν είναι όπως εμείς λέμε το σχολείο μου να είχα δωρεάν που ήταν εκεί πέρα. Και παρόμοιο ήταν αυτό με το Ιράκ. Λοιπόν, βλέπετε πού μπορεί να έχει κανείς, και αυτά ακόμη είναι θέματα επικοινωνίας και τα λοιπά, γιατί μπορεί να είναι θέματα συγκρούσεων. Τώρα από εκεί και πέρα, ακόμη και τα θέματα που υποθήκανε πρωτήτερα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Νικολάος στην αυτή. Όπου είπε, και όταν παντρεύεται τέσσερις γυναίκες και θέλει να τις έχει εδώ πέρα και τα λοιπά, και αν η κόρη μου ήταν η τέταρτη. Το θυμάστε το παράδειγμα που είπε εκεί πέρα. Δεν θα το ήθελα εγώ. Εγώ μείνω σε ένα άλλο όμως. Αν η κόρη του ήταν η δεύτερη γυναίκα. Τέσσερις δεν έχουν συνήθως, αλλά δεύτερη μπορεί να έχουν κιόλας. Για να έχουν δεύτερη, συνήθως πρέπει να έχουν και χρήματα, γιατί προβλέπεται ότι η πρώτη γυναίκα έχει το δικαίωμα να έχει διαφορετικό σπίτι. Αν τυχόν δεν θέλει να ζει με την άλλη μαζί. Δέστε πόσα πράγματα έρχονται τώρα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμφανίστηκε πράγματι στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα με τους πολλούς πρόσφυγες. Το θέμα του ότι όταν κάποιος παίρνει σύνταξη σε εκείνες τις χώρες, και αν είχαν πεθάνει αυτός, τη σύνταξη τη μοιράζονται οι δύο γυναίκες. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιο τρόπο, αν με τα χρόνια που ζήσανε μαζί κτλ. Αλλά πάντως και η μία και η άλλη μοιράζεται τη σύνταξη. Αυτή. Πεθαίνει λοιπόν ένας τώρα στη Γερμανία. Και από εκεί να πάρουν σύνταξη οι γυναίκες. Ποια γυναίκα παίρνει τη σύνταξη? Η Γερμανία λέει βέβαια αυτή την οποία έχω εγώ τώρα εδώ πέρα, ως τελευταία. Μία. Δεν μπορώ να δίνω σε δύο γυναίκες, τη μοιράσω. Δεν μπορούσανε. Εκεί ήρθαν λοιπόν κάποιοι νομικοί και είπαν: κοιτάξτε, εδώ πρέπει μάλλον να σεβαστούμε και το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν εκεί πέρα που αποδέχονται τις δύο γυναίκες. Πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα παρόμοια. Το ότι παραδείγματος χάρη πρέπει όλοι οι πρίκα να επιστραφεί πάλι πίσω. Όλα αυτά τα πράγματα που προβλέπονται σε δέτους πολιτισμούς. Και βλέπετε, κάποια είναι. Εμείς έχουμε γνωρίσει πια τόσες πολλές διαφορές, αλλά ακόμη και πια δημιουργούν προβλήματα, τραυματίζουν. Και τι τραυματίζει ακόμη και ένας δάσκαλος, μια δασκάλα, ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια, επειδή το θεωρεί τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα που κάνει. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι, έχουν όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται, όλα. Έχουν δε τη δεύτερη γλώσσα, σημαίνει ξέρουν ότι ένας άλλος πολιτισμός υπάρχει, αλλά ο πολιτισμός δεν είναι μονάχα ο πολιτισμός της Ευρώπης, όπου οι διαφορές μας δεν είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή μπορεί να λέμε εμείς άλλο Γερμανοί, άλλο οι Έλληνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά μας σε σχέση με αυτό που μπορεί να είναι, αν θα είναι από την Κίνα, σε σχέση με την οικογένεια. Νομίζω έδωσα την απάντηση. Εδώ πέρα παρεπιπτόντως μόνο να πω, επειδή είπε ο Χρήστος, για το CLIL στα αγγλικά. Το CLIL στα αγγλικά είναι μία από τις μεθόδους, την οποία πράγματι αναπτύξανε αυτή, την οποία χρησιμοποιούμε εμείς στην Κύπρο, στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εγώ τη χρησιμοποίησα, γιατί βάζει μέσα την έννοια της πράξης της γλώσσας. Δηλαδή δεν μαθαίνω τη γλώσσα what is this, this is, αυτό το πράγμα, αλλά τη μαθαίνω μέσα από τραγούδια και τα λοιπά. Τώρα εκεί βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα
ακόμη και πολιτισμικού υπεριαλισμού. Είναι όμως το πρόβλημα της αγγλικής γλώσσας που είναι το θέμα. Δηλαδή η αγγλική γλώσσα αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, τον αγγλικό υπεριαλισμό, γιατί πάντα μια γλώσσα η οποία γίνεται κυρίαρχη είναι κυρίαρχη και σε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη στον χώρο της επιστήμης. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό στην Ελλάδα. Λένε όλοι τα παιδιά μορφώνουν, δέστε το ορολόγιο, το πρόγραμμα που κάνανε για τα προσφυγόπουλα. Είπανε ελληνικά, αγγλικά, υπολογιστές. Αυτό. Ελληνικά, αγγλικά. Γιατί αγγλικά, αυτή τη στιγμή που έφυγε η Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν πρόκειται να πάει κανείς σε αγγλόφωνη χώρα, με ξέρει τη Μάλτα. Η Μάλτα δεν παίρνει κανένα πια. Την αυτή. Γιατί αγγλικά. Το παιδάκι που ήρθε σε εμάς εδώ πέρα από το Ιράκ, 9 χρονών ελληνικά δεν ήξερε. Πέρασε μέσα από όλους τα στρατόπεδα και αυτά. 9 χρονών δεν ήξερε ελληνικά καθόλου. Μου λέγει όμως σίκεν και διάφορα τέτοια πράγματα. Και είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανώσεις, αυτό εννοείται πρέπει να μάθουν αγγλικά. Γιατί διάολο πρέπει να μάθει κανείς, δηλαδή σκεφτείτε στην Ελλάδα της κατοχής να λέγανε όλοι μας θα πρέπει να μάθουμε γερμανικά τώρα. Τότε ακόμη και οι πλούσιοι, οι οποίοι είχαν πιο μπροστά γκουβερνάντες οι Γερμανίδες για να μαθαίνουν γερμανικά τα παιδιά τους, είχαν πει: εγώ δεν θέλω των κατακτητών. Και τώρα πρέπει τα παιδιά του Αφγανιστάν, τα παιδιά όμως της Συρίας, τα παιδιά της Αυστρίας να μαθαίνουν αγγλικά οπωσδήποτε. Άρα δηλαδή να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από αυτήν τη γλώσσα και από εκείνες τις ειδήσεις. Αλλά δεν είναι θέμα πολιτισμού, δεν είναι θέμα γλώσσας από ό,τι καταλαβαίνει, είναι θέμα πολιτισμού. Άρα οι γλώσσες βοηθούν, αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και στις γλώσσες, όλες τις γλώσσες να δίνουμε και την ίδια αξία. Κάτι που το δικό μας σύστημα δεν το κάνει παραδοσιακά. Και ένα μονάχα για να μην ξαναμιλήσω, γιατί μιλώ. Για τη Λάρισα και αυτό που κάνετε. Στη Λάρισα περάσατε, είσαστε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχατε μία ομάδα ανθρώπων που λέγανε να μην μπουν τα παιδιά στα σχολεία, στα απογευματινά σχολεία. Εκεί είχε τη μεγάλη σύγκρουση. Και είχατε ταυτόχρονα όμως τους ανθρώπους, οι οποίοι είπαν θα μπαίνουν μέσα. Κάποια στιγμή είχα γράψει γι' αυτό, όπως είχατε τα δύο παραδείγματα. Επιβλήθηκε τελικά το παράδειγμα εκείνο που ήταν το ανοιχτό παράδειγμα. Έτσι δεν είναι. Μάχη είναι όμως. Δεν είναι μία μάχη γενικώς στα σχολεία. Και εδώ πέρα ένα παράπονο που έχω εγώ είναι το εξής. Επειδή είπατε για τα τμήματα. Ναι, αλλά τα τμήματα, ξέρετε, όταν εγώ το 86-87 έκανα το μάθημα της εισαγωγής στην παιδαγωγική, και όχι μόνο για το ρατσισμό, αλλά στην εισαγωγή στην παιδαγωγική, είχα μέσα ως βασικό θέμα ότι η μεγάλη παιδαγωγή, είτε Πεσταλότς ήταν αυτός, ήταν ο Μακαρένκο, οποιοδήποτε ήταν από αυτούς, με εξαίρεση τον Έρβαρτο, που ήταν εκείνος που έκανε το κεντρικό και το κούρουτσινπαν, όλοι γίνανε μεγάλοι γιατί κάνανε μάθημα και κάνανε την παιδαγωγική τους για τα παιδιά τα οποία βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Ορφανά, το άστεγα, μικροί εγκληματίες και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι ήταν η παιδαγωγική πολύ σημαντική. Και εκεί πέρα όταν έκανα εγώ την εισαγωγή στην παιδαγωγική λοιπόν στο πρώτο εξάμηνο, εξηγούσα γιατί προσέξτε και εμείς έχουμε τέτοια παιδιά και βρίσκονται έξω. Από εκεί πέρα γίνανε αυτή τη στιγμή στον Δοντροπόταμο που είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, τα καλύτερα σίγουρα από όλη την Ελλάδα. Οι τρεις από τους δασκάλους του εξατάξεως σχολείου είναι δικοί μας απόφοιτοι, του δικού μας τμήματος. Οι δύο με διδακτορικό και μένουν στο σχολείο και μία χωρίς διδακτορικό τουλάχιστον ακόμη. Βλέπετε, γιατί όμως, γιατί τότε δεν τα έλεγα μονάχα, αλλά κομμάτι της δουλειάς ήταν να πηγαίνουμε εκεί πέρα. Να συμμετείχανε σε όλα τα πράγματα που κάναμε και στα αντίσκηρα και πάντου συμμετείχανε τα παιδιά. Και τα παιδιά εκείνη τη στιγμή βλέπανε τη δυνατότητα να μπορεί να κερδίσεις. Άρα οι αντιλήψεις που υπήρχαν, αυτοί δεν θέλουν, δεν κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το συγκεκριμένο πράγμα. Τα τμήματα δεν μπορεί να είναι τμήματα που κάποια στιγμή μαθαίνουν από κάποιο σύγγραμμα. Αλίμονο αν τυχόν δεν είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνέχεια με όλα αυτά τα πράγματα. Και χάρηκα στην αρχή, όσο ήμουν στο τμήμα ακόμη, να βλέπω στα διάφορα στρατόπεδα των προσφύγων, να βλέπω συνέχεια φοιτητές και φοιτήτριές μας. Και να δίνω μάχη με την αστυνομία για να μπορούν να μπουν μέσα να κάνουν μάθημα. Και στα διαβατά και στη Softex και παντού. Από τότε που έφυγα από το τμήμα, δεν βλέπω παιδιά. Άνθρωποι το κάνουν αυτά τα πράγματα. Τέλειωσα όμως τώρα. Κλείστε μου εσείς το μικρόφωνο, να μην μπορώ να το ανοίγω εγώ με τίποτα. Εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά επειδή έχω και άλλη εκδήλωση, είμαι υποχρεωμένος να σας αφήσω. Η συντροφιά ήταν πάρα πολύ καλή. Χάρηκα που είδα και τον Γιώργο του Τζιάκαλο. Τι φαγητό έκανε η γυναίκα σου και τώρα σε φωνάζει από κάτω.
Εδώ και κάποιο καιρό έχω πάψει να έχω γυναίκα. Εντάξει, άρα δεν έχεις φαγητό, άρα πάρεις εκδήλωση, εντάξει. Ναι, λοιπόν, έχω ξεφύγει από αυτόν τον έλεγχο, έχω άλλους ελέγχους. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους, συγχαρητήρια στο Δήμο Λάρισας, στον Οργανισμό Νεολαίας. Και ελπίζω κάποια στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, κύριε Νικολάου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει σημασία γιατί είναι, ένα από τα λίγα τέτοια όργανα σε πόλη της Ελλάδας. Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Πολύ ωραία. Και ήταν και δικιά τους πρωτοβουλία, να το πούμε αυτό. Συγχαρητήρια. Γιώργο, χάρηκα πολύ που είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Θωμά. Ξέρετε, ο Γιώργος, ο κύριος Νικολάου, ήταν ο μεταπτυχιακός καθηγητής πολλών συναδέλφων δασκάλων. Και συνεχίζω να είμαι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Χάρηκα πολύ που βρεθήκαμε. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Γιώργο τον Τζάκαλο, που τελευταία φορά τον είχα συναντήσει σε μια πτήση από την Κύπρο για την Ελλάδα, και για τον Χρήστο τον Τουρτούρα, με τον οποίο μιλάμε λίγο πιο συχνά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα, κύριε Τουρτούρα. Εντάξει, πάνω σε αυτό που είχε πει ο κύριος Τσιάκαλος για το κλειδί, για να μπορέσω, το κατάλαβα βέβαια και το είπε ο άνθρωπος με ποια έννοια μιλούσα. Όταν μιλώ για κλειδί δεν έχω πρόβλημα με τη γλώσσα, έχω πρόβλημα όμως με την επιλογή της γλώσσας στη συγκεκριμένη φάση. Είναι μια γλώσσα απεικιοκρατική, είναι μια γλώσσα, όπως το είπαμε, είναι μια γλώσσα οκτώνος γλώσσα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες, τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών που έχουμε στα σχολεία, ενώ στην ίδια περίπτωση θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα με τα CLIL, που είναι και submersion programs, δηλαδή αυτό το προτείνουν και το εφαρμόζουν σε κάποιες περιοχές της γης άνθρωποι στα εκπαιδευτικά του συστήματα, για να μπορέσουν να αλφαβητήσουν, να αλφαβητήσουν σε μια ξένη γλώσσα τα παιδιά της πλειοψηφούσας ομάδας. Δηλαδή το κάνουν για την πλειοψηφία όμως, δεν κάνουν για τις μειονοτικές ομάδες. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι γιατί στη θέση της αγγλικής γλώσσας να μην είναι η ρωσική. Που στο κάτω-κάτω ο Κώστας ο Καραμαλής είχε υπογράψει και διακρατική συμφωνία τότε με τον Πούτιν να μπορούν να διδάσκονται τα ρωσικά παράλληλα στα σχολεία μας, σε μια εποχή κιόλας που είχαμε πάρα πολλούς μετανάστες στην Σοβιετική Ένωση. Και επίσης, αν θέλετε, και οι επιχειρηματικές δυνατότητες του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας θα καλύπτουν πολύ καλύτερα σε συνεργασία με εταιρείες από την πρώτη Σοβιετική Ένωση και όχι με την Αγγλία κτλ. Άρα λοιπόν η επιλογή της γλώσσας δεν είναι πραγματική, είναι υποκριτική. Είναι μια επιλογή μιας γλώσσας η οποία έτσι κι αλλιώς θεωρείται elite γλώσσα και δεν απαντά καθόλου στις ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες. Είχαμε Αλβανούς, μπορούσαμε να πάρουμε την αλβανική γλώσσα και να διδάξουμε τη γεωγραφία στα ελληνικά στην αλβανική γλώσσα, αν θέλαμε τόσο πολύ. Ή να πάρουμε όλη την εβδομάδα και να διδάξουμε την ιστορία στα ρωσικά, αν θέλαμε τόσο πολύ. Έτσι, είναι ακριβώς αυτή η επιλογή που καταλαβαίνουμε όλοι μας για ποιο λόγο γίνεται. Σας ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές πάρα πολύ που δέχτηκατε να συμμετέχετε στην ημερίδα μας. Και ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε και σε μελλοντικές μας δράσεις που θα ξανασυνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε και τους συμμετέχοντες που άντεξαν και το λίγο παραπάνω χρόνο που πήραμε. Αν ήταν πραγματικά όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά. Η καταγραφή της ημερίδας θα ανεβεί και στο κανάλι μας στο YouTube. Και σας ευχαριστούμε όλους. Νομίζω εδώ σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Εμείς